Γεια χαρά, Μαγκές. Καλησπέρα. Άρτια αφιχθέντες. Τάκη, πόσο σου σκορ. 77-72, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα, τι να πω, Ολυμπιακός. Είχε σίγουρο για μένα, δεν ξέρω, ξεκινήσαμε λίγο νοθρά το παιχνίδι. Ναι. Το είχαμε το παιχνίδι στο μυαλό του, στον παιχτό, το είχαμε εύκολο, ξέρω τι να πω. Ξεκολωθήκανε και αυτοί, βάλαμε 7 τρίποντα εκεί στο πρώτο ημίχρονο, έφυγε κάπως η διαφορά. Παρόλο που όμως πήγαν αυτοί 24 πόντους, ο Ολυμπιακός πήγε το παιχνίδι στους 2, μείωσε τη διαφορά στους 2 πόντους, δηλαδή κάλυψε μια διαφορά 22 πόντων. Εκεί πέρα μετά. Εντάξει, και εδώ που τα λέμε. Και η διαιτησία, τα γκέστα. Αυτό ο μαύρο διαιτητή. Όχι μόνο ο μαύρο. Ναι, ο μαύρο. Αλλά κυρίω αυτό, ναι. Τουλάχιστον ο μαύρο διαιτητή έκανε τα χειρότερα. Δηλαδή, μέχρι που μετρήσανε και ένα καλάθι δίποντα στο πρώτο ημίχρονο που δεν ήταν. Ήταν βολή και. Για να πω. Έτσι. Ναι, καλά, αυτό, ναι. Μετά την τεχνική ποινή. Το φάουλ που έδωσε στον Μπρίντεζη και καλά ότι. Πρίντεζη. Όλη η διαιτησία φάου. Γενικότερα, και όχι όπως τα λένε οι Βάζελοι, ότι είναι κανονικά σφαγιαστική διαιτησία. Τουλάχιστον αυτός όχι ο... αυτά που συνηθίζουν εδώ και δεν τους δίνουν εκεί. Ναι, τουλάχιστον αυτός ο διαιτητής ο... Και από εκεί πέρα, Τάκη, ήταν και η αστοχία δικιά μας, πω. Ναι. Και η αστοχία δικιά μας κινητικότητα. Ναι, στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε αυτή η αστοχία, υπήρχε αυτή η κολοφαρία αυτών. Μένεις μετά στο τρίτο, στην τρίτη περίοδο, τρεις 7 πόντους, εκεί που θες να μειώσεις. Ξαναπαίνεις στην τέταρτη περίοδο, ξαναπαίνεις πάλι. Εντάξει, τώρα... Πώς θα γυρίσουμε. Από το κοίτα, εγώ να πω κάτι άλλο, ότι αυτή την ήττα, τη σημερινή, καλύτερα, αφού κάναμε ήττα, καλύτερα την έκανα από την Μπαρτσελόνα, παρά από αυτούς. Γιατί? Δηλαδή, γιατί βάζουμε και στο παιχνίδι και αυτούς μέσα. Ναι, εντάξει. Εντάξει, μόνο θα μπουν στο παιχνίδι όλοι. Τέλος πάντων, ακόμα έχει. Ο Ολυμπιακός να είναι σοβαρός όπως ήταν. Εγώ δεν φοβάμαι την ομάδα μας. Απλά σήμερα έτυχε και άλλη μια ατυχία με το Χάντερ. Δεν έχω μάθει τι. Τι έγινε με το Χάντερ. Ναι, τι. Έσπασε το δάχτυλο. Του γύρισε το δάχτυλο. Αυτά γίνονται απίθανα πράγματα. Εντάξει, είναι και αυτά μέσα στο παιχνίδι, αλλά του Ολυμπιακού φέτος παρά έχουν συμβεί τέτοια πράγματα. Ο Πρίντεζης πάλι τράβηξε όλο το πρωτάθλημα του πρώτου γύρου και αυτό τώρα και το πρωτάθλημα το ελληνικό μόνος του και μαζί με τον Μάτζαρη. Σήμερα ήταν κάπως κουρασμένος, δεν ξέρω, δεν του πήγε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά βοήθησε, έβαλε 12 πόντους νομίζω. Εντάξει τώρα, Τάκη, η ομάδα, ναι. Και να λέμε από 24 πόντους τώρα να φτάσει στις 2, αλλά ξυπνήσαμε αργά. Έτσι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, έτσι είναι. Ήταν καλή και αυτή, ήταν έστοχη. Εντάξει, όπως είπες και εσύ. Απλά σήμερα έκανες το 3-0 Άκη και ήσουν το πρώτο φαβόρ για την πρώτη θέση και τη δεύτερη, αν και ακόμα είναι νωρίς, είναι η τρίτη αγωνιστική. Τέλος πάντων, εγώ τον Ολυμπιακό δεν το φοβάμαι για να τελειώνω κιόλας με αυτό το παιχνίδι το σημερινό, γιατί με στεναχώρησε πολύ, δεν το κρύβω. Πάρα πολύ. Η συνέχεια του Ολυμπιακού, αρκεί οι παίκτες μας να είναι όπως πρέπει, από υγεία τουλάχιστον. Δεν με νοιάζει να είναι άστοχος ο ένας σε δύο σουτ και... δεν φοβάμαι την ομάδα και θα προχωρήσει και θα πάμε πολύ καλά στη συνέχεια. Θα παίζουμε στη Ζαλγκύρη στην άλλη... Παρασκευή, Πέμπτη, δεν ξέρω, Πέμπτη νομίζω, ε. Απλά, Τάκη, η ιστορία έχει διδάξει ότι δεν μπορείς να λες 3-2-6 και 2-4-8. Ναι, ναι. Και κάθε παιχνίδι θέλει την ανάλογη σοβαρότητα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός μας έχει δείξει ότι είναι σοβαρός και θα τα απεξέλθει στις υποχρεώσεις. Εντάξει, και αυτή η ομάδα τώρα... Εγώ πιστεύω ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι της ιστορίας. Ναι, ναι, και αυτό. Βέβαια. Της ιστορίας. Της χρονιάς και της ιστορίας. Και να πούμε και το άλλο, ότι από τους αδύναμους που είναι από την τέσσερα θέση και κάτω, αυτή η ομάδα δεν είναι αδύναμη όπως είναι η αδύναμη στον άλλο όμιλο. Καμία σχέση. Είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν λέω ότι επειδή μας νίκησε, επειδή δεν κερδίσαμε εμείς μάλλον. Δεν μας νίκησε αυτή, εμείς δεν κερδίσαμε. Δεν το λέω με αυτό το θέμα. Απλά εγώ είμαι σίγουρος για τη συνέχεια. Όλους μας στεναχώρησε η ήττα. Θα έχουμε. Πιστεύω ότι αυτή η ήττα. Εντάξει. Μπορεί να γίνει και σε καλό σημείο, ας πούμε, άμα ήταν να γίνει. Αν και εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι το είχαμε σκεφτεί. Εμάς εμείς. Στις τρεις δίκες, Ζαλγκύρης κτλ. Αλλά είναι ένα πρωτάθλημα δύσκολο, παιδιά. Είναι ένας μαραθώνιος. Έχουμε ακόμα 11 αγωνιστικές. Και ο κόσμος, από κάτι και για τον κόσμο, μην περιμένει.
μια χαρά ήταν και ο κόσμος, αλλά θέλω να πω ότι πρέπει από το πρώτο λεπτό να βοηθάμε την ομάδα. Μην έχουμε κανένα παιχνίδι σίγουρο. Μην τα δίνουμε όλα, φωνάζουμε, ξεσκονόμαστε μετά το 30. Μόλις διαπιστώσουμε ότι σφίγγουν τα γάλα. Πρώτο λεπτό, όπως το έχουμε δείξει τόσα χρόνια και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, μην αφήνουμε κανένα παιχνίδι επειδή λέγεται μπάμπερ, πώς λέγεται αυτή. Είδατε τώρα κάτι, πώς έγινε το παιχνίδι. Παίζαμε σαν, στο πρώτο δεκάλεπτο τουλάχιστον, επειδή το θυμάμαι, παίζαμε σε παγωμένο γήπεδο. Δηλαδή δεν είχε, ο κόσμος δεν είχε. Ήταν και η ομάδα ακόμα και εγώ, και εγώ, ναι, και εγώ, ναι, ακόμα και εγώ. Μα έλεγα, έλα μωρέ, εντάξει τώρα είναι αυτή. Αυτό το ίδιο παθαμε. Έλα μωρέ, σιγά τι έγινε. Ολυμπιακός. Αλλά αυτοί όσο περνάει ο χρόνος και φεύγουν πέντε πόντους, δέκα πόντους, οι δικοί μας... Φύζανε ψυχολογία αυτή. Εμείς καθόμαστε, λέμε, έλα μωρέ, αυτοί πάνε 15 πόντους, πόσο έγινε εμίχρονο. 12 πόντους έριξε το εμίχρονο. 12 που είχασε εκεί το τρίποντο. Μετά πήγαμε στους 24, έτσι. Και μετά στους 2, δηλαδή ο Ολυμπιακός έκανε υπέρβαση εκεί στα 8 λεπτά που πήγαμε στους 2. Δεν τα βάζει και με πολλά χαμένα και με πολλές χαμένες. Και με ηθική διαιτησία. Και με ηθική διαιτησία σε αυτό το 8 λεπτό που πήγαμε. Σε όλο το παιχνίδι. Στο συγκεκριμένο όμως 8 λεπτό που πήγαμε στους 2 πόντους γίνανε 2 εγκλήματα. Ένα του Πρίντεζη τεχνική ποινή που έδωσε. Ένα το ίδιο καλάθι που μετά βάλαμε και το τραβάει το χέρι και δεν το δίνει. Και εμένα πώς το λένε. Ήταν εγκληματική διαιτησία. Δηλαδή αυτός ο νέγρος. Ναι, ο νέγρος. Δεν θυμάμαι τώρα πώς δέχονται αυτοί όλοι. Ήταν. Για μένα είχε. Ναι. Ξέρω εγώ, μας παρεξηγήσουνε και λέω. Όχι, ρε παιδί μου, εγώ. Σαν διαιτητή εμείς. Μαύρος. Έχρωμο, τι να πούμε. Έχρωμο. Ασπρόμαυρος, ξέρω εγώ. Αυτός ο παίκτης τέλος πάντων. Ο διαιτητής. Ο διαιτητής, ο διαιτητής. Ναι. Λοιπόν. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε τώρα. Πάμε. Να πω κάτι και για μένα. Μένουμε στο άθλημα ή πάμε αλλού. Όχι, αυτά ήθελα να πούμε και δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Απλά η ομάδα μας συνεχίζει, έτσι. Είναι η ομάδα μας. Τι, απλά είναι τα πράγματα. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πάμε. Λέτε εσείς. Εγώ ξαναλέω. Θα πάμε να πάρουμε το κύπελλο Ευρώπης. Θα πάρουμε και το πρωτάθλημα. Η ομάδα είναι πολύ καλή. Έτυχε να κάνει ένα διαβολεμένο για τους λόγους που είπαμε, ένα άσχημο παιχνίδι. Και μην τα ξαναλέμε. Μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο που παίξαμε εχθές, την Τετάρτη μάλλον. Μου άρεσε, το πάμε στο ποδόσφαιρο και να πω κάτι, το διαπίστωσες και εσύ νομίζω και όλοι οι παίκτες. Εμένα, παιδιά, μου άρεσαν όλη η ομάδα, όλοι οι καινούργοι παίκτες που παίζουν εκτός 18 που είναι συνήθως. Δεν θα πούμε για τους βασικούς που παίξαν κάποια. Θα πω και τον Πιτσιρικά, το Μανθάτη. Ποιον απ' όλους, το Μανθάτη. Ναι. Εντάξει, να μην αδικήσουμε κανέναν, ναι, επειδή τον είδαμε πρώτη φορά αυτό. Ναι, ναι. Επειδή τον είδαμε πρώτη φορά, παιδιά είναι πολύ καλός παίκτης, 18 χρονών είναι. Μπράβο στον Πιτσιρικά, να συνεχίσει έτσι. Και όπως επίσης και στο Τζιμίκα που... Ναι, επειδή έχουμε πει για τον Τζιμίκα. Ναι, και στο Σάλιακα και στο Γέλα. Ναι. Δεν θέλουμε να δικήσουμε κανένα από τα νέα παιδιά. Ίσα-ίσα που πήγαν όλοι πολύ καλά και μιλάμε για τους Τσιρικάδες. Τους άλλους δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε. Μπορούμε να μείνουμε στον Πουλίδο, θα μείνουμε λίγο. Όλοι οι άλλοι ήταν, ξέρεις, αυτά που έχουμε μάθει να βλέπουμε. Να πούμε κάτι άλλο, ότι είχε ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι κυπέλλου που είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, έδειξε η ομάδα ότι σεβάστηκε τα 5 ευρώ που έδωσε ο κάθε φίλαθλος να πάει να δει. Σεβάστηκε την ώρα που διέθεσε ο κάθε φίλαθλος, έτσι κανείς δεν έκανε αγκαρία, μέχρι το 90 τρέχαν όλοι οι παίχτες. Έτσι τάκι, δεν είναι σαν άλλα παιχνίδια, το βλέπεις ενδιαφέρον. Όπως άλλες χρονιές. Ναι, όπως άλλες χρονιές, ναι. Και σε αυτό που λέει ο Άκης, θα πω για άλλη μια φορά, μπράβο στον προπονητή που έχουμε. Είναι μεγάλος προπονητής για να έχει. Να βλέπουμε αυτό το θέαμα που είπε ο Άκης μέχρι το 90. Ακόμα και σε διάφορα παιχνίδι. Βέβαια. Και να πω και μπράβο και στον κόσμο που το διαπιστώσε και φωνάζει το όνομά του. Συνήθως αναγνωρίζει ο κόσμος την αξία του. Και όχι πάντα. Έκανε. Συνήθως δεν φωνάζει ονόματα. Πάντα την αναγνωρίζει. Αυτό πήγα να πω, αλλά σε αυτό το προπονητή καλά έκανε. Καλά έκανε. Τέλος πάντων, εγώ το έκανα αυτό που πήγαμε τώρα για το παιχνίδι του κυπέλλου, μόνο και μόνο για το πιτσιρικά, γιατί στο Μανθάτη έχουμε αναφερθεί και οι άλλοι αξίζουν, αλλά αυτός ο πιτσιρικάς... Να συνεχίσει, μα τι το έδειξε και ο κόσμος... Και μ' αρέσει και ο Γιωργάτος τον έχει από κοντά, είναι ένας παιχταράς, όλοι ξέρουμε την τεχνική μπάλα που έπαιζε... Τι το έδειξε ο κόσμος, κατευθείαν, δηλαδή σε τι ενέργεια έκανε, τον χειροκροτούσε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Μπράβο, ναι, γι' αυτό θα το πω κι εγώ.
Ναι, από τώρα που κερδίσαμε 6 μήνες τα Χανιά, καλά κάναμε και τα βάλαμε 6 γκολ, αλλά. Παιδιά, δεν είναι κριτήριο η ομάδα. Αλλά εγώ ήθελα να αναφερθώ στον Πιτσιρίκα. Εμείς θέλουμε να δούμε στοιχεία, δηλαδή λέμε για στοιχεία που βλέπουμε στον κάθε παίκτη, τι εικόνα παρουσιάζει η ομάδα. Όπως ναι. Καλά στοιχεία έδειξε και ο Πουλίδο Τάκη. Εμένα αυτό παίξα από τότε που έχει έρθει. Δεν μου αρέσει. Τώρα δεν έχει παίξει. Το παιδί παίζει μία πρώτη φορά. Δηλαδή 15 την άλλη 25. Πρώτη φορά. Πεσαρά. Θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό αρκεί. Πήρε χαμπάρι τώρα ότι είναι πιο κοντά στην ομάδα. Άλλο 34 παίχτες, άλλο 20. Και άλλο τρίτη επιλογή και άλλο. Για μένα ναι, για μένα πρέπει να είναι δεύτερη μετά το. Για να πάρει και κουράγιο. Και χώρια είναι και δικό μας παίχτη. Δεν γίνεται τώρα. Και το... Να φεύγουν οι δικοί μας και να μένει η δανεική. Και τον ζητάνε τόσες ομάδες στην Ευρώπη, έτσι. Και με λεφτά, όχι 1,5 εκατομμύριο. Χωρίς να έχει παίξει ο παίκτης. Καλά, κάτσε να παίξει. Τώρα δεν έχει να γίνει πάλι. Τέλος πάντων. Πάντως, εγώ έτσι από Καστίγιο είχα να δω και αυτό, ναι, ναι. Την εκκλητικότητα, την τρίπλα, το ένα. Μπράβο, μένα. Ναι. Μου θύμισε Καστίγιο. Φαίνεται είναι άρτια. Κάτι καταρχισμένο τεχνικά. Μεγάλη τεχνική. Πολύ μεγάλη τεχνική. Είπα κάτι για τον Γεωργάτο. Μπράβο και στον Γεωργάτο που τον έχει ο Γεωργάτο. Κόβει το μάτι. Είναι παιχταράσιο. Ήταν παιχταράσιο ο άνθρωπο. Γεια σου, Γρηγόρη. Όπως και ο Καμπιάσο. Μπράβο και στον Καμπιάσο που τον έχουν από κοντά και όπως άλλα τα παιδάκια τη ηλικία του που πήγαν. Και το ξαναλέμε τώρα. Δηλαδή, στην ομάδα. Το λέμε γιατί του άλλου του θεωρούμε ψηλοφτασμένου. Δηλαδή ότι έχουν μπει, έχει μπει το νερό στα βλάκι. Έτσι. Για να φορέσουν κάποια στιγμή τη φανέλα του Ολυμπιακού. Δείχνουν ότι έχουν τα κότσια. Θέλει πολλά κότσια για να πάρει τη φανέλα του Ολυμπιακού, έτσι Τάκη. Ναι, βέβαια, η φανέλα του Ολυμπιακού. Θέλει υπομονή, επιμονή και όταν σου δοθεί ευκαιρία να την αρπάξει τα μαλλιά που λέμε. Μετά πάμε, είχαμε πάλι μας μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Έτσι που, με αυτούς εδώ που έχουμε μπλέξει. Ναι, να πούμε και στο βόλεϊ ότι νικήσαμε τη Σύρο. Αυτή η ομάδα. Α, τη Σύρο 3-0. Ναι, να με τη Σύρο 3-0. Ναι, 3-0. Να πω κάτι. Με δεν νερό. Ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει κι εσείς. Εγώ το έχω διαπιστώσει που έχω πάει τώρα 2-3 παιχνίδια και έχω δει. Οι αθλητές, οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι αθλητές του Ολυμπιακού του βόλεϊ, παιδιά, θυμάμαι. Πρέπει να είναι πολλά χρόνια που να θυμηθώ πριν. Και 7 και 8. Τι θες να πεις. Τέτοια αθλητικότητα παιχτών. Να μην έχουν ούτε το παραμικρό γραμμάριο παραπάνω σε κιλά. Είναι όλοι τους. Ούτε λίπος, δεν τίποτα. Ούτε κόλλους. Κάποιοι μην πω τώρα παραδείγματα πέρυσινά. Κάνα δύο τέλος πάντων. Αυτή είναι. Και μπράβο και στον προπονητή. Και η ομάδα έδειξε ότι. Εφέτος το πρωτάθλημα το έχει για πλάκα. Είδαμε και τα χαΐρια του ΠΑΟΚ. Είδατε που είναι. Έκτος είναι νομίζω. Πέμπτος, έκτος είναι. Εντάξει, και εκεί σε βάλετε. Για να δείτε το περσινό πρωτάθλημα, τι είχατε πολλά για να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Πολλά στραβά σε εμάς. Εντάξει. Κυρίως δεν είχαν αυτοί. Το βγάλανε το πρωτάθλημα με 7 παίχτες, Τάκη. Και δεν είχαν και. Αυτοί. Ναι. 7 παίχτες και χωρίς κανένα τραυματισμό δεν γίνονται αυτά. Ναι. Μακάρι βέβαια να μην τραυματίζεται ποτέ κανείς, αλλά λέμε τι συνέβαινε. Τώρα παίζουν και Ευρώπη. Παίζανε και Ευρώπη. Δεν παίζανε, ναι. Κάτσε να του δούμε και εκεί. Όπως η Ευρώπη παίζει και ο Ολυμπιακός και θα βλέπετε ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά και στην Ευρώπη. Ήδη πάμε για τους 8. Βέβαια. Για τους 8 και τα κορίτσια πάνω στους 16. Αυτό και για το βόλεϊ. Τώρα, Δευτέρα παίζουμε στην Κρήτη. Με τον Πλετανιά. Πάμε για τη 18η συνεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού. Άλλο ένα καλό ρεκόρ δικό μας. Το σπάμε και συνεχίζουμε. Απ' την άλλη, τι είχαμε ομορφιές τώρα εδώ πέρα. Είχαμε την κλήρωση Κυπέλλου. Ναι, ρε παιδί μου, πριν την κλήρωση θέλανε και αντιπάλους. Μας θέλανε ο ΠΑΟΚ για αντιπάλους. Ποιος είπα? Ο ΠΑΟΚ. Ο Τούντορ, ναι, το διάβασα. Ναι. Ρε Τούντορ, πας καλά. Δηλαδή, εσύ βιάζεις να σε διώξουνε. Σε έχει πιάσει τρεμουλιό. Κάτσε να πάει. Φεύγω. Κάτσε. Ναι, και δίκαιο. Κάτσε εκεί πέρα. Έτσι, ναι. Τι θες να βάζεις τέσσερα στο κάτω. Είναι και συμπαθής και τα λέει και στα ίσα. Δηλαδή, ναι. Ναι. Πώς, τι δηλαδή, αναλαμπή ήταν αυτό. Τι μεταγραφές έκανες. Ρε στον Τούντορ, δηλαδή τι έκανε πάω. Όχι, είπες και εσύ. Ναι. Είπε ο Τούντορ, θέλω τον Ολυμπιακό. Τι τρεμουλιό είναι αυτό που σε έχει πιάσει. Θα φύγεις όταν πρέπει.
Κάτσε μέχρι το να παίξουμε. Εν τω μεταξύ εκεί είδαμε, δεν ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Δύο μέτρα καλυπτόταν ένα παίκτη τη Καλονίκη. Αποβολή, αυτό ο Βίτολ. Πώ λέγεται ο Βίτολ. Ναι. Ο Βίτολ. Τι ήταν αυτό ο Μούλιο εκεί. Ναι, τίποτα. Δεν την ανέ. Η κακιά η ΕΠΟ, αυτό είναι. Ρε, το βιολί. Η κακιά η ΕΠΟ. Σταμάτα λίγο, α πούμε. Ναι, α σου πω πώ πάει το τροπάριο. Φωνάζουμε όλοι τρόικα, η κακιά η ΕΠΟ, η κακιά η ΕΠΟ, η κακιά η διαιτησία, παράγκα και όραμα όλα αυτά. Έχουν τρομοκρατηθεί όλοι οι διαιτητές. Παίρνουν τα σφυρίγματά τους, και σε είναι τα εγκληματικά. Δηλαδή εδώ έπρεπε να βγει και ο Βίτερ και ο Τζαβέλλας και οι δύο αγωνιές. Ξύλιλο εκεί και το γονέο. Μες στην περιοχή δεν τρέχει τίποτα. Μου φέρετε ένα goal offside. Το πέναλτι. Ναι, πέναλτι. Τίποτα, δεν άνοιξε μύτη. Δεν είναι Ολυμπιακός εκεί πέρα, όχι ρε παιδί μου. Δεν διαμαρτύρεστε οι άλλοι για τον ΠΑΟΚ. Δεν διαμαρτύρεστε για το ποδόσφαιρο καν. Ούτε για την ΕΠΟ σας νοιάζει ούτε τίποτα. Θέλετε μέσα στην απόγνωσή σας για να καταλάβετε τι γίνεται. Όχι να καταλάβετε, να καταλάβουν οι Ολυμπιακοί τι γίνεται και να σου πω και κάποια άλλα παραδείγματα για να καταλάβουν τι γίνεται. Μέσα στην απόγνωσή σας θέλετε μήπως πάρετε δηλαδή, και καλά με την κακέ την αυτό καταρχήν το λέτε για δικαιολογία, να μην σας κυνηγήσουν οι οπαδοί σας, η κακιά η ΕΠΟ, η κακιά η ΕΠΟ. Δεν υπάρχει καμία κακιά ΕΠΟ. Την αβάντα που έχετε, που έχουν οι ομάδες όλες εκτός Ολυμπιακού, βάλτε ένα-ένα τα παιχνίδια. Υπάρχουν σε βίντεο, βάλτε να τα δούμε. Όχι αυτά που λένε ο κάθε τσάτσος και ο κάθε ρουφιάνος και ο κάθε εντεταλμένος που οδηγεί τον κόσμο εκεί και καλά. Πρόσφατα με το Λεβαδιακό. Ναι, βάλτε όλα τα παιχνίδια, γιατί βαθμούς έχει πάρει, πού έχει πάρει, αν έχει πάρει ο Ολυμπιακός βαθμούς ή αν έχει πάρει πέναλτι, πού ήταν το σκορ. Γιατί άμα πάρω εγώ πέναλτι στο 2-0, να μου δώσει ένα πέναλτι που πάντα είναι. Πόσες τέλικες έχει ρε και ο Ολυμπιακός, πόσα δοκάρια έχει ο Ολυμπιακός. Πόσα πέναλτι, πόσα. Δηλαδή παίζουμε το Λεβαδιακό. Παίζουμε το Λεβαδιακό. Μετράνε μόνο, λέει πόσα πέναλτι έχει ο Ολυμπιακός. Δεν λένε στη Δεσπού που τα απομονώνεται. Τι κατοχή έχει. Λοιπόν, 70-40-30. 70-30. Παίζουμε με το Λεβαδιακό. Ένα παράδειγμα τελευταίο. Παίζουμε με το τελευταίο παράδειγμα. Στο πρώτο ημίχρονο έχει ο Ολυμπιακός 78% κατοχή. Είχε κάνει πόσες τελικές είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Μία φορά 16. 16 τελικές. Έτσι, δηλαδή, τι πρέπει να γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Έχεις κάνει 16 τελικές, έχεις πατήσει από τις 16 τις 10 φορές περιοχή. Δεν σου λέω εγώ, άντε, βάλε και 6 σούτ απ' έξω από την περιοχή, που δεν είναι τόσο. Έχεις πατήσει περιοχή, δηλαδή ποιος θα πάρει το πέναλτι. Αυτός που κάθεται ταμπούρι και περιμένει και μπορεί να περάσει και ένα παιχνίδι και να μην πατήσει και περιοχή. Που όλο και κάποια μαγειρέματα γίνονται και παίρνουν κάτι τραγικά. Τους έχουμε δει και του Παναθηναϊκού και τη ΣΑΕΚ. Έτσι, λοιπόν. Όλο το βιολί, όλο το παραμύθι είναι να πάρουμε και καλά την ΕΠΟ, την κακή ΕΠΟ. Ναι. Όχι λοιπόν, μόνο αυτό, κάνουμε και προετοιμασία. Για να γίνει το ποδόσφαιρο, κοιτάξτε, θα και γίνει, μετά θα γίνει όλο των Ελλήνων, ναι. Όλο των ομάδων. Το κλείσιμο στα φώτα στην Φιλαδέλφεια. Ναι. Και αυτό το διαφυλάξει. Κλείσιμο τα φώτα. Ναι, αυτό μπορεί να το διαφυλάξει, ας πούμε, ο πρόεδρος έντιμος βίος των πρόεδρων που το υποστηρίζουν, έτσι, και το διατυμπανίζουν. Δηλαδή, ποιοι είναι. Είναι ο κύριος Μελισανίδης, άγιος άνθρωπος, έτσι, θα κοιτάξει όλες τις ομάδες και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, αφήστε τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός θα καθαρίσει για πάρτι, δεν έχει ανάγκη ούτε διαιτησίες, ούτε τίποτα, σας καθαρίζει με ό,τι γουστάρετε, όπως καθάριζε και πάντα. Λοιπόν, καλώς ο Μελισανίδης. Μετά, ακούτε ρε ΠΑΟΚτζίδες, τύπνοι που είσαστε με τον Ολυμπιακό αντίπαλοι, μετά θα έρθει ο Αλαφούζης με τα κανάλια και τέτοια, θα κοιτάξει και αυτός και τον ΠΑΟΚ και τον. Γιατί ίδιοι στόχους έχετε. Τι να πρωτοκοιτάξετε. Λες και είμαστε στην Premier League που βγαίνουν 4 ομάδες στο Champions League. Τι να πρωτοκοιτάξετε, ρε απατεώνες. Θα πέσει το φάγωμα, όπως πέφτει τώρα. Μην κοιτάτε που είστε ακόμα αγαπημένοι για τα μάτια του κόσμου. Μόλις πέσουν τα συμφέροντα και σφίξουν και οι κόλλοι, και είναι να βγει ο δεύτερος στο Champions League ή να πάτε κανένα τελικό κυπέλλου. Καλά, και αυτά κοιτάτε να τα αποφύγετε. Τέλος πάντων. Για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Όπως επίσης σήμερα, Τάκη, είχαμε και το δικαστήριο. Πήρε αναβολή λόγω των δικηγόρων, τότε που ξυλοκόπησαν κάποιοι το Βασάρα. Αυτοί οι κάποιοι δεν είναι κάποιοι, είναι συγκεκριμένοι. Τα έχει καταγράψει η αστυνομία μέσω και τις συνομιλίες και τα στίγμα και το που ήταν οι εγκληματίες αυτοί που κάναν αυτή την πράξη. Δεν ενδιαφέρονται όμως οι εγκληματίες. Κάτι άσχημο τώρα. Ναι. Λοιπόν. Αυτά φαίνονται μέσα από τα κινητά. Δηλαδή είχε πάει ο άνθρωπος, είχε πάει στο σπίτι της πεθεράς του τα καμίνια
Τον πήραν κάποιοι από πίσω, από εκεί που, από το γήπεδο, και τον εξυλοφορτώσανε. Αυτά υπάρχουν συνομιλίες. Υπάρχουν συνομιλίες των δραστών με τον ηθικό αυτουργό, έτσι, ο οποίος ηθικός αυτουργός ήταν τότε πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο πατέρας. Υπάρχουν συνομιλίες. Και όλη αυτή η υπόθεση. Διαβάσαμε και εμείς, ναι, αυτό τα λέμε. Ξαφνικά μπήκε στο αρχείο πριν 4 χρόνια. Ναι. Γιατί εκεί. Μπήκε στο αρχείο γιατί ο ηθικός αυτουργός, Τάκη μου, είχε. Γιατί σε όλη αυτή την επικίνδυνοτητα, σε όλο αυτό το που σας λέω τώρα, το επικίνδυνο, οι λιγότεροι επικίνδυνοι είναι οι δράστες. Αυτοί που δώσαν το ξύλο. Οι πιο επικίνδυνοι από όλους και αυτοί που καλυφθήκανε και καλύψανε είναι ο τότε υπουργός. Δημοσίας τάξης. Δημοσίας τάξης ο Παπουτσής. Έτσι, με τον τότε πρόεδρο του Σωτήρα, του Παναγκού, τον πατέρα. Έτσι, υπάρχει. Υπάρχουν, είναι διασταυρωμένα όλα. Τα γράφει. Πάρτε τον γάβρο, το χθεσινό γάβρο, να τα διαβάσετε χαρτί και καλαμάρι. Έτσι. Αυτά είναι τα στοιχεία. Από εκεί και πέρα. Να πω γιατί έγινε αυτό. Να πούμε γιατί έγινε. Αυτό το παιχνίδι που έγινε με που λέει ο Άκης τώρα για τον Βασάρα, παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-1. Χάσαμε εμείς. Ακούστε να δείτε πώς δουλεύουν. Πώς το δουλεύουν. Να δείτε πώς δουλεύει το βρώμικο μυαλό. Ένα λεπτάκι. Μια παρένθεση να κάνω. Για αυτό που λέμε τώρα είναι ακριβώς το παράδειγμα το τι γίνεται εδώ και 5 χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο εναντίον του Ολυμπιακού. Από συγκεκριμένους οι οποίοι τις ονόμασα προηγουμένως. Όλοι αυτοί οι συγκεκριμένοι είναι αυτοί που θέλουν να φτιάξουν το ποδόσφαιρο και ο Ολυμπιακός είναι που θέλει να το διαλύσει. Έτσι. Και αυτό το παράδειγμα που αναφέρουμε τώρα είναι το χαρακτηριστικότερο του στισήματος που γίνεται εναντίον του Ολυμπιακού από εντολοδόχους δημοσιογράφους, από ρουφιάνους και από θεσμικούς φορείς, ακόμα και από πολιτικούς φορείς. Έτσι. Γιατί κολλησιεργούνε. Πώς γίνεται, δηλαδή τώρα πώς ανασύρθηκε από το αρχείο, Ρετάκη. Άλλαξε κυβέρνηση. Και ανασύρθηκε από το αρχείο άλλος υπουργός τώρα. Λέει, εντάξει, άλλαξε κυβέρνηση. Α, είχαμε δώσει και κάτι μηχανές τότε. Ο πατέρας είχε κάνει κάτι δωρεές. Ναι. Δεν γίνεται τώρα δηλαδή. Να βγαίνουν δηλαδή οι πραγματικοί εγκληματίες και να χαρακτηρίζουμε, να κατασκευάζουμε άλλους εγκληματίες. Έτσι, στην προηγούμενη περίπτωση του Ολυμπιακού. Γιατί έγινε αυτό, Τάκη. Τι είχε γίνει σε εκείνο το παιχνίδι, λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Διευθυντής ο Κάκος. Ναι, διευθυντής ο Κάκος, να δείτε πώς δούλεψε το σαλεμένο, σακατεμένο, βρώμικο μυαλό του Προέδρου του Παναθηναϊκού τότε. Ο Ολυμπιακός είχε αδικηθεί εκείνη την μέρα. Ολοφάνερα, έτσι είχαμε προηγηθεί με τον Μυραλάς, έτσι θυμάστε. Και γίνει το 2-1. Μπράβο. Στο ημίχρονο κάποια στιγμή, μετά τον αγώνα. Στο τέλος του αγώνα. Ναι, μετά τον αγώνα, στο τέλος. Ο Μαρινάκη, σαν πρόεδρο του Ολυμπιακού, πάει να προστατέψει το μαντουλίτι, πώ έπεσε. Όχι, έκανε τα παραπονά του, αμαρτυρόταν στον Κάκο. Μόνο έτσι, τίποτα. Ναι. Πού έξε καλά και αυτά. Τίποτα. Όχι, τι είναι αυτά που έκανε και τέτοια. Αυτό όμω, ο άλλο. Όχι, εκείνη την ώρα μπαίνει και ο Βασάρα στη μέση. Ναι. Μπαίνει και ο Βασάρα, να ηρεμήσει λίγο, λέει. Και του λέει, σα παρακαλώ, μην μιλάτε και αυτά. Αγρόπη, να μην μιλάτε και αυτά. Έτσι, τελειώνει εκεί. Ο άλλο όμω το παίρνει. Φεύγει ο Βασάρα. Φεύγει ο Βασάρα. Ο άλλο όμω, ο πρόεδρο Παναθηναϊκού, σου λέει, τι έγινε εδώ. Κάτσε να δεις τι θα πάθουν. Μια που διαμαρτυρηθήκανε, ναι. Μια που διαμαρτυρηθήκαμε. Κατασκευάζονται εύκολα. Κατασκευάζει, βέβαια. Κατασκευάζει με το επιχείρημα, με το πρώτο Ολυμπιακό να διαμαρτύρεται. Κατασκευάζει εδώ και το μυαλό, το βρώμικο. Όταν θα φύγει ο Βασάρας και πάει στην περιοχή του Πειραιά, στα Καμίνια, μια χαρά έχει δε στο εργό. Τι είπα, όχι, πιο απλό. Κάτσε να το πει και εσύ, αν έχω κάνει κάτι λάθος. Μια χαρά έχει δε στο εργό, φεύγει από εδώ. Αδικημένος ο Ολυμπιακός, διαμαρτύρεται ο Μαρινάκης, φεύγει αυτός, θα πάει στον Πειραιά. Πού, στα Καμίνια. Μια χαρά έχει δε στο γλυκό. Ποιος έδινε το Βασάρα, αυτός που διαμαρτυρόταν. Όταν ακούστηκε. Αυτός που διαμαρτυρόταν. Σε ποια περιοχή, α, στα Καμίνια. Α, στα Καμίνια. Α, εκεί μένει, δεν τίποτα. Και ο Ολυμπιακού. Ποιος ο Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός, Καμίνια. Το σενάριο. Πώς είχε φτιαχτεί το σενάριο. Μπράβο. Αλλά όμως, ο Θεός αγαπάει τον νοικοκύρη, αγαπάει και τον, πώς το λέει, και τον νοικοκύρη. Να σας πω, τι γίνεται μετά. Μιλάει αυτός, πήγαινε από εκεί. Στους δικούς του, τους δύο, τρεις πώς ήταν. Πήγαινε από εκεί. Πάρτε τον άνθρωπο. Τηλέφωνα πριν την επίθεση, στο συγκεκριμένο άτομο, στον ειδικό αυτουργό. Τηλέφωνα μετά την επίθεση. Γιατί έτσι έχει σίγουρο το μυαλό του, μέχρι εκείνη την ώρα, ότι αφού πάει στον Πειραιά και στην περιοχή των Καμινίων θα φάει ξύλο και όλοι θα πούνε ο Τάκης τον έδιρε, ο Τάδε τον έδιρε, ο Ολυμπιακός τον έδιρε και
Θα δέσει και το γλυκό. Πήγε να τη ρίξει το μαρινάκι δηλαδή, μάγκες μου, σε μια κόλλα χαρτί. Ναι, αυτές οι υποθέσεις όμως, Τάκη, ήταν πρωτού πάει ζωσμένος με τους κοριούς ο Μαρινάκης με τον Πιλάβιο που πήγαν. Α, ναι, πες αυτό. Ο πατέρας με τον Πιλάβιο που πήγαν να στήσουν, που πήγαν στο σπίτι. Ακούστε και αυτό. Του Προέδρου με στημένες ερωτήσεις. Δηλαδή, σαν να σου λέει άσχημη Βασιλιάδου. Άσχημη τα πράγματα. Άσχημη, από την όμορφη. Ναι. Πώς να σου πω, το κολλάει το άσχημη κάπου αλλού. Ναι. Το παίρνει τη λέξη. Γίνεται η συραφή εκεί, τέλος πάντων. Όχι, είναι σημαντικό αυτό που λες. Λοιπόν, αυτή ακριβώς. Και αφού γίνεται αυτό το πέφτει. Αυτοί έχουν αθωθεί. Και αφού, όχι, και αφού τις τρώει ο Βασάρας. Έχει δέξει το γλυκό. Ολυμπιακοί τον έδιρανε. Ναι, αλλά έλα όμως που είναι καταγεγραμμένα στα τηλέφωνα. Ανοίγουν τα τηλέφωνα. Αυτό λέμε. Ότι παλιά ανοίγανε και τίποτα άλλα τηλέφωνα, αλλά μετά ξανακλείσανε. Ξανακλείσανε για 4-5 χρόνια. Ναι, κλείσανε αμέσως. Μετά μόλις πήγε ο προστατευόμενος μάρτυρας, αυτός ο ζωσμένος, ναι, με τα μικρόφωνα, που ήταν ο μεγαλύτερος μάγειρας. Έγινε αθώα περιστερά. Και βγήκανε και φταίνε αυτοί που μόλις μπήκαν στο ποδόσφαιρο. Δεν φταίνε αυτοί που ήταν, που έχουν και κατομολογία, έχουν πει έχουμε καταλήξει και την μπουγάδα. Αυτοί του δεν κάνει ομολόγησε μετά. Κάτι ρουφιανιά σου, προστατευόμενος μάρτυρας. Πώς πάνε κάτι μαφιόζι που είναι ο μεγαλύτερος εγκληματίας και δίνει τους άλλους και καλά. Ναι. Εδώ αυτός δεν υπήρχαν άλλοι και κατασκευάσαμε άλλους. Καταλάβατε. Λοιπόν. Του κάθεται καλά. Πόλευε και με τον Ολυμπιακό να τον κατασκευάσουμε, να τον στήσουμε τον Ολυμπιακό και τον πρόεδρο του. Του κάθεται καλά μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά έχει μιλήσει στα τηλέφωνα και πήγαινε εκεί, βάλα αυτό και ονόματα, έτσι, τα γράφουν και τα σέντρα. Τέλος πάντων. Και εφημερίδες, τέλος πάντων. Και ξαφνικά η αστυνομία, ο εισαγγελέας, αφού το ανοίξανε, πρέπει να πάνε να πάνε να πάνε να πάνε να πάνε να πάνε. Και επεμβαίνει ο τότε υπουργός, ο Παναθηναϊκός κιόλας ο τότε υπουργός, ο Παπουτσής. Πάει το η δουλειά. Πάει το. Πώς το αρχείο. Πάει το αρχείο. Πήρε το φάκελο. Το διαβάζει εδώ να του πω. Έλα εδώ πάμε στο δικαστήριο. Ω παλιό παπουτσί, πάρε αυτό το χαρτί. Βάλτε από εδώ κάτω. Πάρε και μηχανές. Πάρε και δωρεάν στις μηχανές. Εντάξει, είμαστε πάντα. Για τα μάτια του κόσμου. Εντάξει, όχι, οι μηχανές ήταν. Θα συνεχίσουμε. Μην κάνει άλλο αξιωματικό που είναι όλοι πολύ καλοί στη δουλειά του. Τι έγινε εδώ πέρα, γιατί το κάνει καρδιά, του λέει ο άλλο. Σοπαλέ. Έχουμε πάρει και τις μηχανές. Εντάξει, είμαστε τώρα. Αλλάζει η κυβέρνηση. Όσο τίμιο και να είναι, λέει άστο τώρα, είναι από πάνω. Από τον υπουργό, τι να κάνει ο κάθε αξιωματικός, άμα είναι από τον υπουργό που μας έχει ωφελήσει τόσο πολύ ο υπουργός. Και τότε. Και ο συγκεκριμένος και οι υπόλοιποι. Όλα τα εφημερίδες και όλες, ο τύπος όλο. Αρχίζει η φάμπρικα. Η φάμπρικα. Ο εσκεμμένος. Ναι, η φάμπρικα. Που είναι για μένα, είναι, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Ότι, για το Θωμαίδη, δηλαδή δεν μπορεί ο Θωμαίδης να το ψάξει. Είναι μέλος της ΑΠΟΥΗΣ. Είναι ρε παιδί μου, είναι μέλος. Τα λέω. Μια και το παίζει. Ωραία, και το παίζει αντικειμενικό. Να παίξει είναι βρετάκι. Το παίζει, δεν το παίζει. Και τι πάει να πει που το παίζει. Γιατί όλοι τα αντικειμενικοί δεν το παίζουν. Ναι, αυτό θα σου πω. Γιατί υπάρχει κανείς. Ναι, αλλά εδώ υπάρχουν στοιχεία. Δεν είναι σαν το άλλο. Τα 4 χρόνια ο ΚΑΠΑΜΗ και ο ΤΑΦΝΗ και η διατηρείται επί 4 χρόνια το ψέμα, την πουσιά που σα δέρνει. Και τι λέγαμε από εδώ. Κάντε υπομονή. Ό,τι πηγαίνει στο κανονικό δικαστήριο θα πέφτει. Θα πέφτει, θα εκπέφτει. Θα πέφτει ό,τι και πέφτει. Θα δούμε πόσα καλά θα και μετά έρχονται και οι αγωγές. Τι λέμε εδώ πέρα, αυτός είναι ο σκοπός του Ζεμάγκες, το λέμε για κάποιους, όχι ότι είμαστε πονηροί και εμείς θα μαθαίνουμε, έτσι. Δηλαδή, αυτός είναι ο σκοπός τους, φωνάζουμε εδώ πέρα, φωνάζουν και άλλοι. Ο σκοπός τους είναι να κατασκευάζουν κατηγορίες. Να τις επικοινωνούν. Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση κανονική. Και έχουν πιάσει κορόιδο, έχουν πιαστεί κορόιδο και θεσμικοί φορείς. Για την καλοσύνη τους. Τώρα δεν το βλέπουμε. Φυλάκονται. Γιατί λέει εδώ είναι κοινοί εγκληματίες αυτοί. Θα ξεφτυλιστεί και ο κάθε θεσμικός φορέας. Σου λέει τι αβαντάρω τώρα εδώ πέρα. Δεν βλέπω αφού πάνε μετά τη μία πράξη μετά την άλλη. Λοιπόν, εμείς για να. Για να υπάρχει ισονομία, θέλουμε να ανοίξουν όλα, ρε παιδί μου, ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται η αμοιχή να βγαίνει πρωτοσέλιδο για 10 μέρες επειδή είναι του Ολυμπιακού. Η αμοιχή έσπασε ένα σπυράκι και να έχουν γίνει πυροβολισμοί και να μην ανοίγει μύτη. Πού είσαστε, ρε. Για πείτε μας, πού είσαστε. Έχουν γίνει εγκληματικές ενέργειες. Πυροβολισμοί εναντίον του Ζωγράφου, εναντίον του Λίβα, εναντίον του Τσαχιλίδη, εναντίον τόσων ανθρώπων. Και του Μπάκα. Με κοινό παρονομαστή. Συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο παρονομαστή. Το ξέρετε εσείς, το ξέρει όλη η Ελλάδα. Δεν θα τον ονοματίσω εγώ να γίνω ήρωας, έτσι.
Γιατί δεν υπάρχει και κανένα κράτος. Εύκολα μπορεί να έχουμε και εμείς την ίδια τύχη. Με κοινό παρανομαστή. Πού σας λειτουργεί και οι δικαστικοί και οι αστυνομίες και οι υπουργοί που κάνουν. Γιατί εδώ βλέπουμε το παράλογο με, να βαφτίζουν εγκληματικές οργανώσεις άλλες που δεν υπάρχουν, τους νοικοκυρέους να τους βαφτίζουν εγκληματίες και εγκληματίες να λωνίζουν. Λοιπόν, περιμένουμε εμείς. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη όμως στη δικαιοσύνη, έτσι. Και να, μετά από 4 χρόνια, μετά από 4 χρόνια, ανοίξουν οι φάκελοι. Με πήρε αναβολή σήμερα. Ήταν δικηγόροι. Να τα δούμε. Εμείς δεν είμαστε κακόπιστοι. Όχι. Έχουμε, αλλά τρελαινόμαστε. Δεν γίνεται, ρε μάγκες. Δεν γίνεται, δηλαδή, ένα ποτήρι νερό να παίζει σε όλα τα κανάλια και σε όλα τα πρωτοσέλιδα για κανένα μήνα και οι πυροβολισμοί να γίνονται γαργάλα. Από αυτούς που λένε ότι κάνουν λειτουργήμα σε όποια θέση και να βρίσκονται, έτσι, και να γίνονται γαργάλα, γαργάλα. Δηλαδή τόσο ένοχη σιωπή δεν υπάρχει. Μια ευαισθησία, πού είσαι, ρε, κύριε Υπουργέ, πες εσύ. Εδώ τι γίνεται, εγκλήματα, είναι στον χώρο του ποδοσφαίρου. Βγάλετε άκρη. Άλλες και άλλες εγκληματικές πράξεις τις καθαρίζει η αστυνομία σε ένα πεντάλεπτο. Πώς τις βρίσκουν αμέσως. Να αφήνει αφού τότε ο υπουργός την έκρυψε. Τώρα μπορεί να λέει. Τώρα μπορεί να δείξει. Για να δούμε. Να δούμε. Εγώ πιστεύω κάτι θα. Τίποτα μέχρι εκεί. Εμείς θέλουμε ισονομία και ισοπολιτεία. Έτσι. Από εκεί και πέρα δεν είναι και Ολυμπιακός. Κανένα δεν πάνε να μαζεύει. Όλοι δεν σας... έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός και ούτε φοβάται κανέναν. Εσείς φοβάστε και τρέμετε. Τι να φοβηθούμε. Και το λαό του Ολυμπιακού και το ενωμάτιο. Για μπάλα μιλάμε. Και τον πρόεδρο. Νοικοκυρέ, είμαστε με τον κόσμο μας. Με τα λεφτά μας. Κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Με τα λεφτά μας. Διαρκεία πληρώνουμε. Με τα διαρκεία μας. Με ούτε τσαμπατζίδε ούτε τίποτα. Με τον πρόεδρο να. Να κυβάλλει 105 εκατομμύρια. Με πρόεδρο με όραμα. Έτσι. Να ακολουθεί το όραμα. Το, να δώσει 100 εκατομμύρια στην εφορία. Πώς είναι το όραμα. Το όραμα δεν είναι το παραγκακέ όραμα. Ναι. Το όραμα όπως παράδειγμα. Όπως εσείς οι αεξίδες με τον πρόεδρο σας, έξω ο οποίος έχετε πρόεδρο τέλος πάντων. Τι, μεταγραφές. Αυτό το έγκλημα τι έγινε, πώς πήγε ο Μαλής, κάτσε ρε. Όχι, να πω, πώς πήγε στα πόδια. Μισέ λεπτό. Ναι, βέβαια και αυτό. Μεταγραφές δεν έχετε. Ρε, αυτός ο πρόεδρος που έχετε, που έκανε έτσι. Ήθελε να κάνει και έτσι. Αντί να δείξει τη μούρη του, έκανε έτσι. Έβαλε και τα χέρια. Να σκεφτείτε τι καλός άνθρωπος που είναι. Δηλαδή, και να είναι έτσι ο άνθρωπος. Και τι έγινε σε εκείνο το παιχνίδι, δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα σε εκείνο το παιχνίδι. Έγινε στο πέναλτι εκείνο του Βλάκα που τα έριξε. Δεν ήταν πέναλτι. Αυτό θέλει. Αυτή είναι η εξηγή. Να καταλάβουν οι άλλοι. Η συνεταιρή του. Αυτό ο πρόεδρος σας. Τι περιμένει και δεν κάνει μεταγραφές. Λεφτά από την νομαρχία περιμένει. Να πάρετε λεφτά από την νομαρχία να κάνετε τις μεταγραφές περιμένει. Ναι, θα πέσει ΕΠΟ. Γιατί είναι η ΕΠΟ του Ολυμπιακού και θα πέσει ΕΠΟ. Δείτε όσους προπονητές θέλουν. Δείτε τους προπονητές που απαρτίζουν τις εθνικές ομάδες. Και άμα βρείτε έναν του Ολυμπιακού, ή μόνο ένας είναι, μου φαίνεται, σε κάτι μικρούς είναι ο Μαυρογεννίδης. Ναι. Βρείτε, ρε, την κατακόκκινη ΕΠΟ. Όχι, ο Παχατουρίδης. Ο Παχατουρίδης, συγγνώμη. Δείτε ποιοι απαρτίζουν την ΕΠΟ, ποιοι διώξανε τον Ρανιέρη, ποιοι τους μαγειρέψανε, ποιοι ήρθανε, ποιοι ξανάρχονται. Καταρχήν τσακώνονται μόνοι τους οι βάζελοι αεξίδες. Δηλαδή, Ολυμπιακός δεν υπάρχει πουθενά. Και τσακώνονται μόνοι τους ποιος θα πάρει τη θέση, ποιος θα πάρει το ψωμί. Το τυρί. Και διαμαρτύρεται και φωνάζει. Για τα μάτια του κόσμου. Τα ψωμιά, πώς το λίγο είπε. Νερό, ρε. Ναι, λίγο για τα μάτια του κόσμου. Για τα ψωμιά, πώς το είπε. Ρε, βάλε λεφτά πρώτα. Ρε, βάλε λεφτά πρώτα. Κι ας τα ψωμιά, ρε. Βάλε λεφτά, πάρε παίχτες. Σου ζητάνε ένα εξτρέμ και δεν παίρνεις. Εντάξει, άστα τα αγωνιστικά. Εδώ όχι, μιλάμε. Όχι, τα λεφτά του. Ναι, βάλει τώρα. Αυτός περιμένει την έποχη. Εμείς. Επενδύουμε στην ομάδα μας, θα πάρουμε και άλλους παίκτες άμα χρειαστεί το καλοκαίρι. Με λεφτά 6 εκατομμύρια ο ένας, 5 ο άλλος, 4 ο άλλος, 7 ο άλλος. Ρε, μένα δεν με νοιάζει, ό,τι κάνουν να σου πω και κάτι είναι, αυτοί θα τα ληστούν. Αλλά εγώ. Καλά, εγώ έχω πει ότι εσείς οι αεξίδες, ναι. Το έχω πει χρόνια αυτό. Είστε οι χειρότεροι από τους παίκτες. Εκτός ότι είναι οι χειρότεροι. Σε όλα τα έργα. Ναι, αγόρι μου. Και ψεύτες και ματαιώνες. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Λέμε. 300 εκατομμύρια το ελληνικό κράτος. Δεν με νοιάζει. Άλλο αυτό. Α, και αυτό μας ενδιαφέρει. Όχι. Είναι δικά μας λεφτά. Και κάνουνε, είναι διαφορετικό. Λέει να σε έχετε 200-300 εκατομμύρια το ελληνικό κράτος. Και μου κάθονται και μου βγαίνουν στα ράδια
άμα πλήρωσε ο Ολυμπιακός τα χρέη, ναι, και γιατί είχαν χαριστεί κάποιοι τόκοι, ρέχεται να δώσει. Και του πάω χαριστικά. Το ελληνικό δημόσιο, ναι, άλλο. Και, καλά, και με τον Ολυμπιακό είχαν γίνει τα εγκλήματα. Το, 10 δις έδωσε ο Κοκκάλης. Ναι, κάτσε. 10 δις ξεχρεωμένα. Και ναι, τι θέλανε. Ναι. Θέλανε να τα πάνε και έντοκα. Και αυτά τα 10 δις τι ήτανε. Ήτανε για παίχτες που είχε φέρει ο Κοσκοτάς και δεν είχαν περάσει ούτε από τον Πειραιά. Όχι από το Καραϊσκάκι να περάσουνε. Ούτε από τον Πειραιά απ' έξω δεν είχαν περάσει. Λοιπόν, η απατεωνιά σας έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Με τίποτα. Δεν με την απατεωνιά έπαιρνε τίποτα. Ο άλλος του Παναθηναϊκού εκεί, στον πόλεμο, στη βρωμιά. Διώξατε ένα παίχτη, είχατε διεθνή. Ένα παίχτη διεθνή είχατε. Ένα παίχτη, το εξής ένα, αριθμητικός ένα. Πάρ' το όπως θέλεις. Γράφτε, ένα, ναι. Είχατε διεθνή, τώρα πουλήσατε. Ρε πρόβατα που τολμάτε και το αποκαλείτε πρόβατα και τους Ολυμπιακούς, νομίζω ότι είναι όλοι το ίδιο. Ρε πρόβατα, ένα παίχτη διεθνή είχατε και τον σκότωσε 2 εκατομμύρια. Αφήστε τα 3, 2 εκατομμύρια. Και τον σκοτώσατε. Και το έχετε παρουσιάσει και σαν επιτυχία που έχετε μικρύνει περισσότερο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ναι, εμείς. Παίχτης 2 εκατομμύρια δεν έχει φύγει από τον Ολυμπιακό. Ο Πιτσιρικάς που είχαμε στους Ελλάδες. Ρε, είχαμε 50 παίκτες και δίναμε τους 5. Ένα παράδειγμα. Ο μικρός που είχαμε που πήγε η Ιταλία, ο Φετματζίδης. 5 εκατομμύρια που λέει. Δεν δε μένουμε εκεί. Δεν όχι, κατάλαβες τι λέω. Όχι, να δες αυτό που είπες, ότι ξεπουλάνε, ναι, να μπαλώσετε. Τον ένα παίκτη που έχετε. Τον ένα παίκτη και το έχουν παρουσιάσει σαν επιτυχία. Ενώ ο Ολυμπιακός ξεπουλάει που πουλάει, ναι, 10 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια το Φέρισα, 17 το Σάμαρη. Ξεπουλάει ο Ολυμπιακός, έτσι. Εσύ και έχει και από πίσω ο Ολυμπιακός. Θέλω να προδώσει ένα, βγουν άλλοι δύο. Εσύ ποιον έχετε από πίσω. Και είναι επιτυχία. Όχι, να ξέρετε πώς το πάνε. Δεν το λέμε, δεν μιλάμε για τους βάζελους, δεν μιλάμε για τις αεξίδες. Εδώ απευθυνόμαστε στον κόσμο του Ολυμπιακού. Για αυτούς που δεν έχουν καταλάβει ή και κάποιους που δεν θέλουν να καταλάβουν. Έτσι. Είναι συγκεκριμένα πράγματα, είναι παραδείγματα συγκεκριμένα. Ανοίξτε το μυαλουδάκι σας να ξέρετε πώς παίζετε το παιχνίδι και με ποιους έχουμε να κάνουμε. Με όλους δηλαδή. Έτσι, με όλους. Πάμε σαν λίγο. Πάμε να πούμε κανένα νερό. Ευχαριστούμε για τους χορηγούς μας. Όλους τους χορηγούς, ευχαριστούμε. Να σου πω, Ρετάκη, έδειξε κανένα πρόστιμο, ρίξανε κανένα πρόστιμο για Αγγελόπουλη. Ναι, νομίζω. Πόσους μήνες. 4-5. 4 μήνες, 5. 5 μήνες με 5 εκατομμύρια, το βγάλανε τον μπάτζετ, τελείως. Ναι, ναι. Αυτά που καλά, ναι, δεν υπάρχει αυτό. Το ένα μηνιάτικο πρόστιμο δεν υπάρχει. Ναι. Θα τα δείτε. Δεν υπάρχει. Σας το λέμε, ό,τι στοίχημα θέλετε. Δεν υπάρχει ένα μηνιάτικο. Τι ένα εκατομμύριο πρόστιμο, ναι, δεν ξαναγίνει. Άμα το βάλετε, θα διαλύσει η ομάδα. Δεν υπάρχει. Κοροϊδεύουν τον κόσμο, λοιπόν, και εκεί πάλι. Ναι, και καλά. Σας είπαμε πριν αυτό που αναφέρασαμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Αυτό που είχε σημασία για όλους τους Ολυμπιακούς, για το κυνηγητό που τρώει η ομάδα μας, ο πρόεδρος, εμείς οι φιλάθλοι, η ομάδα μας. Οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ρε πρόεδρος, δεν το τρώει για τις επιχειρήσεις. Δεν το τρώει για τις επιχειρήσεις. Το τρώει, τον φωτογραφίζουν, να καταφέρουν να τον απογοητεύσουν. Τι να απογοητεύσετε, ναι, ναι, έχετε, ναι, να πάτε ταλαιπωρία. Έχετε να πάτε ταλαιπωρία. Να πάτε καλά, ναι, περιμένετε. Όχι, ο αρχικός σκοπός αυτός ήταν. Είναι εκτός ο πόλεμο. Να επενδύσει κι άλλο. Εσύ. Έτσι πολεμάει εσύ. Ο Ολυμπιακός αντιπάλους. Σου πω. Μάθε τώρα. Σου λέει τόσο. Όχι όπως εσύ με κλείσιμο τα φώτα. Τόσο πόλεμο που θα του κάνουμε. Θα απογοητευτεί, καταλαβες. Ναι, θα απογοητευτεί. Ναι. Εμείς θα παράμε εκεί. Δεν θα βρίσκει ανταπόκριση από πουθενά, ούτε από κράτος, ούτε από κρατικούς φορείς, ούτε τίποτα. Αλλά τι έγινε τώρα εδώ, βάζουμε τα λεφτά μας και κερατάδες και δαλμένοι και τέτοια. Θα απογοητευτεί. Αυτές οι κρίσεις να τις κάνετε για την πάρτι σας. Που είναι το σκοπό σας, μόνο το οικονομικό όφελος. Μάλλον. Ο πρόεδρος είναι άρρωστος Ολυμπιακός, όπως κάθε Ολυμπιακός. Εκεί δεν σας βγήκε η μαγιά. Καλά τα είχατε σχεδιάσει. Οποιοδήποτε άλλος, αν δεν ήταν Ολυμπιακός, θα απογοητευόταν. Οποιοδήποτε άλλος. Εδώ τώρα όμως έχει σκυλιάσει περισσότερο. Και όσο προχωράει, θα πέφτει και η δικαίωση. Μάλλον ο πρόεδρος ο δικός σας απογοητευτεί που δεν θα πάρει λεφτά από την ομαρχία και δεν θα σας φτιάξει το γήπεδο και θα φύγει. Ναι, γιατί είναι εγωιτευμένος και θα απογοητευτεί. Σας πήγε εκεί, ναι, στα Τάρταρα. Ναι. Σας έκανε ρεζίλι. Γήπεδο δεν σας έχει φτιάξει, πρωτάθλημα δεν παίρνετε.
Με ποιους θα πάρετε, με τον Πιατέλα. Θα απογοητευτεί ο γοητευμένος, δεν με στη γοητεία. Τέλμη και γοητεία. Τον Ανέστη και τον το Βλάχο. Δεν πειράζει, όχι, καλή σας. Εμάς δεν μας νοιάζει ό,τι χάλη και να έχετε. Όσο καλή και να είσαστε, λοιπόν, δεν μας νοιάζει ο Ολυμπιακός. Τα πάμε αυτά. Εμάς μας νοιάζουν και επισημαίνουμε από εδώ ότι μακάρι να φτιάξετε ομάδα, μακάρι να φτιάξετε γήπεδο, όχι όπως πρέπει. Με λεφτά τα όχι δικά σας. Με τα δικά όπως θα κάνει και ο Ολυμπιακός. Μακάρι να τα κάνετε όλα αυτά. Να είστε και αξιόπιστοι, να μας και γλιτώσουμε και λίγο γκρίνια και με ψημιρία. Γιατί τώρα τη σκοτίτσα λίγο στα μαλλιά τη στέλνει. Αυτό γίνεται με εσάς. Και προχωράμε τώρα στην κλήρωση κυπέλλου. Α, ναι. Πόσο μικρή ομάδα έχετε γίνει εσείς πάνω. Όλοι. Πάτε εκείνος ο βλαμμένος. Πάει να δει τα μπαλάκια. Ρε. Και εντάξει, ρε. Κάτσε ρε τάκι λίγο. Πάει να πιάσει τα μπαλάκια. Έχει προηγηθεί. Εδώ έχουν παίξει βίντεο με τα μπαλάκια, έχει γίνει πανικός. Δηλαδή, μόνο που λέω από τη λέξη μπαλάκια. Δηλαδή, πα να τα πιάσει. Πόσο μικρή είναι. Πιάστα από πάνω, μην καρφώνεσαι. Ναι. Θε να μου τα πιάσει και από κάτω. Τράβα κουνιούνται. Ρε, πιάστα από πάνω τα μπαλάκια. Αλλά έχετε την πονηριά. Γιατί την έχετε την πονηριά αυτή. Σα τα είχε πει ο Δραμουντάνη, σα τα είχε πει αυτά που κάνατε. Που έπαιζε ο Ολυμπιακός όλα τα ντέρμπι. Και παίζαμε τελικό και είχατε αποκλείσει όλη την τρίτη εθνική. Έτσι. Ανατρέξτε, ρε Δελάμπου. Ανατρέξτε. Όσοι δεν πιστεύετε αυτό που είπε, μπείτε. Τι να λέτε. Δεν αφισβητείτε αυτό. Για τους Παναθηναϊκούς, οι οποίοι δεν τα πιστεύουν αυτά που λέμε, μπείτε μέσα στα site πώς τα λένε αυτά. Βρείτε τα παιχνίδια που παίζει ο Ολυμπιακός την τελευταία δεκαετία. Ρε πηγαίνετε. Δεκαετία. Μπείτε να δείτε με ποιους έπαιζα εγώ και με ποιους παίζα εγώ. Διοργάνωση κυπέλλου ΕΠΟ. Από καταβολής, δείτε πώς ήσασταν. Και από βέβαια. Και τώρα όλο αυτό τι έγινε, επειδή τέτοια ξεκλειωθήκαμε τα Χανιά. Δηλαδή, όχι, είναι όλα στο βωμό του να λασπολογήσουμε, να απαξιώσουμε, να κάνουμε, δηλαδή να δημιουργείτε ντόρος. Επανερχόμαστε σε αυτά που σας λέγαμε προηγουμένως. Ντόρος να γίνεται. Ότι και καλά αυτό. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Τι εμπιστοσύνη να έχετε, ρε. Στον κόλλο σας έχετε. Δεν παλιάκια, ρε. Στον κόλλο σας έχετε. Ούτε στον κόλλο σας έχετε, γιατί να σας πω γιατί δεν έχετε. Πού να την γιατί και χτες σας έπαιγε το σκατό από τα Γιάννενα. Ρε που να τη βρείτε μόλις πάτε μόλις. Δεν έχει ομάδα και δεν θα παίξετε εμένα. Ρε χωρίς αβάντα διαιτησίας και οι τρεις χωρίς αβάντα διαιτησίας θα ήσασταν 10 βαθμούς πίσω και, και οι δύο θα είχαν αποκλειστεί από το κύπελλο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πόσο βαθμούς θα ήταν πίσω. 10 από τους ήδη υπάρχοντες που έχουμε τώρα. Ναι. Άλλους 10. Ναι. 30 και 28. Αλλά εμείς περιμένουμε. Έτσι, χερέκακα. Έτσι, περιμένουμε πότε θα σκοτωθείτε. Έγινε. Γιατί δεν γίνεται να σκοτωθείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε. Δεν γίνεται να είναι τρεις λιγούριδες και ένας μισοχορτάτος. Από τους τρεις ο ένας να είναι μισοχορτάτος, οι άλλοι τελείως λιγούριδες και να μην σκοτωθούν μόλις δουν το τυρί. Θα σκοτωθείτε. Περιμένουμε να γελάσουμε. Και από πίσω. Οι Ρουφιάνοι σας, οι ΑΡΔ, εκεί να τους δω, και αυτούς να τους δω, του λειτουργούς μου, ρε, της δικαιοσύνης, της δημοσιογραφίας. Ναι, ο Φαφούτης και ο άλλος. Ναι. Εσύ, ρε Φαφούτη, που πέρασες καλά. Πάει, εντωμεταξύ, τι έγινε. Νίκη, τι έγινε, θα σας την κλείσουμε κι αυτή. Δελαμπού, πάει κι αυτή. Τι έγινε, απατεώνες. Δεν έχουμε πατεωνιές άλλες. Ούτε 1,5% δεν σας δείτε. Πώς θα παίρνετε, ρε, από τα δικαστήρια αυτά τα απόρριτα τα έγγραφα. Πώς θα παίρνετε μες στην Ελλάδα αυτή στο κράτος της οικονομίας. Πώς γίνεται αυτό. Δεν τα έχουν καλά οι δικηγόροι και μου παίρνετε τα δικαστήρια. Λοιπόν. Έχουμε πορεία. Όλα τα ξέρουμε. Ξέρουμε εμείς πώς τα παίρνετε. Αυτό που με στεναχώρησε σήμερα στη... Τα γράφει ο Γαβατιώτης. Αυτό που με στεναχώρησε σήμερα... Απλά. Ό,τι διαβάζουμε λέμε. Στην κλήρωση κυπέλλου ήτανε... Εγώ θα πάρω ότι θα προκριθείτε και εσείς και οι τρεις. Και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Και αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι παίζοντας μετά στους τέσσερις, ο ένας θα μου γλιτώσει. Αυτό είναι που με στεναχωρεί. Κάποιος από τους τρεις θα μου γλιτώσει. Δεν μπορώ, δύο παιχνίδια, ο τελικός και ο τελικός. Ο άλλος θα μου γλιτώσει. Και αυτό είναι που με στεναχωρεί. Και παρακαλούσα από χτες το βράδυ τον Άγιο Νικόλαο να παίξω σήμερα. Να επικληρωθώ σήμερα με τον Παναθηναϊκό στους τέσσερις με την ΑΕΚ και στον τελικό με τον ΠΑΟΚ και δεν μου γίνεται το χατήρι. Είναι ένα πράγμα που με στεναχωρεί σήμερα στην κλήρωση. Και άμα θέλετε που μου ανησυχείτε και τέτοια. Ένας από τους τρεις θα μου γλιτώσει. Άμα θέλετε, βάλτε. Έλα, σας πω. Βρείτε τον πιο φορμαρισμένο από τους τρεις σας που είσαστε που είναι τώρα. Να παίξει τώρα αυτός μαζί μας που είναι ο πιο φορμαρισμένος. Μετά μπορεί να φορμαριστείτε και οι υπόλοιποι. Θα δείτε τι φόρμα θα φάτε, τι φορμάρισμα θα φάτε. Βάλτε τον
Να κάνουμε, πώς το λένε, ρε, ορισμό. Τι κλήρωση και τέτοια. Ρε, πού τα πουλάτε αυτά, ρε, απατεώνε. Ρε, ψε, τι έγινε πάλι, ρε, ελάτε να τον ελίξω. Κάτσε, ρε. Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε! Άλλοι αυτοί. Θα πεθάνετε! Ψεύτες, απατεώνες. Ούτε, γι' αυτό σας λέω, είστε συγχαμένοι. Όχι, πάρε και να γράφεις. Πάρε και να γράφεις και το βίντεο, πάρε να γράφεις και βίντεο. Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε! Ντροπή σας, ρε! Ρε, χτί του οδοστρώματος! Είσαι χειρότερη για τους Παναθηναϊκούς! Εχθροί του οδοστρώματος! Τι θα, ποιος θα πεθάνει, ο Μπόμπολας, που φτιάξει την άσφαλτο! Δεν κοίταγα εγώ να δω απέναντι σε ποιους θα πετάνε και μιλάει και στην άσφαλτο αυτός και τρέχει. Έξω από το σπίτι του, πας, τέλος πάντων, τέληξε. Έτυχε να το δω στο YouTube, πώς θα λένε αυτό. Ναι, ναι. Καταλάβατε, εκεί, λοιπόν. Μένουμε εκεί. Ωραία, ωραία, ψεύτες παντού. Παιδιά, πείτε να βάζουν στο γήπεδο, στα μεγάφωνα, πάμε στο Καρασκάκι και αυτή την Κυριακή. Σ' ακούνε, θα το πούμε. Διάβασα ότι η Βέρεια θα κατεβάσει με τον ΠΑΟΚ τα δεύτερα. Αυτή είναι η κάθαρσή του, όσο για τον μπάσκετ δεν πειράζει, προχωράμε. Με τον Αστέρα στο κύπελο, πού παίζουμε πρωταγωνά. Καρασκάκι. Καρασκάκι. Παιδιά, αρχείο υπάρχει. Βγάλετε τις κληρώσεις στη Βάζελ να δούμε πώς έφτασαν στους τελικούς. Μπράβο στα αδέρφια μας θες που ξεβρακώσανε τους λαγούς. Και να είναι μόνο αυτοί. Πάμε σε κανένα τηλέφωνο. Μίλα στον άνθρωπο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου. Α, να πούμε, αύριο ο σύνδεσμος του Στουτγκάρντης κάνει τα εγγένειά του, 8 η ώρα είναι τα εγγένεια. Τσίμα να φτάσουμε. Εντάξει, θα φτάσουμε όμως. Θα είμαστε εκεί. Θα προλάβουμε, Κώστα, μην ανησυχείς. Έλα, μας πάρει στο αεροδρόμιο με τις ερπίστριες. Μην μείνουμε από τα χιόνια. Έχει. Τι χιονίζει. Ναι, έχει χιόνι. Άστο, ρε. Τι άστο. Το χιόνι, άστο. Τι να πάρουμε, χαμπάρι. Χιονίζει. Ναι. Άστο. Τι να αφήσω πάλι. Στη Στουτγκάρντη, δεν λέμε για τη Στουτγκάρντη. Δεν μιλάμε για εδώ πέρα τώρα. Εδώ για Ολυμπιακό μιλάμε, Ευρώπη τώρα. Δεν μιλάμε για εδώ πέρα. Δεν περιέρισε μα. Δεν λέμε εδώ στο Περιστέρι που είμαστε. Εντάξει, είμαστε. Κώστα, αγόρι μου. Καλή επιτυχία να. Πώς θα πάμε το φανελάκι. Θα πάμε να πάρει ένα μπουφάλι. Κώστα, φέρτου. Πέντε ώρα. Φέρτου και μια σκελέα. Πέντε ώρα. Θα είμαστε και εμείς εκεί πρώτα ο Θεός. Ελπίζω να προλάβουμε και τα προλάβουμε. Στο τσάκ, αλλά προλάβουμε. Λοιπόν. Τι άλλο, πάμε στους φίλους μας. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Χρήστος από Πειραιά. Καταρχάς, δεν θέλω να πω κάτι για καμία ομάδα, γιατί είμαι καθαρά Ολυμπιακός και πιστεύω πως δείχνουμε μια σαφή ανωτερότητα. Αλλά απλά θέλω να πω, Τάκη και Άκη, παρακαλώ, αν κατεβαίνετε καμιά μέρα νότια προς Πειραιά, είσαστε πολύ ευπρόσδεκτοι να σας πάρω μια βόλτα με το μοτόρι να πάμε να δούμε τα ωραία μέρη της Γλυφάδας. Τι να κάνουμε. Να πάμε στην Γλυφάδα. Πάμε, όπου γουστάρεις. Πάμε στην Γλυφάδα με το μοτόρι. Θα πάρουμε φραπέ, θα κάτσουμε, έτσι άραγμα. Μοτόρι. Ναι. Με το μοτόρι, με το μηχανάκι. Τρί κυκλό έχεις. Ρε φίλε, εγώ πίνω καφέ πάνω στα Brothers. Τρί κυκλό. Τι μηχανάκι. Έχει Brothers στην Γλυφάδα, δεν έχει ακόμα. Δεν έχουμε. Σιγά σιγά, θα πάμε σιγά. Έλα σου πω. Τι με τρί κυκλό. Εγώ τον κόσμο να γυρίσω με εσά, Γλυφάδα, Πειραιά, ένα καφέ να πιούμε, τι κόσμο. Να κάτσουμε. Εντάξει, να πούμε. Σιγά τη μετανάστευση. Καλό βράδυ, εντάξει, αγόρι μου, να είσαι καλά, όπου γουστάρεις. Έλα στο κέντρο, πιούμε καφεδάκι, στα Brothers, όπου θέλεις. Πάμε στο επόμενο. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα, σπουτάνες. Μπράβο, γεια σου, πόρνη πολυτελείας. Τα να πού είσαι εσύ, που... Πληρώνεις κιόλας. Εμείς τα λέμε και έτσι. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Έλα, φίλε μου. Έλα, φίλε μου. Μάλιστα, μα είμαι εμπειριακός. Τι πειράζει, τι είπε. Είμαι εμπειριακός. Πάμε σε άλλο. Ναι, με ακούτε. Όχι, δεν ακούμε. Γεια σου. Πάμε στο άλλο περιστατικό. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Ωραία, τελειώσαμε τα περιστατικά. Τι ωραία. Εμπρός. Θα λέτε και την πάθηση που έχετε. Τι κλινική, είσαστε και αυτά, πρωτού βγαίνετε. Εμπρός. Έλα, αγόρι μου, πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη, καλησπέρα, Άκη. Γεια σου, φίλε μου. Τηλεφωνώ από Δράμα, την Ασπρόμαυρη. Ασπρόμαυρη, Δράμα. Από πού, Τι είναι, ζέμπρα. Είμαι μπάμπερ.
Ζέμπρα είναι. Η Δράμα. Δεν ξέρεις τι συγκίνεται. Τι να είσαι, τι να είσαι, ρε Μπουμπούνα. Είσαι παοξής. Δεν ξέρεις τι συγκίνεται. Παοξής είσαι. Έχεις να νικήσει τον Ολυμπιακό στον μπάσκετ καμία 22 χρόνια. Τι να είσαι, ρε Φουκάρα. Πάμε, πάμε σαν. Έλα, αγόρι μου. Πάρ' τη Ζέμπρα εκεί πέρα. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ έχει να κερδίσει τον Ολυμπιακό τουλάχιστον 20 χρόνια. Μείνε με τη Ζέμπρα, ρε. Πάμε στο επόμενο. Έλα, έχει κι άλλους. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Ναι. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Τάκη. Γεια σου, Άκη. Γεια σου και σένα. Στράτος, από Άλυμο. Στράτος, από Άλυμο. Ομάδα. Μπάμπεργκ. Μπάμπεργκ. Ας τα διάλο Στράτο και εσύ. Ράσε με τον κάθε μπουμπούνα, τον κάθε πικραμένο. Πάμε, καλά το είπα περιστατικό. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Λοιπόν. Ναι, γεια σας. Ναι, γεια σας. Ένα λεπτό, φίλε, ένα λεπτό. Κοπέλα, κοπέλα είσαι, για πες. Ναι, γεια σας. Ναι, λέγε. Εγώ είμαι. Εσείς, εσείς. Ολυμπιακός. Θα το δούμε. Το όνομά σου. Ολυμπιακός. Το όνομά σου. Εγώ θέλω να σταθώ περισσότερο στα μάτς με την άντερ. Ναι. Το όνομά σου. Γιώργος από ελληνικό τηλέφωνο. Γεια σου, Γιώργο, από το ελληνικό. Από το κατακόκκινο ελληνικό. Ναι. Πόσο χρονών είσαι, Γιώργο. Τίποτε. Πόσο χρονών είσαι, αγόρι μου. 18. 18, πέρασες, πέρασες, λέγε. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρουμε ένα χ στον Πελίγιο. Αλλά στον πήγα από τα τρία το μακρύτερο. Άντε, γεια. Να πάρουμε ένα σκύλο. Τίποτα, αλλά στο ρεκάτι και παλακία είπε. Λοιπόν, άκου... Χ, άκου, χ, άκου, καλά το είπε. Δεν μπορεί να πες χ, καρφώθηκες. Ρε, άκου, σκύλο είπε. Σκύλο είπε, μωρέ. Πάρ το σκύλο, θα στον βάλει, αλλά δύσκολα βγαίνει ο σκύλος, άμα στον βάλει. Γυρίζει κάτσε μέσα. Ρε, αυτό είπε. Σκύλο θέλει. Χι είπε ρε. Χι, τι χι. Άκου ας πω τώρα. Γιατί είπε χι. Γιατί είπε χι. Εγώ σκύλο άκουσα. Πού κατάλαβα ότι είναι άλλη ομάδα. Γεια σας. Ναι, άντε πες. Τι, αφού ακούς σκύλους και φωνές. Γιατί δεν άκουγε. Χι άκουσες εσύ. Χι είπε. Θα πάρουμε ένα χι στο Βέλγιο αυτός. Ναι. Δηλαδή, ό,τι ομάδα και να είναι, το χι στο εκτός έδρας είναι επιτυχία. Από εκεί καρφώθηκες. Ναι, ρε. Έτσι, και δεν είσαι 17 χρόνια. Πού είσαι λίγο μικρότερο. Λοιπόν. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Σήμερα για το Μπάμπεργκ, ναι, γι' αυτό σήλε. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Αγγί, αγγί. Έλα, τι πάθησε, εξαγόρι μου, εσύ. Έλα, δεν έχω πάθηση, ρε παιδιά. Ωραία, εντάξει, εντάξει, κάτσε. Όχι, έτσι θα το πηγαίνουμε και μετά θα το διακρίνουμε εμείς αν είσαστε καλά. Δημήτρης από Αγία Παρασκευή είμαι. Παναθηναϊκός. Ούτε να βρίσω, ούτε να. Όχι, δεν Δημήτρη. Άλλο, δεν είπαμε για ομάδα, για πάθηση είπαμε. Πάθηση τίποτα. Όχι, όχι, δεν σου είπα. Πάμε, πάμε και θα εξαρτηθεί. Έλα, πες Δημήτρη. Λοιπόν, όχι σοβαρά να μιλήσω τώρα, εντάξει. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος καθόλου από την ομάδα μου. Έτσι, να τα λέμε όπως έχουν. Λογικό. Του μπάσκετ. Του μπάσκετ. Μπάσκετ όχι τόσο, εντάξει. Και α, ποδόσφαιρο. Να ξέρουμε γιατί μιλάμε, ναι. Ποδόσφαιρο. Ναι, άλλη μόνο. Εντάξει, Ολυμπιακός δεν το. Επειδή μιλάω και με ένα φίλο μου που είναι Ολυμπιακός, έτσι, φανατικός κτλ. Είμαστε κολλητοί. Ολυμπιακός είναι σκάλες πάνω. Δεν το συζητάμε. Αυτό το παραδέχομαι, το έχω πει. Εντάξει, εντάξει, άλλη μόνο. Έτσι. Δεν υπάρχει πλάνο μεταγραφικό, δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ αυτό το παράπονο μου ήθελα να πω κυρίως. Δεν ήθελε σκάφ. Ήθελε σκάφ. Τραυματίζεται ο Σάντσες, λες που θα πάρω σέντερ μπακ. Το ναι. Κάτι έγινε. Κατάλαβες αυτό που λες, μην νομίζεις, τους βλέπουμε και τους αντιπάλους. Κάτι έγινε στην κλήρωση σήμερα, διάβασα λέει στην κλήρωση λέει στους 8 και έλεγε ο άλλος λέει να πιάσουμε λέει τα μπαλάκια. Εσύ, λέει, είναι ολόκληρος Παναθηναϊκός. Δηλαδή εντάξει τώρα πράγματα αυτά είναι ας πούμε τώρα εντάξει. Ολόκληρος Παναθηναϊκός. Για όποιο σκόπο και να γίνονται επικοινωνιακό, συκοφαντικό, ό,τι σκόπο και να έχει. Ακόμα και να ισχύουν, δεν τα κάνεις δε αυτά. Δε. Δεν το γίνεται ξέρω, αυτά. Το ξέρω, δεν το ξέρω. Εγώ σα βλέπω καιρό, παιδιά. Δεν έχει σημασία. Δεν με πειράζει ομάδε και τα λοιπά. Εντάξει, σας βλέπω... Όχι, ρε φίλε, κάποια πράγματα είναι δεδομένα. Είναι στάνταρ είναι κάποια πράγματα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ξέρω. Σε βέβαια. Άσχετα αν συμφωνώ ή διαφωνώ με κάποια πράγματα. Άλλο, ρε παιδί μου. Κάποια είναι αλήθεια σου. Δεν έχει να κάνει. Εντάξει, δεν μπορεί να έχει τα παράπονα σου από την ΕΠΟ. Ούτε να βρίσκουμε ούτε τίποτα. Δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. Να έχει αντιοίκηση ή να κάνει πολιτική, δηλαδή το πηγαίνει έτσι. Δεν το ξεφτιλίζει τόσο. Δεν παραδέχομαι. Ολυμπιακός έχει μια σοβαρή ομάδα. Έχουν βγει και μεταγραφές. Δεν σου λέω ότι είναι μόνο λεφτά. Έχουν βγει και πράγματα. Έτσι, μην είμαστε και αντικειμενικοί. Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι αν δεν πάρουμε παίχτες, δηλαδή πήραμε τώρα έναν 21χρονο. Όχι, πώς το λένε τώρα. Το δεξί μπακ. Από τη Βραζιλία, ένα έτσι έγχρωμο που είναι. Το Μαμούτε. Το όνομά του. Το Μαμούτε. Μαμούτ, μπράβο αυτό. Τι ρόλο παίζει αυτό τώρα. Αυτό δεν είναι. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Του είπανε, άκουτα. Είμαι λέει σαν το Σισέ αυτό δήλωσε.
Λες και ήξερε το Σισε. Ναι, ναι. Είμαι στο ίδιο στυλ του Σισε. Του είπατε τώρα να πει εκεί πέρα, πες ότι είσαι ίδιο στυλ με το Σισε. Τερένο. Και τώρα το Σισε λέει και τα λοιπά. Μακάρι να είναι καλό παίκτη, όλοι να είναι καλοί παίκτε, ειλικρινά φιλέ. Να ανεβαίνει το επίπεδο. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλά μιλήσαμε. Καλή συνέχεια. Τα καλύτερα, σου εύχομαι προσωπικά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Λάκο. Πάμε στο επόμενο. Καλησπέρα. Εγώ περιστατικά εννοώ όποιος δεν είναι καλά. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είναι άλλη ομάδα ή ούτε όλοι οι Ολυμπιακοί είναι καλά. Έτσι. Αλλά να εμείς, τα αποδεικνύεται. Έχει διαφορά. Εμείς δεν είμαστε καλά με την ομάδα μας. Ναι. Εμείς αγαπάμε, έχουμε τρελαθεί και είναι ευλογία ένας Ολυμπιακός και δεν είμαστε καλά με αυτή την ομάδα που έχουμε αγαπήσει και την αγαπάμε. Εσείς δεν είστε καλά, ναι, από πίσω εναντίον του Ολυμπιακού, δεν αγαπάτε την ομάδα σας, γιατί άμα αγαπούσατε την ομάδα σας, θα είχατε κάνει έργα. Γιατί και η Θύρα 7 έχει συμβάλει και επί Κόκαλη και επί Μαρινάκη βοηθάει την ομάδα μας. Είμαστε η ασπίδα του Ολυμπιακού. Εσείς... Ασπίδα δεν είναι να πάει να μαλλιώνεις. Ασπίδα είναι και να μην μαλλιώνεις. Ό,τι κακό και να μην κάνεις να γίνει στην ομάδα σας, δεν το γλιτώνετε, το κάνετε δύο φορές παραπάνω. Από την πολύ αγάπη. Ασπίδα. Είναι και εκεί που είναι να κάνεις το μάγκα ή το ψευτό μάγκα, μην τον κάνεις άμα τιμωρηθεί η ομάδα σου. Έλα φίλε μου καλησπέρα. Όπως ασπίδα είναι και στην πραγματική καλησπέρα, μανούρα πίσω. Πάλι. Έλα φίλε μου καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Το όνομά σου. Τηλεφωνώ από Δράμα, κατά λάθος έβρισα. Τι είσαι? Τηλεφωνώ από Δράμα, κατά λάθος έβρισα πριν, συγγνώμη. Έφυγες. Εντάξει, αφού το παραδέχτησες, ευχαριστούμε, δεχόμαστε συγγνώμη σου και πήρες τηλέφωνο και δεν είναι άλλος. Και το λέω, το πηγαίνει να ξαναγίνει εργένης. Πάμε. Στον άλλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα, Τάκη, καλησπέρα, Άκη. Γεια σου και σένα. Με ποιο κύριο μιλάμε? Πέτρος από Κορυδαλό. Πέτρος από Κορυδαλό. Πάμε, Πετράν, πες. Εγώ είμαι Άκη, παιδιά. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει να είσαι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και ας έβεσαι τον εαυτό σου και ας έβεσαι και τους συνομιλητές σου και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάμε. Όχι, λέει. Όχι, βέβαια, δεν σε σέβομαι. Πάμε, Πέτρο. Εγώ μόνο ένα πράγμα θέλω να πω. Ο Τάκης που κουρεύεται. Μπράβο. Σκέψου τι μαλάκα σε ρε, Πέτρο. Ρε, Πέτρο. Και λαθή, άστο, πού να κουρευτείς, ρε, Τάκη. Κάτσε, μωρέ. Έπιασε τη μύτη σου, τι να πω, με μιλάγες. Ρε, μη φοβάσαι, δεν σ' ανακαλύτερα, ρε, Πέτρο. Εκαστρίμητος είσαι. Μόλι Πετρούλα. Τώρα εσύ. Μόλι Πετρούλα και σα μιλάω και γενικά. Τι να κάνω, ρε, τι, δεν γίνεται. Τα και εγώ πρέπει να μιλήσω γενικά. Τώρα από εκεί πέρα ξεφτιλίζεται μόνοι του. Μιλά, σου λέει ναι, και μετά σου κάνει. Ναι. Σου γίνει το γάλα. Για τον εαυτό του, για την πάρτη του. Του λέω, σέβεσαι τον εαυτό σου, λέει, να το σέβομαι. Θα σέβεσαι την ομιλία, να το σέβομαι και τελικά δεν σεβάσει και τον εαυτό του. Μιλάγε με το λωτικό. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Καλά σα δύο περιστατικά. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Και θα φερούμε, έτσι θα λέμε. Εμπρός. Έλα, ναι, ακούγομαι. Ναι, ακούγες. Γιώργος είμαι από Βρυλίσια. Βρυλίσια και εσύ ο Γιώργος. Από την Κηφισιά. Είμαι και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Κηφισιά. Κηφισιά ή Βρυλίσια, είσαι Γιώργο. Βρυλίσια. Βρυλίσια, καλά το άκουσα. Πες την ερώτηση. Λοιπόν, να επιτρέπετε να ρωτήσω. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι σχετικά με το γήπεδο του Ολυμπιακού. Α, εκεί είσαι. Κάτσε, έχετε, ναι. Κάντε την ερώτησή σου. Και επειδή είχατε πει σε περσινή εκπομπή για το γήπεδο της ΑΕΚ ότι θα πάρετε 20 εκατομμύρια από την περιφέρεια. Ότι εμείς θα τα πάρουμε. Όχι, είχε πει, ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω, ο Ολυμπιακός το γήπεδό του δεν το έχει φτιάξει από την επιχορήγηση του Αγγελοπούλου με τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004. Όχι, 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 όχι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός και έχει κάνει ένα λάθος πρώτον. Δεν είναι γήπεδό του. Καταρχήν δεν έχουμε ακόμα γήπεδο. Με νίκη είμαστε. Πάμε. Κάτσε. Ο Ολυμπιακός πήρε δάνειο από την τράπεζα 50 εκατομμύρια. Το οποίο νίκη δεν το πληρώνει από όσο ξέρουμε. Δεν το πληρώνουμε. Δεν το πληρώνει. Τι έλα, φύγε. Τι είναι αυτά. Θε να μιλήσουμε σοβαρά. Θες να μιλήσουμε σοβαρά. Δεν κάνει άστονα. Όχι, είναι κάθετο. Δεν είναι κάθετο. Θα μιλήσουμε τα κύματα. Φαίνεται μια κολοφυλάδα που βγαίνει, την αγοράζει. Όχι, δεν είναι ισολογισμένη. Δύο λεπτά να πω. Και σα τυπλώνει τα μάτια. Πήρε εδώ να μάθει κάτι από μένα και τον Άκη. Λοιπόν, ρωτά, σου απαντάμε. 50 εκατομμύρια δάνειο πληρώνουμε
Και μετά από 49 χρόνια πάλι δεν θα είναι δικό. Όχι μόνο αυτό, έχει βάλει, δεν είναι κάνει 50 εκατομμύρια το Καρασκάκη. Έχει βάλει. Πήρε και βάλει και ο Κόκαλης. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Λοιπόν. Αποπληρώνεται. Φαίνεται αυτά τα πράγματα που σας λέμε. Φαίνονται όλα στους συλλογισμούς. Φαίνεται το νίκη κάθε χρόνο, πόσο δίνει ο Ολυμπιακός για ενίκεια για το Καρασκάκη. Πόσο χρόνο, κάθε χρόνο, πόσο δίνει για δάνεια. Έτσι. Στους συλλογισμούς. Όχι αυτά που σας λένε. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός. Κάτσε ένα λεπτό. Άσε με τώρα, περίμενε. Ναι. Και πήρε τα ρωτήσει. Αυτά, σου απάντησε ο Άκης. Θα σου απαντήσουμε, Άκη. Αυτά. Εσύ, αυτό σε νοιάζει που είναι αλήθεια αυτό καταγραμμένο και σε χαρτιά και σε παντού. Σε φορείς πήγε ρώτα. Αυτό που πρέπει να σε νοιάζει, βλάκα, εξή. Αυτό το νοιάζει. Είναι να πεις, ρε πρόεδρε που με πήγε στη Γάμα Εθνική, μου είπες να γυρίσουμε και θα έχω και γήπεδο. Και ακόμα δεν έχω. Εκεί να πάω να ρωτήσεις που περιμένεις τα λεπτά από την ομαρχία για να φτιάξεις γήπεδο. Όχι εμένα που το έχω και το πληρώνω και μετά από 49 γήπεδα χρόνια θα είναι του κράτους πάλι. Όχι 49, 37 έχουν περάσει τα 12. Κατάλαβες. Έλα να σου πω τώρα. Τον άλλο πήγαινε ρώτα που σε γελάει. Ναι. Κορόιδο. Μα αυτό τους νοιάζει. Τι λέγαμε, αυτά, κοιτάξτε να δείτε. Πάλι επανερχόμαστε για να καταλάβετε ρε πώς είναι όλοι. Όλοι τους, πώς είναι εσείς οι Ολυμπιακοί, να καταλάβετε πώς λειτουργούν. Πάλι επανερχόμαστε, δεν τους νοιάζει τίποτα. Τους νοιάζει μόνο ο Ολυμπιακός να φθήνει, γιατί δεν ξέρουν ότι δεν μπορούν να τον φτάσουν ποτέ. Δεν τον νοιάζει. Πήρε εδώ να πει, εμένα δεν πήρε. Καλά σου λέει ο Τάκης. Πήγαινε εκεί πέρα να διαμαρτυρήσει πώς έχουν και σε κοροϊδεύουν μπουμπούνα. Πήρε εμένα. Εγώ μπορώ να σε σεβαστώ κιόλας. Και σε σέβομαι δηλαδή στον βαθμό που σε αναλογεί. Και συνεχίζω. Άκου, ένα λεπτό. Από εκεί και πέρα, για να ξέρετε και κάποια πράγματα. Ο Ολυμπιακός το γήπεδο. Το φτιάξε για πάρτι του. Το γήπεδο. Το Καρασκάκι όπως είναι το Καρασκάκι. Ή οι Ολυμπιακοί, ποιοι είναι, πληρώσανε το κράτος, πλήρωσε ό,τι ήταν για τον περιβάλλοντα χώρο. Μόνο. Και αυτό θέλει να κάνει και σε εσάς. Έτσι. Και αυτό σου λέει, φτιάξε το γήπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο να το φτιάξουμε. Όχι να φτιάξουμε δρόμους και δρομάκια και πλατείες και στο τέλος να μην υπάρχει τίποτα γύρω-γύρω Σάββατο και στη Μέση Κυριακή. Και συνεχίζω. Θα μπορούσε να ήταν το γήπεδο να το έχει φτιάξει το κράτος, να μην είχαμε πάρει ούτε δάνεια ούτε να έχει βάλει προσωπικά λεφτά ο Κόκαλης και συνεχίζει και βάζει και ο Μαρινάκης. Θα μπορούσε να είναι αυτό αλήθεια και εμείς να βγαίνουμε εδώ και να λέμε όχι, είναι δικό μας, το έχουμε απληρώσει. Τι δηλαδή, μάθαμε, σαν και σαν δε. Καταλαβαίνεις. Δεν μας πήγαινε και άμα μας λέγανε, όχι, η ομάδα μας οδηγούσε να πούμε τέτοια πράγματα, μας οδηγούσε, δηλαδή η ομάδα μας είχε τέτοιο DNA. Θα το είχαμε κι εμείς. Δεν θα είμαστε. Δεν θα το λέγαμε, καταλαβαίνεις. Θα ήμασταν εμείς. Θα ήταν κάποιοι άλλοι, σαν και εσένα. Καταλαβαίνεις. Δεν θα ήμασταν εμείς εδώ. Είναι δυνατόν να έχουν γίνει αυτά και να κάθομαι εγώ να πρίζομαι. Να λέω, όχι μόνο εγώ, κι ο Άκης. Όλοι οι Ολυμπιακοί. Που μας έχετε ζαλίσει τα ούμπαλα. Δεν θα λέγαμε την αλήθεια. Ναι, ρε, έχετε δίκιο, ρε. Το μα το έκανε ο δώρο, Καραμάλι, ξέρω ποιο μα το έκανε. Το δικαιούμαστε σε μια τελική. Λέει, θα λέγαμε. Που το δικαιούμαστε. Είναι δυνατόν. Γιατί είμαστε 80 χρόνια τσιγκάνοι. Έτσι θα για πού και έχετε γίνει. Εδώ έχει γεννήσει ομάδα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακό γέννημα Θρέμα Πειραιάς. Έχει γίνει τσιγκάνο. Δεν έχει. Ολυμπιακό από την είδησή του πειραιώτικη ομάδα είναι. Έχει. Η κάθε ομάδα που έχει έρθει από την Κωνσταντινούπολη. Η κάθε ομάδα που έχει έρθει από τα Ταφάνια. Χωράφια τσάμπα. Χωράφια γιατί τσάμπα. Το χωράφι που έχετε εκεί στη Φιλαδέλφια είναι του στρατού. Δεν είναι δικό σου. Και ήταν δωρεά. Κάτσε να δείτε πώς το έχετε. Έχει γίνει δωρεά και καλά στους πρόσφυγες για να. Ναι, μόνο. Για εμείς να, δεν είχαμε πρόσφυγες. Να καλύψει τις ανάγκες. Κάτσε να σου πω πώς το έχουν πάρει εκεί στη Φιλαδέλφια και αυτό. Όπως στην περιβόλα της Εκκλησία. Να καλύψει τις ανάγκες. Τις αθλητικές ανάγκες όλης της προσφυγιάς, έτσι, των εκεί περιοχών. Και ποιοι είναι, να έχει στίβους, να έχει βόλεϊ, να έχει αθλοπαιδιές και το κάνατε, το καταπατήσατε και το κάνατε γήπεδο. Με γεια σας, με χαρά σας. Κλεμμένο όμως είναι και αυτό, έτσι. Με αυτές τις τακτικές εμείς μπορεί να είχαμε 200 γήπεδα. Όχι να μας πείτε ότι δεν δικαιούμαστε. Δικαιούμαστε και να έχουμε και με το 15% επί του τζίρου, 15 δεν δίναμε, επί του τζίρου, που έπαιρνε η ΟΑ. Του πράξεων, του αγώνα. Ναι, του τζίρου. Ναι, του τζίρου, ναι, ναι. Που έπαιρνε η ΟΑ, έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στον κόσμο, στο Καρασκάκι, στα Τσαπιά και συνεχίζει να είναι. Αλλά σκεφτείτε και τότε είχαμε χώρο και 40.000. 45. Και 45. Και είχε και άλλοι 45 απ' έξω. Σκεφτείτε όλα αυτά πόσα γήπεδα φτιάχναμε. Και θα μιλήσουν ποιοι που έχετε χρεώσει την κάθε ελληνική, το ελληνικό κράτος. Εσείς που μιλάτε και εσύ που μου μιλάς και ο πρόεδρος σου και όλοι, 360 εκατομμύρια ευρώ.
Λοιπόν, επειδή άργησε. Επειδή είσαστε διαφορετικό να είσαστε ΑΕΚ και άργησε ο δικηγόρος του δημοσίου, δεν πήγε και έχασε το κράτος 360 εκατομμύρια ευρώ και δεν άνοιξε μύτη. Λοιπόν, δεν να πω. Αυτό φοβερό σημαντικό. Λοιπόν, και αντί τώρα. Θα μας κάνετε και παρατήρηση. Μάζεψε τα φιλαράκια σου. Μαζευτείτε. Πήγαινε και ξέρετε που, που πάει και, εκεί στην προπόνηση, τι κάνει εκεί. Και πες τον άντρο, οι άνθρωποι. Δεν μας είπες να φτιάξουμε γήπεδο. Τι περιμένει. Τα λεφτά της Δουρού. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Δεν τρέπεστε να έχετε φιλότιμο, ρε. Που σας κοροϊδεύει και έχει το δράσος και παίρνει δύο Ολυμπιακούς που η προέδρια του Ολυμπιακού από Γουλαδρή, Νταϊφά, Κόκαλη και Μαρινάκη έχουν βάλει τα λεφτά του ΕΟΤ που, δεν έχετε, που έχουν βάλει δύο κράτη μαζί. Ρε, πώς τολμάς, πώς τολμάς, πώς τολμάς, όχι ότι είμαστε κάποιοι, πώς τολμάς με το χάλι το δικό σου να τηλεφωνήσεις στον οποιοδήποτε άλλο. Πώς τολμάς. Με το χάλι σου, δεν λέω ότι είμαστε εμείς εδώ κάτι. Ο άλλος σε πηδάει. Πού είμαστε. Οικονομικά. Θα παίρνουνε. Πού το γήπεδο. Να, τι περιμένει. Το γήπεδο. Τι περιμένει. Να και η περίφραξη. Άντερ δε λάμπου. Έχετε φάει το παραμύθι και έχετε την εντύπωση. Καλησπέρα. Ότι θα πέσετε στους άιτους, να παραμυθιάσετε στους άιτους επειδή σας παραμυθιάζουν χρόνια. Θα πουλήσετε το παραμύθι που τότε εσείς εις βάρος σας εναντίον μας. Έλα φίλε, καλησπέρα και εσύ. Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα Άκη. Γεια σου. Κώστας από Άλυμο, Ολυμπιακός είμαι. Γεια σου Κώστα. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα για τον μπάσκετ, δεν είμαστε καλά σήμερα, εντάξει, τυχαίνουν αυτά. Στο ποδόσφαιρο τα έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ, τι να πω. Η ομάδα μας φέτος δεν συζητιέται. Αλλά αν μπορούσα θα ήθελα να μιλήσω για ένα πιο σοβαρό θέμα. Στις 10 Ιανουαρίου, ώρα 8 και 4, έχασε το μηχανάκι μου στο τρέξιμο από τους Εξίδες. Εντάξει. Ναι. Μπράβο. Θα πεθάνετε, θα πεθάνετε. Εσύ ρε μπλάκα, ούτε τρίκυκλο δεν μπορεί να οδηγήσει μηχανάκι. Αυτός. Τι να, εσείς, έλα σου πω, κοιτάξτε γιατί... εδώ τι παίρνεις εδώ, πήγαινε εκεί πέρα. Όχι, ρε πήγαινε στα... ψεύτη, όπως είπατε και τρεις τραυματίες στα νοσοκομεία. Πήγαινε στα νοσοκομεία. Διάβασα εδώ, κάπου το έχω εδώ το site, που το γράφει εδώ και ο Γάβρος το έχει εδώ. Δική σας είναι. Πήγαινε να τους δείτε. Λοιπόν, και συνεχίζω. Ρε όχι ρε, πήγαινε. Όχι, πάμε σε άλλο δόμα. Λοιπόν, και συνεχίζω στον προηγούμενο. Τα γήπεδα ακόμα περιμένουν τα λεφτά. Τουλάχιστον γιατί δεν δίνει 50.000, ρε φίλε. Λίγα είναι. 50 στο γυναικείο άθλημα του βόλεϊ της ΑΕΚ στις γυναίκες. Να μην καταστρέψει. Θα δώσει ένα 50 ρε. Α, πάει δύο παίκτες. Εδώ ο Αλαφούζος έκανε δώρο. 5-10.000 έβαλε ο άνθρωπος. Έβαλε 10.000. Πόσο πού? Και πήρε μια παίκτρα του βόλεϊ. Έδωσε 10.000. Εκεί έκανε ενίσχυση. Αντί να κάνει 3-0, να κάνει 3-0-0. 2-0-0. Καταλαβες. Ο δικός σας, ο αυτός με τα λεφτά τα πολλά, ο ισχυρός, το γατάκι. Δώσε 50.070 να μην ξεφτιλίζετε τα ερασιτεχνικά σωματεία της ΑΕΚ. Όχι ρε, δεν είναι αυτά. Εμείς είμαστε ξεφτιλισμένοι. Να λέμε καμιά ξυπνάδα. Που κουρεύεσαι κάνει... και που κάνει. Ναι, να σας κάνει κανένα τέτοιο. Για να τελειώνουμε. Κουρεύομαι στη θεία σας. Το σπίτι. Για να μην ρωτάτε άλλοι. Και λύσουμε και όλα. Ρε, διαφερθείτε σαν οπαδί ρε, με τα καφενεία που έχετε. Εμείς πεθαίνουμε για τον Ολυμπιακό. Όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Γι' αυτό είναι εκεί που είναι ο Ολυμπιακός. Δεν πάμε και να λέμε. Πηγαίνετε ρε, και ψάχτε τον ένα και τον άλλο και πείτε ένα δώρο. Μας δουλεύουνε. Όλο στα Viper και στα τέτοια είστε. Στα ηλεκτρονικά μέσα συγκοφαντής κατά του προέδρου του Ολυμπιακού, του προηγούμενου κτλ. Εμείς δεν κοιτάμε που κουρεύεται ο καθένας. Που μια τεγά κοιτάμε. Έτσι. Και ερχόμαστε εκεί και σας υπογράφουμε. Για να μην μπερδεύεστε. Καλησπέρα. Θα μου έχουν ρίξει εμένα την ομάδα στην Τρίτη Εθνική, έτσι. Θα μου έχουν ρίξει την ομάδα στην Τρίτη Εθνική. Θα έχω φάει το ψέμα του αιώνα και θα πάρω εγώ σε έναν Παναθηναϊκό να την πω που κουρεύεσαι. Ναι. Μπράβο, μαλάκα. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Τον Παναθηναϊκό τον έχω 38-0 στα εθνικά αθλήματα. 38-0 δεν υπάρχει ώρα, αυτό. Ώρα, τελευταίος. Έλα, φίλε μου, πάμε. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ολυμπιακός, Θανάσης από Κομωτινή. Πάμε, Θανάση. Ποιος είναι πρόεδρος στην Κομωτινή? Θανάσης, Ολυμπιακός. Πρόεδρος στην Κομωτινή, ποιος είναι στο σύνδεσμο? Δεν ξέρω, δεν είμαι γραμμένος. Άντε, γεια! Γεια σου, Θανάση. Τι δεν ξέρεις, στην Κομωτινή είσαστε, να σου έλεγα στη Νέα Υόρκη. Ολυμπιακός και δεν ξέρει το πρόεδρο της Κομωτινής. Και τι ξέρει. Απλά ξέρει το τηλέφωνο να μας πάρει. Γεια σου, Θανάση. Πήγαινε στο μιναρέ και κάτε. Πού είσαι, Θανάση, και κάτσε όπως. Πάντο κοχαλί.
Άστα, μην μπερδεύουμε. Όχι, τον έχω, μετά. Τον έχω από εκείνα, είναι από τους άλλους. Σαχανά, μαριά, άλλα, βάλα, μπντου. Λοιπόν, καλό βράδυ, καμώ τα ρόλα. Τι έγινε. Σκαρέκτες, δεν μπορώ να φύγω. Καλό βράδυ, γεια. Γεια, χαλές από την σκηνή. Πού πάμε, ρε. Τι ώρα είναι. Μία δεν είναι. Μία είπε συνέντευξη. Όχι για το τυπικό, επειδή αργήσαμε. Ρε, μία δεν. Έχουμε χρόνο. Ρε, εσύ μην μου κάνετε τέτοιο. Και τι λέμε τελευταίο τηλέφωνο. Έχουμε κορακιάσει κιόλας. Κοίταξα την ώρα και λέω. Τι να κάνω. Α, έχουμε δηλαδή μέχρι τι ώρα είμαστε. Θα ξέρει και το κοινό μας. Έχουμε κανένα πεντάλεπτα ακόμα. Έλα, φίλε μου, πάμε στο επόμενο περιστατικό. Καλησπέρα. Όχι, δεν σε ακούει για περιστατικό, να το δούμε. Πάμε, έλα. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Παρασκευάς λέγομαι. Γεια σου, Παρασκευά. Είμαι Πειραιώτης. Πάμε. Στα Καμίνια γενετικά. Πού μένεις? Στα Καμίνια. Ωραία. Ναι. Και τι άλλο, είσαι η ομάδα. Η Αγία Ελευθερία που είναι, ρε φίλε, την ξέρεις? Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Η Αγία Ελευθερία την ξέρεις? Ο Εθνικό. Για Αγία Ελευθερία την ξέρεις? Πώς δεν την ξέρω. Εκεί βαφτίστηκα, στον Άγιο Ελευθέριο. Α, στον Άγιο Ελευθερία. Από πού άρχισε, για πες. Δεν σ' ακούω καλά. Από πού αρχίζει, και πού τελειώνει. Από πού αρχίζει και πού τελειώνει. Τι από πού αρχίζει και πού τελειώνει. Η Αγία Ελευθερία. Να δυναμώσει την τηλεόραση ή θα ενοχλήσει. Ρε εσύ, τι? Από πού αρχίζει και από πού τελειώνει. Γέννημα θρέμα δεν είσαι. Ναι, γέννημα θρέμα. Από πού αρχίζει. Από πού αρχίζει η Αγία Ελευθερία. Θέλω να σου μιλήσω για τον Εθνικό. Άντα γεια. Θα πάρεις στον Εθνικό. Πειραιώτη, Καμινιώτη. Θα πάει στον Εθνικό. Που είχατε τα κοιμιάσει με τα βάζελια του. Μιλάμε για Ολυμπιακό. Τι να μιλήσουμε για Εθνικό. Τι έκανα. Μια ιδέα. Πάμε για Ιωνικό. Καλέ είναι οι ομάδε σα. Προοδευτικοί όλοι. Να τι και όλε. Να παίρνει στον Εθνικό. Στον πρόεδρο του. Ρε. Στον πρόεδρο του συνδέσμου που έχει. Πάρε ένα φίλο στο Εθνικό να μιλήσετε. Βάζει, για το Εθνικό. Σε κελάσει και με το χρώμα τη φανέλα μου. Πάμε στο επόμενο. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σα, Τόδωρα. Κάνουμε παιδιά καλά. Μεταγραφές κάνουνε. Ορίστε. Πήρανε. Μεταγραφές κάνουνε, λέω. Κάνουνε μεταγραφές. Ναι, κάνουνε. Πήραν αυτό το δημοσιογράφο, τον Άγγλο, τον καινούριο, τον Μαρκ Σκοτ. Πώς το λένε. Ένα δημοσιογράφο που πήρανε και γράφει τώρα στην Αγγλία. Α, έχει δίκιο. Μαρκ Σκοτ, κάπως έτσι. Ναι, 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 έχεις δίκιο. Τι πήρανε. Ένα δημοσιογράφο, Παναγιώτης πήρε. Δημοσιογράφο. Ναι, ναι, ναι. Και απέκτη μιλάμε. Όχι, λέει πήρε. Όχι. Όχι, αντί για παίχτη παίρνουν δημοσιογράφους. Α, παίρνουν δημοσιογράφους. Ναι. Τι είσαι καλά, μια χαρά. Δόντια θα βάλουν, ναι. Οι δημοσιογράφοι που έχουν και κάνουν λειτουργήμα. Θα βάλουν δόντια. Έχουν εδώ κάποιους Έλληνες και πήραν και ένα ξένο. Και ένα κίνο. Ξένο. Και ένα ξένο. Ναι. Έχουν κάποιους Έλληνες εδώ πέρα και πήραν και ένα ξένο. Έχουν δικαίωμα να πάρουν και άλλους δύο τώρα ξένους. Κοινοτικούς, πώς τους λένε αυτούς να. Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε, παιδιά. Καλό βράδυ να έχετε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Θόδωρα. Να είσαι καλά. Εδώ, οι ψυχαναλυτές. Τι να κάνουμε, ρε Τάκη. Πρέπει να τους κρατάμε ζωντανούς. Τι να κάνουμε τώρα. Εμπρός. Έλα. Πέρα. Έλα. Γιώργο από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, ναι. Ολυμπιακός είμαι. Πάμε, Γιώργο, και εσύ, να το δούμε. Καταρχάς, ήθελα να πω ότι σήμερα δίνεται ρέστα συγχαρητήρια, πάντα τέτοια. Επίσης, ο προηγούμενος που είχε πει για το Χ μέσα στο Βέλγιο, μετά είπε στον Πειραιά να πάρουμε από τα τρία το μακρύτερο. Δεν ξέρω, εσύ μπορεί να τα άκουσες αυτό. Ό,τι θέλει ο καθένας ακούει. Ότι οι ευσεβείς πότε μπορεί να είναι. Παιδιά, είναι και η ώρα δύσκολη. Είναι και η ώρα δύσκολη. Ακούστε να δείτε. Εσείς πήγαιτε να τραβηχτείτε. Μαζεύτε την πολλά λεφτά. Παρασκευή. Ζητήστε, είναι. Ζητήστε από τους γονείς σας, από τη γιαγιά σας. Στη γειτονιά πείτε, έχω να υπογράψω 15 χρόνια. Κάντε ένα ρεφενέ, ρε γειτονές. Κρίμα είναι. Έχουμε και εμείς το Φώτη. Λέει κρίμα είναι ο Φώτης. Να υπογράψουμε κι εμείς. Κάντε ένα ρεφενέ, να με πάτε κάπου. Γιατί δεν πάτε, ρε, και τα χαλάτε τα λεφτά στα τηλέφωνα. Με εμάς δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλετε άκρη. Έχεις ένα πάθος. Βγάλετε εκεί πέρα που χρειάζεται. Να θυμίσω στους αεκτζίδες ότι εφέτος κλείνουνε, οι αεκτζίδες κλείνουνε 26 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Ολυμπιακός θέλετε. 26 χρόνια. Δεν διαμαρτυρηθήκατε ποτέ για τον Νικολαίδη το τι έγινε. Δεν διαμαρτυρηθήκατε ποτέ για τον άλλο μετά τον Νικολαίδη.
ποτέ για άλλους προέδρους, ούτε για αυτόν που σας κοροϊδεύει, που σας πήγε στη ΓΑΜΑ και παίρνετε τηλέφωνο εδώ να μου πείτε τι. Τι να πείτε. Ρε, ξέρετε ότι έχετε εξαφανιστεί και δεν υπάρχετε πουθενά. Και τόσο είναι η ντροπή σας. Τόσο έχετε αλλά είστε και χειρότεροι από τους Παναθηναϊκούς. Αυτό το λέω χρόνια. Όχι από τότε που έμαθα τι σκατάνει ο ένας και τι σκατάνει ο άλλος. Που λέτε μέχρι και ψέματα. Βγάζετε ψεύτικα βίντεο. Ντροπή σας, ρε. Ντροπή σας, ρε. Ντροπή σας, άλλη μια φορά. Ντροπή σας. Τι είναι, ρε. Γράμματα είναι. Δηλαδή, τόσο δύσκολο είναι να πεις. Μάλωσα, τι σε έφαγα. Δηλαδή τι είσαι, ποιος τι είσαι, ο Τζακ Νεωρίς, μια ζωή της τρως. Δηλαδή τι να τις φας 10 φορές, τι να τις φας 11. Τι 11 τις επίραξε. Δηλαδή δεν σε επίραξε το μισήκα, σε επίραξε το κοροδάχτυλο με λίγα λόγια. Καλησπέρα. Ό,τι παθαίνετε πάντα. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Είχε πει πριν ο Τάκης ΠΑΟΚ με εγώ καταρχήν πως θέλει να συναντήσει στο τελικό τον ΠΑΟΚ. Ναι. Παντού. Δεν είπα αυτό. Θέλω να κάνουμε μια εκδρομή στην Αθήνα και στον Πειραιά να τα βάψουμε όλα ασπρόμαυρα. Κάτσε ρε με τα ψέματα, ρε. Κάτσε ρε να σου πω. Θέλω να το κλείσω. Να τα πει να το κλείσω. Περίμενε. Α, θα το ακούσουμε. Άκου να σου πω κάτι. Εγώ. Περίμενε, έχω άδικο. Πες μου. Άσε να πάω, να πάω, δύο κουβέντες. Εσύ. Να μ' αφήσεις από δύο κουβέντες, θέλεις. Όχι, δεν σ' αφήνω. Άντε, γεια σου. Που δεν τα αφήνεις κιόλας. Αυτό είναι η λέξη. Εσύ άσε ρε τώρα. Εντάξει, το άλλο υπερητό. Λοιπόν, άκου τώρα. Φίλε, άκου να σου, δώσω, να σου πω τι βλάκας είσαι. Συγγνώμη, αλλά είσαι ηλίθιος. Πανίβλακας. Άκου τώρα κάτι. Θα παραδεχτώ. Θα παραδεχτώ. Εγώ, ο παδός του Ολυμπιακού, να παίζουμε Καραϊσκάκι παράδειγμα. Είσαι ο σεφ. Γιατί όταν έρχομαι στην Τούμπα, εγώ τα πούλμαν, τα αφήνω από το φανάρι, πώς λέγεται εκεί. Λεμιτό με εξωτερία. Μέχρι την 7 απ' έξω. Στην Τούμπα. Στον Τουβάρι, ακριβώς. Εσύ έχεις παρκάρει ποτέ τα πούλμα σου στην Πειραιώς και να πας 200 μέτρα πιο κάτω στο γήπεδο με τα πόδια. Ποτέ. Τα αφήνεις στην Κηφισιά, 10 δημιουργίες ματ, μπαίνεις μέσα στα πούλμα. Στο ηλεκτρικό. Στο τρένο, σε κατεβάζουν στο φάνηρο, κλείνουνε με πούλμαν. Με τα λεωφορεία τη αστυνομία. Με τις άβρες. Τις, όλα τα πάντα. Για να περάσει από κάτω, να μπει μέσα, να φωνάξει πάω κάρα. Ναι. Να γυρίσει και πίσω, να δείξει τον κόλλο σου στην ομάδα σου. Ναι. Ούτε αυτό δεν ξέρετε πώς θα το κάνει. Και δεν θα βάψει και τον πηλιά. Κατάλαβε τι. Δεν θα βάψει τον πηλιά. Εγώ τα αφήνω εκεί στα φανάρια που, για να ανέβω επάνω το περιφερειακό. Στην πάτρα του γηπέδου, πες ακριβώς στον Τουβάρι. Στον Τουβάρι, την γηπέδου, ναι. Μέχρι την 7. 145 πούλμαν τότε με το άγαλμα του Κούδα. Κατάλαβες! Κι όλα θα μπαίνατε μέσα. Αυτό να καταλάβεις. Όχι στην Κηφισιά. Όχι στην Κηφισιά. Τι να βάψεις, ρε. Τι να βάψεις που έχεις βαφτεί από μόνος σου από το σοβάτισμα που έχεις μου λάθει στη μαλακία και πέρασε και βάλει τη μαλακία στο κεφάλι. Τι να βάψετε, ρε ψεύτες. Ψεύτες. Εμείς ό,τι λέμε από εδώ πέρα, να ξέρετε, από ό,τι έχουμε κάνει, λέμε τα μισά. Και πάλι πολλά είναι για σας. Και ό,τι λέμε είναι αλήθεια 100%. Αυτά που βγάζετε από την κοιλιά σας δεν υπάρχουν πουθενά. Ό,τι λέμε, σας λέμε, σας έχουμε πει ούτε τα μισά, τόλα τέταρτα από αυτά που έχουμε κάνει. Και για να τελειώσω. Και να δεις την πλάκα στο παδός του ΠΑΟΚ είσαι. Το μόνο που σε νοιάζει, που δεν γίνεται αυτό που είπα, να το αφήσεις την πυρός και να πας με τα πόδια σου Καραϊσκάκη, έτσι. Δεν το έχετε κάνει ποτέ. Εμείς το έχουμε κάνει συνέχεια και προχωράμε και κάνουμε και βότες. Πρόσφατα δεν μας άφησε η αστυνομία σε αγώνα του βόλεϊ να παίξουμε εκεί και πήγατε στην αστυνομία και λέγατε να μην τους αφήσετε εδώ στο πόδι του Ολυμπιακού. 300 άτομα. Λοιπόν, όλοι μας. Περίμενε. Δεν θα σε νοιάζει όμως. Ρε, πώς θα πάω και κάτω στον Πειραιά, στο Άκα να παίξω τον Ολυμπιακό. Θα φάω 6, 5, εδώ φάγατε 4 από τον Παναθηναϊκό. Δεν σε νοιάζει αυτό. Θέλεις. Είσαι τόσο κομπλεξικός και με την ομάδα μας και με το λαό του Ολυμπιακού. Γι' αυτό και είστε. Σας έχει περάσει και ο Άρης στα πρωταθλήματα. Γιατί και στον κόσμο που είπε να κατέβετε, έστω και το ψέμα αυτό που είπε, οι Αριανοί περισσότεροι κατέβηκαν. Βέβαια. Έτσι. Αυτό σας νοιάζει. Και έκανε και καλύτερο παλμό. Δεν ήταν σαν και εσάς. Με τις φιλίες. Τουλάχιστον ξέρανε να υποστηρίξουν και την ομάδα τους. Εσείς κατεβήκατε και από την πολλή αγάπη που σας έπιασε τον κόλλο ο άλλος, ο Αλαφούζος, από τις πολλές σας. Δεν ξέρατε ποιο να υποστηρίξετε. Τι ήσασταν πιο πολύ, Παναγιώτη, ή πάω πίσω. Σε λίγο, σε δύο λεπτά. Έλα, ρε, και με τους τρελούς που βγαίνουμε τώρα, κρατάμε τώρα, βγαίνουμε να κρατάμε τους τρελούς.
Η τρελή φιλανδία. Παιδιά, θυμάστε που σε κλήρωση παλιά του είχαν πιάσει να βάζουν στην κληροτήτα παγωμένα μπαλάκια. Ναι, όταν μου τάνει τα έκανε αυτά, ρε. Τι τα θυμόμαστε, στάνταρ ήταν αυτά. Θα προσπαθήσουν να μαστίσουν και οι τρεις στο κύπελο, όλη η πρόπερση, όπως πρόπερση με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν αυτά, φίλε. Το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ 10 εκατομμύρια αυτό του γάβρου και τα ψάρια που βάζανε, που κανονικά πρέπει να τα βάζουν στο τότε του ΣΠΑ. Παιδιά, παίζει να πάρουμε Παπα-Νικολάου στο μπάσκετ που είναι και ελεύθερο, δεν ξέρουμε, φίλε. Ο Πουλίδο Μάκης έχει να παίξει 2 χρόνια μπάλα. Εάν πιάσει ρυθμό, μπορεί να γίνει αντικατάστατο. Ξέρει πολύ μπάλα, τι λέτε. Το είπαμε και στην αρχή, σωστό. Είμαι αεξής, αλλά όσο υπάρχει Μελισανίδης, δεν γουστάρω να λέω ότι είμαι αεξής. Μπράβο σου. Και ο γήπεδο να φτιάξει δεν δίνει φράγκο. Πείτε στον Παοκτζή ότι ο Άρης έχει κάνει μεγαλύτερη μετακίνηση. Το είπα, φίλε, σε πρόλαβα. Μεγαλύτερη μετακίνηση στην Αθήνα και έχουμε και ένα πρωτάθλημα περισσότερο από του γύφτε Άρη Super 3. Το είπαμε, ρε, εμείς εδώ, όποιος έχει δίκιο, να το έχει όμως. Δεν το χάνει. Θα το δώσουμε το δίκιο. Και ας είναι και εναντίον μας. Δεν κάνουμε εμείς πολιτική εδώ πέρα. Απλά είναι τα πράγματα. Γι' αυτό πάμε μπροστά. Λέμε τι γίνεται όταν έχουμε ομάδα. Λέμε έχουμε ομάδα. Θα σας ξεφτυλίσουμε. Όταν δεν έχουμε ομάδα, κοιτάμε να την κάνουμε. Λέμε δεν έχουμε ομάδα. Ρε, καλοί είσαστε να μας δένει οι άλλοι. Καλοί είμαστε για εσάς. Για εμάς δεν είμαστε καλοί. Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι. Παλεύουμε να γίνουμε καλύτεροι. Καλύτεροι παλεύουμε πάντα να γίνουμε. Α, και να θυμίσω και στον Παοκτζή. Δεν είναι και τυχαίο που έχει βγει ένα σύνθημα. Το λιμάνι είναι βαθύ. Άμα πας εκεί στον Άγιο Διονύση απέναντι και βουτήξεις με μπουκάλα εκεί, πώς τα λένε, και βάζεις και μια στολή και πέσεις κάτω. Έχει πολλές βαλίτσες παοκτζίδων. Μια και θες να βάψεις. Αλλά τι να βάψεις. Βρες την πογιά και πάρε το πινέλο. Πάμε, Ράκη. Για τα κοψίματα. Άντε, γεια, πάμε, φύγαμε. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Άλλες πάνω, δεν το συζητάμε. Αυτό το παραδέχομαι, το έχω πει. Εντάξει, άλλη μόνο. Έτσι. Δεν υπάρχει πλάνο μεταγραφικό, δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ αυτό το παράπονο μου ήθελα να πω κυρίως. Δεν ήθελε σκάφ. Ήθελε σκάφ. Τραυματίζεται ο Σάντσες, λες που θα πάρω σέντερ μπακ. Το ναι. Κάτι έγινε. Κατάλαβες αυτό που λες. Μην νομίζεις, τους βλέπουμε και τους αντιπάλους. Κάτι έγινε στην κλήρωση σήμερα. Διάβασα λίγο στην κλήρωση, λες στους 8 και. Έλεγε ο άλλος λέει να πιάσουμε λέει τα μπαλάκια, λέει και είναι σκηνέμα και δηλαδή εντάξει τώρα πράγματα αυτά είναι ας πούμε τώρα εντάξει τέλος πάντων, είναι σοβαρά πράγματα ας πούμε εντάξει. Για όποιο σκοπό και να γίνονται επικοινωνιακό, συκοφαντικό, ό,τι σκοπό και να έχει, ακόμα και να ισχύουνε, δεν τα κάνεις δε αυτά δε. Δεν γίνονται αυτά, δεν τα κάνεις. Εγώ σας βλέπω καιρό παιδιά, δεν έχεις μα, δεν με πειράζει ομάδες και τα λοιπά, εντάξει σας βλέπω. Όχι ρε φίλε, κάποια πράγματα είναι δεδομένα, είναι στάνταρ τώρα είναι κάποια πράγματα. Το ξέρω, δηλαδή, το ξέρω. Λέω άσχετα αν συμφωνώ ή διαφωνώ με κάποια πράγματα. Άλλο ρε παιδί μου. Κάποια είναι αλήθειες, δεν έχει να κάνει. Εντάξει, δεν μπορεί να έχεις τα παράπονα σου από την ΕΠΟ. Ούτε να βρίσκουμε ούτε τίποτα. Δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, να έχεις αντιοίκηση ή να κάνεις πολιτική, δηλαδή το πηγαίνεις έτσι. Δεν το ξεφτιλίζεις τόσο. Όχι, λεφτά, εγώ παραδέχομαι. Ολυμπιακός έχει κάνει μια σοβαρή ομάδα, έχουν βγει και μεταγραφές. Δεν σου λέω ότι είναι μόνο λεφτά. Έχουν βγει και πράγματα. Έτσι, μην ανάμαστε και αντικειμενικοί. Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι αν δεν πάρουμε παίχτες, δηλαδή πήραμε τώρα έναν 21χρονο. Όχι, πώς το λένε τώρα. Το δεξί μπακ. Από την Βραζιλία, ένας έτσι έγχρωμος που είναι για το όνομά του. Το Μαμούτε. Μαμούτ, μπράβο αυτό. Τι λέω, Μαμούτ, αυτό δεν είναι. Δεν ξέρω, παιδιά, το αυτό του είπανε, άκουτα, είμαι λέει σαν το Σισε αυτό δήλωσε. Λες και ήξερε το Σισε. Ναι, είμαι στο ίδιο στυλ του Σισε. Του είπανε τώρα να πει εκεί πέρα, πες ότι είσαι ίδιο στυλ με το Σισε. Τρένο, γεια. Του το Σισε, λέει και τα λοιπά. Μακάρι να είναι καλό παίκτη, όλοι να είναι καλοί παίκτη, ειλικρινά, φιλέ. Να ανεβαίνει το επίπεδο. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλά μιλήσαμε. Καλή συνέχεια. Τα καλύτερα, σου εύχομαι προσωπικά. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σου, Δαλακ. Πάμε στο επόμενο. Καλησπέρα. Εγώ περιστατικά εννοώ όποιος δεν είναι καλά. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είναι άλλη ομάδα ή ούτε όλοι οι Ολυμπιακοί είναι καλά. Έτσι. Αλλά να εμείς, τα αποδεικνύεται. Έχει διαφορά. Εμείς δεν είμαστε καλά με την ομάδα μας. Ναι. Εμείς αγαπάμε, έχουμε τρολαθήκη και είναι ευλογία ένας Ολυμπιακός και δεν είμαστε καλά με αυτή την ομάδα που έχουμε αγαπήσει και την αγαπάμε.
εσείς δεν είστε καλά. Ναι, από μίσο εναντίον του Ολυμπιακού δεν αγαπάτε την ομάδα σας. Γιατί άμα αγαπούσατε την ομάδα σας, θα είχατε κάνει έργα. Γιατί και η Θύρα 7 έχει, κάνει, έχει συμβάλει και επί Κόκαλη και επί Μαρινιάκη βοηθάει την ομάδα μας. Είμαστε η ασπίδα του Ολυμπιακού. Εσείς. Ασπίδα δεν είναι να πάει να μαλλιώνεις. Ασπίδα είναι και να μην μαλλιώνεις. Ό,τι κακό και να μην είναι κάνεις να γίνει στην ομάδα σας, δεν το γλιτώνετε. Το κάνετε δύο φορές παραπάνω. Από την πολλή αγάπη. Ασπίδα είναι και εκεί που είναι να κάνεις το μάγκα ή το ψευτό μάγκα. Μην τον κάνεις άμα τιμωρηθεί η ομάδα σου. Έλα φίλε μου καλησπέρα. Όπως ασπίδα είναι και στην πραγματική μανούρα πάλι. Έλα φίλε μου καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Το όνομά σου. Τηλεφωνώ από Δράμα, κατά λάθος έβρισα. Τι είσαι? Τηλεφωνώ από Δράμα, κατά λάθος έβρισα πριν, συγγνώμη. Κατά λάθος έβρισα. Δεν έφυγες, εντάξει, αφού το παραδέχτης, ευχαριστούμε, δεχόμαστε δηλαδή, συγγνώμη σου. Πήρες τηλέφωνο και έπαιζε. Δεν είναι άλλος. Και το λέω, το πηγαίνει να ξαναγίνει εργένης. Πάμε, στον άλλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα, Τάκη, καλησπέρα, Άκη. Γεια σου και σένα. Με ποιο κύριο μιλάμε? Πέτρος, κύριος από Κορυδαλό. Πέτρος από Κορυδαλό. Πάμε, Πετράν, πες. Εγώ είμαι ΑΕΚ, παιδιά. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει να είσαι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και ας έβεσαι τον εαυτό σου. Ας τον εαυτό σου και ας έβεσαι και τους συνομιλητές σου και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάμε. Όχι, λέει. Όχι, βέβαια. Θέλω να το σέβομαι. Πάμε, Πέτρο. Εγώ μόνο ένα πράγμα θα πω. Ο Τάκης που κουρεύεται. Μπράβο, σκέψε τι μαλάκα σε ρε Πέτρο. Ρε Πέτρο. Και δηλαδή, άστο, να κουρευτείς, Τάκη. Κάτσε μωρέ, έπια η στιγμή της να πω με μιλιάγες. Ρε μη φοβάσαι, δεν σαν να καλύτερα, ρε Πέτρο. Εκαστρίμητος είσαι. Τι είναι αυτή. Μόρι Πέτρουλα. Τώρα εσύ. Μόρι Πέτρουλα και σας μιλάω και γενικά. Τι να κάνω ρε, δεν γίνεται. Τα και εγώ πρέπει να μιλήσω γενικά. Τώρα από εκεί πέρα ξεφτιλίζονται μόνοι τους. Μιλά, σου λέει ναι και μετά σου κάνει, σου γίνει το γάλα. Για τον εαυτό του, για την πάρτι του. Του λέω, σέβεσαι τον εαυτό σου, λέει, να το σέβομαι. Να σέβεσαι την ομιλία, να το σέβομαι και τελικά δεν σεβάσαι και τον εαυτό του. Μίλαγε με το λωτικό. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Καλά σας δύο περιστατικά. Πάμε στο επόμενο περιστατικό και θα φερούμε. Έτσι θα λέμε. Εμπρός. Έλα, ναι, ακούγομαι. Ναι, ναι, ακούγεσαι. Γιώργος, είμαι από Βρυλίσια. Βρυλίσια και εσύ ο Γιώργος. Από την Φυσιά. Είμαι και θέλω να κάνω μια ερώτηση. Και Φυσιά ή Βρυλίσια, είσαι Γιώργο. Βρυλίσια. Βρυλίσια, καλά το άκουσα. Πες την ερώτηση. Λοιπόν, να επιτρέπετε να κάνω ερώτηση. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι σχετικά με το γήπεδο του Ολυμπιακού. Α, εκεί είσαι. Κάτσε, έχετε, ναι. Κάντε την ερώτησή σου. Και θα, επειδή είχατε πει σε περσινή εκπομπή για το γήπεδο της ΑΕΚ ότι θα πάρετε 20 εκατομμύρια από την περιφέρεια. Ότι εμείς θα τα πάρουμε. Όχι, είχε πει, ναι, ναι. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω, ο Ολυμπιακός το γήπεδό του δεν το έχει φτιάξει από την επιχορήγηση του Αγγελοπούλου με του Ολυμπιακού Αγώνε. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κάνει. Και έχει κάνει ένα λάθος πρώτον. Δεν είναι γήπεδό του. Καταρχήν δεν έχουμε ακόμα γήπεδο. Με νίκη είμαστε. Πάμε. Ξεκίνημα. Κάτσε. Ο Ολυμπιακός πήρε δάνειο από την τράπεζα 50 εκατομμύρια. Το οποίο νίκη δεν το πληρώνει από όσο ξέρουμε. Δεν το πληρώνουμε. Δεν το πληρώνει. Τι δεν έλα, φύγε. Τι είναι αυτό. Θε να μιλήσουμε σοβαρά. Δεν κάνει. Θε να μιλήσουμε σοβαρά. Δεν κάνει. Άστον, όχι. Είναι κάθετο. Δεν είναι κάθετο. Ρε εσύ, άστον. Μιλήσουμε μεταξύ μα. Φαίνεται μια κολοφυλάδα που βγαίνει, την αγοράζει. Όχι, ρε, είναι ισολογιστή. Δύο λεπτά να πω. Και σα τυφλώνει τα μάτια. Πήρε εδώ να μάθει κάτι από μένα και από τον Άκη. Λοιπόν, ρωτά. Σου απαντάμε. 50 εκατομμύρια δάνειο πληρώνουμε και μετά από 49 χρόνια πάλι δεν θα είναι δικό. Όχι μόνο αυτό, έχει βάλει, δεν έκανε 50 εκατομμύρια το Καρασκάκη. Έχει όχι, βάλει. Δάνειο. Πήρε και βάλει και ο Κόκαλης. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Λοιπόν. Αποπληρώνεται. Φαίνεται αυτά τα πράγματα που σας λέμε. Φαίνονται όλα στους συλλογισμούς. Φαίνεται το νίκη κάθε χρόνο πόσο δίνει ο Ολυμπιακός για ενίκεια για το Καρασκάκη. Πόσο χρόνο, κάθε χρόνο πόσο δίνει για δάνεια. Έτσι. Στους συλλογισμούς. Όχι αυτά που σας λένε. Έτσι. Από εκεί και πέρα, Ολυμπιακός. Κάτσε ένα λεπτό, άσε με τώρα, περίμενε. Ναι. Και πήρε να ρωτήσει. Αυτά, σου απάντησε ο Άκης. Θα σου απαντήσουμε. Αυτά. Εσύ, αυτό σε νοιάζει που είναι αλήθεια αυτό καταγραμμένο και σε χαρτιά και σε παντού. Σε φορείς που είναι ρωτά. Αυτό που πρέπει να σε νοιάζει, βλάκα, εξή. Αυτό το νοιάζει. Είναι να πει, ρε,
πρόεδρε που με πήγε στη Γάμα Εθνική. Μου είπε να γυρίσουμε και θα έχω και γήπεδο. Και ακόμα δεν έχω. Εκεί να πάω να ρωτήσει. Okay, που περιμένει τα λεπτά από την ομαρχία λοιπόν, για να φτιάξει γήπεδο. Όχι εμένα που το έχω και το πληρώνω και μετά από 49 γήπεδα χρόνια θα είναι του κράτου πάλι. Όχι 49, 37 έχουν περάσει τα 12. Κατάλαβε. Έλα να σου πω τώρα. Τον άλλον πήγαινε ρώτα που σε γελάει. Ναι. Κορόιδο. Μα αυτό τη νοιάζει. Τι λέγαμε αυτά, κοιτάξτε να δείτε. Πάλι επανερχόμαστε για να καταλάβετε ρε πώς είναι όλοι. Όλοι τους πώς είναι εσείς οι Ολυμπιακοί να καταλάβετε πώς λειτουργούν. Πάλι επανερχόμαστε, δεν τους νοιάζει τίποτα. Τους νοιάζει μόνο ο Ολυμπιακός να φθήνει γιατί δεν ξέρουν ότι δεν μπορούν να τον φτάσουν ποτέ. Δεν τον νοιάζει. Πήρε εδώ να πει, εμένα δεν πήρε. Καλά σου λέει Τάκης. Πήγαινε εκεί πέρα να διαμαρτυρήσει πώς έχουν και σε κοροϊδεύουνε μπουμπούνα. Πήρε σε μένα. Μπράβο. Εγώ μπορώ να σε σεβαστώ κιόλας. Και σε σέβομαι δηλαδή στον βαθμό που σε αναλογεί. Και συνεχίζω. Άκου, ένα λεπτό. Από εκεί και πέρα, για να ξέρετε και κάποια πράγματα. Ο Ολυμπιακός το γήπεδο το φτιάξε για πάρτι του. Το γήπεδο. Το Καραϊσκάκι όπως είναι το Καραϊσκάκι. Ή οι Ολυμπιακοί, ποιοι είναι, πληρώσανε το κράτος, πλήρωσε ό,τι ήταν για τον περιβάλλοντα χώρο. Μόνο. Και αυτό θέλει να κάνει και σε εσάς. Έτσι. Και αυτό σου λέει: φτιάξτε το γήπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο να το φτιάξουμε. Όχι να φτιάξουμε δρόμους και δρομάκια και πλατείες και στο τέλος να μην υπάρχει τίποτα γύρω-γύρω Σάββατο και στη Μέση Κυριακή. Και συνεχίζω. Θα μπορούσε να ήταν το γήπεδο να το έχει φτιάξει το κράτος, να μην είχαμε πάρει ούτε δάνεια ούτε να έχει βάλει προσωπικά λεφτά ο Κόκαλης και συνεχίζει και βάζει και ο Μαρινάκης. Θα μπορούσε να είναι αυτό αλήθεια και εμείς να βγαίνουμε εδώ και να λέμε όχι, είναι δικό μας, το έχουμε απληρώσει. Τι δηλαδή, είμαστε με τις άκες σας, καταλάβες. Δεν μας πήγαινε και άμα μας λέγανε, όχι, η ομάδα μας, μας οδηγούσε να πούμε τέτοια πράγματα, μας οδηγούσε, δηλαδή η ομάδα μας είχε τέτοιο DNA. Θα το είχαμε κι εμείς. Δεν θα ήμασταν. Δεν θα το λέγαμε, καταλαβαίνεις. Δεν θα ήμασταν εμείς. Θα έκανε κάποιοι άλλοι, σαν και σένα. Καταλαβαίνεις. Δεν θα ήμασταν εμείς εδώ. Είναι δυνατόν να έχουν γίνει και αυτά και να κάθομαι εγώ να πρίζομαι. Να λέω, όχι μόνο εγώ, κι ο Άκης. Όλοι οι Ολυμπιακοί. Που μας έχετε ζαλίσει τα ούμπαλα. Δεν θα λέγαμε την αλήθεια, ναι, ρε, έχετε δίκιο, ρε. Το μα το έκανε ο δώρο Καραμάλι, ξέρω ποιο μα το έκανε. Το δικαιούμαστε σε μια τελική. Λέει, θα λέγαμε. Που το δικαιούμαστε. Είναι δυνατόν. Γιατί είμαστε 80 χρόνια τσιγκάνοι. Έτσι θα για πού και έχετε γίνει. Εδώ έχει γεννήσει ομάδα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακό γίνει μαθρέμα Πειραιά. Έχει γίνει τσιγκάνο. Δεν έχει Ολυμπιακό από την είδησή του πειραιωτική ομάδα είναι. Έχει. Η κάθε ομάδα που έχει έρθει από την Κωνσταντινούπολη. Η κάθε ομάδα που έχει έρθει από τα Ταπέλα. Χωράφια τσάμπα. Γιατί το χωράφι που έχετε εκεί στη Φιλαδέλφια είναι του στρατού. Δεν είναι δικό σου. Και ήταν δωρεά. Κάτσε να δείτε πώς το έχετε. Έχει γίνει δωρεά και καλά στους πρόσφυγες για να. Ναι, για να καλύψει τις ανάγκες. Κάτσε να σου πω πώς το έχουν πάρει εκεί στη Φιλαδέλφια και αυτό. Όπως την περιβόλα τη Εκκλησία. Να καλύψει τις ανάγκες, τις αθλητικές ανάγκες όλη τη προσφυγιά. Έτσι, των εκεί περιοχών. Και ποιοι είναι, να έχει στίβους, να έχει βόλεϊ, να έχει αδελφεπαιδείες και το κάνατε, το καταπατήσατε και το κάνατε γήπεδο. Με γεια σας, με χαρά σας. Κλεμμένο όμως είναι και αυτό, έτσι. Με αυτές τις τακτικές εμείς μπορεί να είχαμε 200 γήπεδα. Όχι να μας πείτε ότι δεν δικαιούμαστε. Δικαιούμαστε και να έχουμε και με το 15% επί του τζίρου, 15 δεν δίναμε, επί του τζίρου που έπαιρνε η ΕΟΑ. Του πράξεων, του αγώνα. Ναι, του τζίρου. Ναι, του τζίρου, ναι, ναι. Που έπαιρνε η ΕΟΑ, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στον κόσμο, στο Καραϊσκάκι, στα Τσαπιά και συνεχίζει να είναι, αλλά σκεφτείτε και τότε είχαμε χώρο και 40.000. 45. Και 45. Και είχε και άλλοι 45 απ' έξω. Σκεφτείτε όλα αυτά πόσα γήπεδα φτιάχναμε. Και θα μιλήσουν ποιοι που έχετε χρεώσει την κάθε ελληνική, το ελληνικό κράτος, εσείς που μιλάτε και εσύ που μου μιλάς και ο πρόεδρος σου και όλοι, 360 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, επειδή άργησε, επειδή είσαστε διαφορετικό να είσαστε ΑΕΚ και άργησε ο δικηγόρος του δημοσίου, δεν πήγε και έχασε το κράτος 360 εκατομμύρια ευρώ και δεν άνοιξε μύτη. Λοιπόν, δεν και αυτό φοβερό σημαντικό. Λοιπόν, και αντί το να μας κάνετε και παρατήρηση. Μάζεψε τα φιλαράκια σου. Μαζευτείτε. Πήγαινε και σε που πάει και εκεί στην προπόνηση, τι κάνει εκεί. Και πες τον άνθρωπο, άνθρωποι. Δεν μας είπες να φτιάξουμε γήπεδο. Τι περιμένει. Τα λεφτά της Δουρού. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Δεν τρέπεστε να έχετε φιλότιμο, ρε. Που σας κοροϊδεύει και έχει το δράσος και παίρνει δύο Ολυμπιακούς που οι προέδροι του Ολυμπιακού από Γουλαδρή, Νταϊφά, Κόκαλη και Μαρινάκη έχουν βάλει τα λεφτά του ΕΟΤ που έχουν βάλει δύο κράτη μαζί. Ρε, πώς τολμάς.
Πώς τολμάς, όχι ότι είμαστε κάποιοι, πώς τολμάς με το χάλι το δικό σου να τηλεφωνήσεις στον οποιοδήποτε άλλο. Πώς τολμάς. Με το χάλι σου, δεν λέω ότι είμαστε εμείς εδώ κάτι. Ο άλλος σε πηδάει. Πού είμαστε. Οικονομικά. Στα παίρνουνε. Πού το γήπεδο. Να... Τι περιμένει. Το γήπεδο. Τι περιμένει. Να και η περίφραξη. Under the lab. Έχετε φάει το παραμύθι και έχετε την εντύπωση ότι να πέσετε στους άνετους, να παραμυθιάσετε τους άνετους επειδή σας παραμυθιάζουνε χρόνια. Να πουλήσετε το παραμύθι που τότε εσείς εισβάλλωσας εναντίον μας. Έλα φίλε, καλησπέρα και εσύ. Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα Άκη. Γεια σου. Κώστας από Άλυμο, Ολυμπιακός είμαι. Γεια σου Κώστα. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα για τον μπάσκετ, δεν είμαστε καλά σήμερα, εντάξει, τυχαίνουν αυτά. Στο ποδόσφαιρο τα έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ, τι να πω. Η ομάδα μας φέτος δεν συζητιέται. Αλλά... Γεια χαρά Μαγκές. Καλησπέρα. Άρτι αφιχθέντες. Τάκη πόσο σκορ. 77-72 ρε παιδί μου, εντάξει τώρα. Τι να πω, Ολυμπιακός. Είχε σίγουρο για μένα, δεν ξέρω, ξεκινήσαμε λίγο νοθρά το παιχνίδι. Ναι. Το είχαμε το παιχνίδι στο μυαλό του, στον παιχτό, το είχαμε εύκολο, ξέρω τι να πω. Ξεκολωθήκανε και αυτοί βάλανε 7 τρίποντα εκεί στο πρώτο ημίχρονο, έφυγε κάπως η διαφορά. Παρόλο που όμως πήγανε αυτοί 24 πόντους, ο Ολυμπιακός πήγε το παιχνίδι στους 2, μείωσε τη διαφορά στους 2 πόντους, δηλαδή κάλυψε μια διαφορά 22 πόντων. Εκεί πέρα μετά. Εντάξει, και εδώ που τα λέμε. Και η διαιτησία, τάκια. Αυτό ο μαύρο διαιτητή. Όχι μόνο ο μαύρο. Ναι, ο μαύρο. Αλλά κυρίω αυτό, ναι. Τουλάχιστον ο μαύρο ο διαιτητή έκανε τα χειρότερα. Δηλαδή, μέχρι που μετρήσανε και ένα καλάθι δίποντα στο πρώτο ημίχρονο που δεν ήταν, ήταν βολή και. Για να πω. Έτσι. Καλά, αυτό, ναι. Μετά την τεχνική ποινή. Το φάουλ που έδωσε στον Πρίντεζη και καλά ότι. Πρίντεζη. Όλη η διαιτησία γενικότερα, και όχι όπως τα λένε οι Βάζελοι, ότι είναι κανονικά σφαγιαστική διαιτησία. Τουλάχιστον αυτός όχι ο... αυτά που συνηθίζουν εδώ και δεν τους δίνουν εκεί. Ναι, τουλάχιστον αυτός ο διαιτητής ο... Και από εκεί και πέρα, Τάκη, ήταν και η αστοχία δικιά μας. Ναι. Και η αστοχία δικιά μας και είναι πρώτα. Ναι, στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε αυτή η αστοχία, υπήρχε αυτή η κολοφαρδία αυτών. Μπαίνεις μετά στο τρίτο, στην τρίτη περίοδο, τρεις 7 πόντους, εκεί που θες να μειώσεις. Ξαναπαίνεις στην τέταρτη περίοδο, ξαναπαίνεις πάλι. Εντάξει, τώρα... Πώς θα γυρίσουμε. Από το κοίτα, εγώ να πω κάτι άλλο, ότι αυτή την ήττα, τη σημερινή, καλύτερα, αφού κάναμε ήττα, καλύτερα την έκανα από την Μπαρτσελόνα, παρά από αυτούς. Γιατί? Δηλαδή, γιατί βάζουμε και στο παιχνίδι και αυτούς μέσα. Ναι, εντάξει. Εντάξει, μπορεί να μπουν στο παιχνίδι όλοι. Τέλος πάντων, ακόμα έχει. Ο Ολυμπιακός να είναι σοβαρός όπως ήταν. Εγώ δεν φοβάμαι την ομάδα μας. Απλά σήμερα έτυχε και άλλη μια ατυχία με το Χάντερ. Δεν έχω μάθει τι. Τι έγινε με το Χάντερ. Ναι, τι. Έσπασε το δάχτυλο. Του γύρισε το δάχτυλο. Αυτά γίνονται απίθανα πράγματα. Εντάξει, είναι και αυτά μέσα στο παιχνίδι, αλλά του Ολυμπιακού φέτος παρά έχουν συμβεί τέτοια πράγματα. Ο Πρίντεζης πάλι τράβηξε όλο το πρωτάθλημα του πρώτου γύρου και αυτό τώρα και το πρωτάθλημα το ελληνικό μόνος του και μαζί με τον Μάτζαρη. Σήμερα ήταν κάπως κουρασμένος, δεν ξέρω, δεν του πήγε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά βοήθησε, έβαλε 12 πόντους νομίζω. Εντάξει τώρα, ήταν και η ομάδα. Ναι. Και να λέμε από 24 πόντους τώρα να φτάσει στις 2. Ναι, ναι. Αλλά ξυπνήσαμε αργά. Έτσι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, έτσι είναι. Ήταν καλή και αυτή, ήταν έστοχη. Εντάξει, όπως είπες και εσύ. Απλά σήμερα έκανε στο 3-0 Άκη και είχε σου το πρώτο φαβόρι για την πρώτη θέση και τη δεύτερη, αν και ακόμα είναι νωρίς, είναι τρίτη αγωνιστική. Τέλος πάντων, εγώ τον Ολυμπιακό δεν το φοβάμαι για να τελειώνω κιόλας με αυτό το παιχνίδι το σημερινό, γιατί με στεναχώρησε πολύ, δεν το κρύβω. Πάρα πολύ. Η συνέχεια του Ολυμπιακού, αρκεί οι παίκτες μας να είναι όπως πρέπει, από υγεία τουλάχιστον. Δεν με νοιάζει άμα είναι άστοχος ο ένας σε δύο σουτ και... δεν φοβάμαι την ομάδα και θα προχωρήσει και θα πάμε πολύ καλά στη συνέχεια. Θα παίζουμε στη Ζαλγκύρη στην άλλη... Παρασκευή, Πέμπτη, Πέμπτη νομίζω, ε. Απλά, Τάκη, η ιστορία έχει διδάξει ότι δεν μπορείς να λες 3-2-6 και 2-4-8. Ναι, ναι. Και κάθε παιχνίδι θέλει την ανάλογη σοβαρότητα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός μας έχει δείξει ότι είναι σοβαρός και θα τα απεξέλθει στις υποχρεώσεις. Εντάξει, και αυτή η ομάδα τώρα
Εγώ πιστεύω ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι της ιστορίας. Ναι, ναι, και αυτό. Της ιστορίας, όχι της χρονιάς, της ιστορίας. Και να πούμε και το άλλο, ότι από τους αδύναμους που είναι από την τέσσερα θέση και κάτω, αυτή η ομάδα δεν είναι αδύναμη όπως είναι η αδύναμη στον άλλο όμιλο. Καμία σχέση. Είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν λέω ότι επειδή μας νίκησε, επειδή δεν κερδίσαμε εμείς μάλλον, δεν μας νίκησε αυτή, εμείς δεν κερδίσαμε. Φλόρ. Δεν το λέω με αυτό το θέμα. Απλά εγώ είμαι σίγουρος για τη συνέχεια. Όλους μας στεναχώρησε η ήττα. Θα έχουμε... Πιστεύω ότι αυτή η ήττα... Εντάξει. Μπορεί να γίνει και σε καλό σημείο, ας πούμε, άμα ήταν να γίνει αν. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι το είχαμε σημείο. Στις τρεις δίκες, Ζαλγκύρης κτλ. Αλλά είναι ένα πρωτάθλημα δύσκολο, παιδιά. Είναι ένας μαραθώνιος. Έχουμε ακόμα 11 αγωνιστικές. Και ο κόσμος, θα πω κάτι και για τον κόσμο, μην περιμένει. Μια χαρά ήταν και ο κόσμος, αλλά θέλω να πω ότι πρέπει από την πρώτη λεπτό να βοηθάμε την ομάδα. Μην έχουμε κανένα παιχνίδι σίγουρο. Μην τα δίνουμε όλα, φωνάζουμε, ξεσκονόμαστε μετά το 3. Μόλις διαπιστώσουμε ότι σφίγγουν τα γάλα. Από πρώτο λεπτό, όπως το έχουμε δείξει τόσα χρόνια και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, μην αφήνουμε κανένα παιχνίδι επειδή λέγεται μπάμπερ, πώς λέγεται αυτή. Είδατε τώρα κάτι, πώς έγινε το παιχνίδι. Παίζαμε σαν, στο πρώτο δεκάλεπτο τουλάχιστον. Επειδή το θυμάμαι, παίζαμε σε παγωμένο γήπεδο. Δηλαδή δεν είχε, ο κόσμος δεν είχε. Ήταν και η ομάδα ακόμα και εγώ, ακόμα και εγώ. Μα δεν έλεγα, έλα μωρέ, εντάξει τώρα είναι αυτή η το ίδιο παθαμε. Έλα μωρέ, σιγά τι έγινε. Αλλά αυτή όσο περνάει ο χρόνος και φεύγουν πέντε πόντους, δέκα πόντους, η δική μας... Πήζανε ψυχολογία αυτή, εμείς καθόμαστε με έλα μωρέ, αυτοί πάνε 15 πόντους, πόσο έγινε στο μήχρονο. 12 πόντους έριξε το εμίχρονο. 12 που είχασε εκεί το τρίποντο. Μετά πήγαμε στους 24, έτσι. Και μετά στους 2, δηλαδή ο Ολυμπιακός έκανε υπέρβαση εκεί στα 8 λεπτά που πήγαμε στους 2. Δεν τα βάζει και με πολλά χαμένα και με πολλές χαμένες. Και με ειδική διαιτησία. Και με ειδική διαιτησία σε αυτό το 8 λεπτό που πήγαμε. Σε όλο το παιχνίδι. Ναι, σε όλο το παιχνίδι. Στο συγκεκριμένο όμως 8 λεπτό που πήγαμε στους 2 πόντους γίνανε 2 εγκλήματα. Ένα του Πρίντεζη τεχνική ποινή που έδωσε. Ναι. Ένα το ίδιο. Καλάθι που μετά βάλαμε και το τραβάει το χέρι και δεν το δίνει σκεμμένο, πώς το λένε. Ήταν εγκληματική διαιτησία. Δηλαδή αυτός ο νέκρος, ναι, δεν θυμάμαι τώρα πως δέχονται αυτοί όλοι. Ήταν, για μένα είχε, ναι. Ξέρω εγώ, μας παρεξηγήσουν εγκελάς. Όχι, παιδί μου, εγώ... Σαν διαιτητή εμείς. Μαύρος, έχρωμο, τι να πούμε. Έχρωμος, ασπρόμαυρος, ξέρω εγώ. Αυτός ο παίκτης, τέλος πάντων. Ο διαιτητή. Ο διαιτητής, ο διαιτητής. Ναι. Λοιπόν. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε τώρα. Πάμε... Να πω κάτι και για το πόλο. Μένουμε στο άθλημα ή πάμε αλλού. Όχι, αυτά ήθελα να πούμε. Και δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Απλά... Η ομάδα μας συνεχίζει, έτσι. Είναι η ομάδα μας... Τι, απλά είναι τα πράγματα. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα. Δεν ξέρω το προπονητή. Λέτε εσείς. Εγώ ξαναλέω. Θα πάμε να πάρουμε το κύπελλο Ευρώπης, θα πάρουμε και το πρωτάθλημα. Η ομάδα είναι πολύ καλή. Έτυχε να κάνει ένα διαβολεμένο παιχνίδι, που είπαμε, ένα άσχημο παιχνίδι. Και μην τα ξαναλέμε. Μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο που παίξαμε εχθές, την Τετάρτη μάλλον. Μου άρεσε, το πάμε στο ποδόσφαιρο και να πω κάτι. Το διαπίστωσες και εσύ, νομίζω, και όλοι οι παίκτες. Εμένα, παιδιά, μου άρεσαν όλη η ομάδα. Όλοι οι καινούργοι παίκτες που παίζουν εκτός 18 που είναι συνήθως. Δεν θα πούμε για τους βασικούς που παίξαν κάποια. Θα πω για τον πιτσιρικά, το Μανθάτη. Ποιον από όλους, το Μανθάτη. Ναι. Εντάξει, να μην αδικήσουμε κανέναν. Επειδή τον είδαμε πρώτη φορά αυτό. Ναι, ναι. Επειδή τον είδαμε πρώτη φορά, παιδιά, είναι πολύ καλός παίκτης. 18 χρόνια είναι. Μπράβο στον πιτσιρικά να συνεχίσει έτσι. Και όπως επίσης και στο Τζιμίκα που... Ναι, επειδή έχουμε πει για το Τζιμίκα. Ναι, και στο Σάλιακα και στο Γέλα. Ναι. Δεν θέλουμε να δικήσουμε κανένα από τα νέα παιδιά. Ίσα-ίσα που πήγαν όλοι πολύ καλά και μιλάμε για τους τσιρικάδες. Τους άλλους δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε. Μπορούμε να μείνουμε στον Πουλίδο, θα μείνουμε λίγο. Όλοι οι άλλοι ήταν, ξέρεις, αυτά που έχουμε μάθει να βλέπουμε. Ναι, να πούμε κάτι άλλο, ότι είχε ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι κυπέλλου που είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, έδειξε η ομάδα ότι σεβάστηκε τα 5 ευρώ που έδωσε ο κάθε φιλάθλος να πάει να δει. Σεβάστηκε την ώρα που διέθεσε ο κάθε φιλάθλος, έτσι κανείς δεν έκανε αγκαρία. Μέχρι το 90 τρέχαν όλοι οι παίχτες.
Έτσι, Τάκη, δεν είναι σαν άλλα παιχνίδια. Το έβλεπες με ενδιαφέρον. Όπως άλλες χρονιές. Ναι, όπως άλλες χρονιές, ναι. Και σε αυτό που λέει ο Άκης, θα πω για άλλη μια φορά μπράβο στον προπονητή που έχουμε. Είναι μεγάλος προπονητής για να έχει να βλέπουμε αυτό το θέαμα που είπε ο Άκης μέχρι το 90. Ακόμα και σε διάφορα παιχνίδια. Βέβαια. Και να πω και μπράβο και στον κόσμο που το διαπιστώσε και φωνάζει το όνομά του. Συνήθως αναγνωρίζει ο κόσμος την αξία του. Και όχι πάντα. Έκανε. Συνήθως δεν φωνάζει ονόματα. Πάντα ναι, την αναγνωρίζει. Αυτό πήγα να πω, αλλά σε αυτό το προπονητή καλά έκανε ο κόσμος. Καλά έκανε. Τέλος πάντων, εγώ το έκανα αυτό που πήγαμε τώρα για το παιχνίδι του Κυπέλλου, μόνο και μόνο για το πιτσιρικά, γιατί τους το μαθάτι, έχουμε ναι. αναφερθεί και οι άλλοι αξίζουν, αλλά αυτός ο πιτσιρικάς... Να συνεχίσει, συνεχίσει. Μα τότε και ο κόσμος... Και μ' αρέσει που και ο Γιωργάτος τον έχει από κοντά. Είναι ένας παιχταράς, όλοι ξέρουμε την τεχνική Τάκη. Μπάλα που έπαιζε. Και το έδειξε ο κόσμος, κατευθείαν, δηλαδή σε τι ενέργεια έκανε, τον χειροκροτούσε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Μπράβο, ναι, γι' αυτό θα το πω κι εγώ. Ναι, από το ότι κερδίσαμε 6 μήνες τα Χανιά, καλά κάναμε και τα μπάλα με 6 γκολ, αλλά. Παιδιά, δεν είναι κριτήριο η ομάδα για αυτό. Αλλά εγώ ήθελα να αναφερθώ στον πιτσιρικά. Εμείς θέλουμε να δούμε στοιχεία, δηλαδή λέμε για στοιχεία που βλέπουμε στον κάθε παίκτη, τι εικόνα παρουσιάζει η ομάδα. Όπως ναι. Καλά στοιχεία έδειξε και ο Πουλίδο Τάκη. Που... Εμένα αυτό παίξα από τότε που έχει έρθει. Δεν μου αρέσει. Τώρα δεν έχει παίξει το παιδί, παίζει μία. Πρώτη φορά. Την άλλη 15, την άλλη 25. Πρώτη φορά. Πεχαρά. Θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό αρκεί. Πήρε χαμπάρι τώρα ότι είναι πιο κοντά στην ομάδα, άλλο 34 παίκτες, άλλο 20. Και άλλο τρίτη επιλογή και άλλο. Τώρα... Τι, εδώ, για μένα ναι, για μένα πρέπει να είναι δεύτερη μετά δεύτερη το. Μετά το... Δεύτερη... Για να πάρει και κουράγιο. Ναι. Χώρια είναι και δικό μας παίκτη. Δεν γίνεται τώρα. Και το... Να φεύγουν οι δικοί μας και να μένει η δατική. Και τον ζητάνε τόσες ομάδες στην Ευρώπη, έτσι. Και με λεφτά, όχι 1,5 εκατομμύριο. Χωρίς να έχει παίξει ο παίκτης. Καλά, κάτσε να παίξει. Τώρα δηλαδή, έχει να γίνει πάλι. Τέλος πάντων. Πάντως, εγώ έτσι από Καστίγιο είχα να δω και αυτή, ναι, ναι. Την εκκλητικότητα, την τρίπλα, το ένα μπράβο, μένα. Ναι. Μου θύμισε Καστίγιο. Φαίνεται είναι άρτια. Κάτι καταρτισμένο στα γενικά. Μεγάλη τεχνική. Πολύ μεγάλη. Είπα κάτι για τον Γεωργάτο. Μπράβο και στον Γεωργάτο που τον έχει ο Γεωργάτο. Κόβει το μάτι. Είναι παιχταράς. Ήταν παιχταράς ο άνθρωπος. Γεια σου, Γρηγόρη. Όπως και ο Καμπιάσο. Μπράβο και στον Καμπιάσο που τον έχουμε από κοντά και όπως άλλα τα παιδάκια τη ηλικία του που πήγαν. Και το ξαναλέμε τώρα δηλαδή. Το λέμε γιατί του άλλου του θεωρούμε ψηλοφτασμένου. Δηλαδή ότι έχουν μπει. Έχει μπει το νερό στα βλάκι για να φορέσουν κάποια στιγμή τη φανέλα του Ολυμπιακού. Δείχνουν ότι έχουν τα κότσια. Θέλει πολλά κότσια για να πάρει τη φανέλα του Ολυμπιακού, έτσι Τάκη. Ναι, βέβαια. Η φανέλα του Ολυμπιακού. Θέλει υπομονή, επιμονή και όταν σου δοθεί ευκαιρία να την αρπάξει τα μαλλιά που λέμε. Μετά πάμε, είχαμε πάλι μέσα μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Έτσι που με αυτού εδώ που έχουμε μπλέξει. Ναι, να πούμε και στο βόλεϊ ότι νικήσαμε τη Σύρο. Αυτή η ομάδα. Με τη Σύρο 3-0. Ναι, να με τη Σύρο 3-0. Ναι, 3-0. Να πω κάτι. Με δεν το ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει κι εσεί. Εγώ το έχω διαπιστώσει που έχω πάει τώρα 2-3 παιχνίδια και έχω δει. Οι αθλητές του υπέρτες του Ολυμπιακού, οι αθλητές του Ολυμπιακού του βόλεϊ, παιδιά, θυμάμαι πρέπει να είναι πολλά χρόνια που να θυμηθώ πριν. Και 7 και 8. Τι θες να πεις. Τέτοια αθλητικότητα παιχτών. Να μην έχουν ούτε το παραμικρό γραμμάριο παραπάνω σε κιλά. Είναι όλοι τους. Ούτε λίπος, δεν τίποτα. Ούτε κόλλους. Μην πω τα παραδείγματα πέρυσινά. Κάνα δύο τέλος πάντων. Αυτή είναι. Και μπράβο και στον προπονητή. Και η ομάδα έδειξε ότι. Φέτος το πρωτάθλημα το έχει για πλάκα. Είδαμε και τα χαΐρια του ΠΑΟΚ. Είδατε που είναι. Έκτος είναι νομίζω. Πέμπτος, έκτος είναι. Εντάξει, και εκεί σοβαρότητα. Για να δείτε το περσινό πρωτάθλημα, τι είχατε πολλά για να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Πολλά στραβά σε εμάς. Εντάξει. Και να έχετε, όσο καλοί και να είσαστε, λοιπόν, δεν μας νοιάζει. Ολυμπιακός, τα πάμε αυτά. Εμάς μας νοιάζουν και επισημαίνουμε από εδώ ότι μακάρι να φτιάξετε ομάδα, μακάρι να φτιάξετε γήπεδο, ναι, όχι όπως πρέπει. Με λεφτά τα όχι δικά σας. Με τα δικά όπως θα κάνει και ο Ολυμπιακός. Μακάρι να τα κάνετε όλα αυτά. Να είστε και αξιόπιστοι, να μας και γλιτώσουμε και λίγο ναι. Γκρίνια και με ψημιρία. Γιατί τώρα τη σκοτήτσα λύση στα μαλλιά λοιπόν, τη στέλνει. Αυτό γίνεται με εσάς. Και προχωράμε τώρα στην κλήρωση Κυπέλλου. Α, ναι. Πόσο μικρή ομάδα έχετε γίνει εσείς πάνω. Όλοι. Πάτε εκείνος ο βλαμμένος. Πάει να δει τα μπαλάκια. Ρε. Και εντάξει ρε. Κάτσε ρε Τάκη λίγο. Πάει να πιάσει τα μπαλάκια. Έχει προηγηθεί. Εδώ έχουν παίξει βίντεο με τα μπαλάκια. Έχει γίνει πανικός. Δηλαδή μόνο που λέω από τη λέξη μπαλάκια.
Δηλαδή πας να τα πιάσεις. Πόσο μικρή είναι. Πιάσ' τα από πάνω, μην καρφώνεσαι. Ναι. Θες να μου τα πιάσεις και από κάτω. Να μ' ακουνιούνται. Ρε πιάσ' τα από πάνω, τα μπαλάκια, αλλά... Έχετε την πονηριά, γιατί την έχετε την πονηριά αυτή. Σας τα είχε πει ο Δραμουντάνη, σας τα είχε πει αυτά που κάνατε. Που έπαιζε ο Ολυμπιακός όλα τα ντέρμπι και παίζαμε τελικό και είχατε αποκλείσει όλη την τρίτη εθνική. Έτσι. Ανατρέξτε, ρε Δελάμπου. Ανατρέξτε. Όσοι δεν πιστεύετε αυτό που είπε, τι να... μπείτε. Τι να... δεν είναι, δεν αφισβητείτε αυτό. Για τους Παναθηναϊκούς, ναι. Όποιοι δεν τα πιστεύουν αυτά που λέμε, μπείτε μέσα στα site πώς τα λένε αυτά, βρείτε τα παιχνίδια που παίζει ο Ολυμπιακός τελευταία δεκαετία. Ρε πηγαίνετε. Δεκαετία. Μπείτε να δείτε με ποιους έπαιζα εγώ και με ποιους παίζα εγώ. Διοργάνωση κυπέλου ΕΠΟ. Από καταβολής, δείτε πώς ήσασταν. Και από βέβαια. Και τώρα όλο αυτό τι έγινε, επειδή τέτοια ξεκλειωθήκαμε τα Χανιά. Δηλαδή, όχι, είναι όλα στο βωμό του να λασπολογήσουμε, να απαξιώσουμε, να κάνουμε, δηλαδή να δημιουργείται ντόρος. Επανερχόμαστε σε αυτά που σας έκανε προηγουμένως. Ντόρος να γίνεται. Ότι και καλά αυτό. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Τι εμπιστοσύνη να έχετε, ρε. Στον κόλλο σας έχετε. Στον κόλλο σας έχετε. Ούτε στον κόλλο σας έχετε, γιατί να σας πω γιατί δεν έχετε. Πού να την γιατί και χτες σας έπαιγε το σκατό από τα Γιάννενα. Ρε που να τη βρείτε μόλις πάτε μόνοι. Δεν ομάδα και δεν θα παίξετε εμένα. Ρε χωρίς αβάντα διαιτησίας και οι τρεις χωρίς αβάντα διαιτησίας θα ήσασταν 10 βαθμούς πίσω και, και οι δύο θα είχαν αποκλειστεί από το κύπελλο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πόσο βαθμούς θα ήταν πίσω? 10 από τους ήδη υπάρχοντες που έχουμε τώρα. Ναι, ναι. Άλλους 10. Ναι, 30 και 28. Αλλά εμείς περιμένουμε. Έτσι, χερέκακα, χερέκακα. Έτσι, περιμένουμε πότε θα σκοτωθείτε. Γιατί δεν γίνεται να σκοτωθείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε. Δεν γίνεται να είναι τρεις λιγούριδες και ένας μισοχορτάτος. Από τους τρεις ο ένας να είναι μισοχορτάτος, οι άλλοι τελείως λιγούριδες και να μην σκοτωθούν μόλις δούνε το τυρί. Θα σκοτωθείτε. Περιμένουμε να γελάσουμε. Και από πίσω οι Ρουφιάνοι σας, οι Άρδ. Εκεί να τους δω, και αυτούς να τους δω. Του λειτουργούς μου, ρε, της δικαιοσύνης. Τη δημοσιογραφία. Ναι. Ο Φαφούτης και ο άλλος. Ναι. Εσύ είναι Φαφούτη που παίρνει καλά. Πάει, εντωμεταξύ τι έγινε. Νίκη, τι έγινε, θα σα την κλείσουμε κι αυτή. Δελαμπού, πάει κι αυτή. Τι έγινε, απαταιώνε. Δεν έχουμε απαταιώνε άλλε. Ούτε 1,5% δεν σα λέω. Πώς θα παίρνετε ρε, από τα δικαστήρια αυτά τα απόρριτα τα έγγραφα. Πώς θα παίρνετε μες στην Ελλάδα αυτή στο κράτος της οικονομίας. Πώς γίνεται αυτό. Δεν τα έχουν καλά οι δικηγόροι και μου παίρνετε τα δικαστήρια. Έχουμε πορεία. Όλα τα ξέρουμε. Ξέρουμε εμείς πώς τα παίρνετε. Αυτό που με στεναχώρησε σήμερα στη... Τα γράφει ο Γαβατιώτης. Αυτό που με στεναχώρησε σήμερα... Απλά. Ό,τι διαβάζουμε λέμε. Στην κλήρωση κυπέλου ήτανε... Εγώ θα πάρω ότι θα προκληθείτε και εσείς και οι τρεις. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟ. Και αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι παίζοντας μετά στους τέσσερις, ο ένας θα μου γλιτώσει. Αυτό είναι που με στεναχωρεί. Κάποιος από τους τρεις θα μου γλιτώσει. Δύο παιχνίδια, ο τελικός και ο τελικός. Ο άλλος θα μου γλιτώσει. Και αυτό είναι που με στεναχωρεί. Και παρακαλούσα από χτες το βράδυ τον Άγιο Νικόλαο να παίξω σήμερα, να κληρωθώ σήμερα με τον Παναθηναϊκό στους τέσσερις με την ΑΕΚ και στον τελικό με τον ΠΑΟΚ και δεν μου γίνεται το χατήρι. Είναι ένα πράγμα που με στεναχωρεί σήμερα στην κλήρωση. Και άμα θέλετε που μου ανησυχείτε και τέτοια. Ένα από του τρει θα μου γλιτώσει. Άμα θέλετε, βάλτε. Έλα, σα πω. Βρείτε τον πιο φορμαρισμένο από του τρει σα που είσαστε που είναι τώρα. Να παίξει τώρα αυτό μαζί μα που είναι ο πιο φορμαρισμένο. Μετά μπορεί να φορμαριστείτε και οι υπόλοιποι. Θα δείτε τι φόρμα θα φάτε, τι φορμάρισμα θα φάτε. Βάλτε τον. Να κάνουμε, πώ το λένε, ρε, ορισμό. Τι κλήρωση και τέτοια. Ρε, πού τα πουλάτε αυτά, ρε, απατεώνε. Ρε, ψεύ, τι έγινε πάλι, ρε, ελάτε να τον ελίξετε. Κάτσε, ρε, θα πεθάνετε, θα πεθάνετε, θα πεθάνετε, άλλη θα πεθάνετε, ψεύτες, απατεώνες. Ούτε, γι' αυτό σας λέω, είστε συγχαμένοι. Όχι, πάρε και να γράφεις. Πάρε και να γράφεις και το βίντεο, πάρε να γράφεις και βίντεο. Θα πεθάνετε, θα πεθάνετε. Ντροπή σας, ρε! Ρε, τι του οδοστρώματος! Είστε χειρότερο για τους Παναθηναϊκούς! Εχθροί του οδοστρώματος! Τι θα πει, ποιος θα πεθάνει, ο Μπόμπολας, που φτιάξει την άσφαλτο. Δεν κοίταγα εγώ να δω απέναντι σε ποιους θα πετάνε και μιλάει και στην άσφαλτο αυτός και τρέχει. Έξω από το σπίτι του, πας, τέλος πάντων, τέλειξε. Έτυχε να το δω στο YouTube πώς θα λένε αυτό. Ναι, ναι. Καταλάβατε, εκεί, λοιπόν. Μένουμε εκεί. Ωραία, ωραία, ψεύτες παντού. Παιδιά, πείτε
να βάζουν στο γήπεδο, στα μεγάφωνα, πάμε στο Καρασκάκι αυτή την Κυριακή. Τσακούνε, θα το πούμε. Διάβασα ότι η Βέλγια θα κατεβάσει με τον Πάοκ τα δεύτερα. Αυτή είναι η κάθαρσή του, όσο για τον μπάσκετ δεν πειράζει, προχωράμε. Με τον Αστέρα στο κύπελο που παίζουμε πρωταγωνά. Καρασκάκι. Καρασκάκι. Παιδιά, αρχείο υπάρχει, βγάλετε τις κληρώσεις στη Βάζελ να δούμε πώς έφτασαν στους τελικούς. Μπράβο στα αδέρφια μας θες που ξεβρακώσαν τους λαγούς. Και να είναι μόνο αυτοί. Πάμε σε κανένα τηλέφωνο. Μίλα στον άνθρωπο. Καλησπέρα. Έλα φίλε μου. Α, να πούμε, αύριο ο σύνδεσμος του Στουτγκάρτης κάνει τα εγγένειά του. 8 η ώρα είναι τα εγγένεια. Τσίμα να φτάσουμε. Εντάξει, θα φτάσουμε όμως. Θα είμαστε εκεί. Θα προλάβουμε, Κώστα, μην ανησυχείς. Έλα, μας πάρει στο αεροδρόμιο με τις ερπίστριες. Μην μείνουμε από τα χιόνια. Έχει. Τι χιονίζει. Ναι, έχει χιόνι. Άστο, ρε. Τι άστο. Το χιόνι, άστο. Τι να πάρουμε, χαμπάρι. Χιονίζει. Ναι. Άστο. Τι να αφήσω πάλι. Στη Στουτγκάρντι, δεν λέμε για τη Στουτγκάρντι. Δεν μιλάμε για εδώ πέρα τώρα. Για Ολυμπιακό μιλάμε, Ευρώπη τώρα. Δεν μιλάμε για εδώ πέρα. Δεν περιέρισε μα. Δεν λέμε εδώ στο Περιστέρι που είμαστε. Εντάξει, είμαστε. Κώστα, αγόρι μου. Καλή επιτυχία να. Πώς θα πάμε το φανελάκι. Θα πάμε να πάρει ένα μπουφάλι. Κώστα, φέρτου. Πέντε ώρα. Φέρτου και μια σκελέα. Πέντε ώρα. Τα απόγευμα. Να είμαστε και εμεί εκεί πρώτα ο Θεό. Ελπίζω να προλάβουμε και θα προλάβουμε. Στο τσάκα, αλλά θα προλάβουμε. Λοιπόν. Τι άλλο, πάμε στους φίλους μας. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Χρήστος από Πειραιά. Καταρχάς, δεν θέλω να πω κάτι για καμία ομάδα, γιατί είμαι καθαρά Ολυμπιακός και πιστεύω πως δείχνουμε μια σαφή ανατερότητα. Αλλά απλά θέλω να πω, Τάκη και Άκη, παρακαλώ, αν κατεβαίνετε καμιά μέρα νότια προς Πειραιά, είσαστε πολύ ευπρόσδεκτοι να σας πάρω μια βόλτα με το μοτόρι να πάμε να δούμε τα ωραία μέρη της Γλυφάδας. Να πάμε στη Γλυφάδα, πάμε όπου γουστάρεις. Πάμε στη Γλυφάδα με το μοτόρι, θα πάρουμε φραπέ, θα κάτσουμε, έτσι άραγμα. Ναι. Με το μοτόρι, με το μηχανάκι. Τρίκυκλο κιλό έχεις. Ρε φίλε, εγώ πίνω καφέ πάνω στα Brothers. Τρίκυκλο. Τι μηχανάκι, έχει Brothers στη Γλυφάδα, δεν έχει ακόμα. Δεν έχουμε, σιγά σιγά, θα πάμε. Έλα σου πω, είμαι με τρίκυκλο. Εγώ τον κόσμο να γυρίσω με εσάς, Γλυφάδα, Πειραιά, ένα καφέ να πιούμε, τι κόσμο. Να κάτσουμε. Εντάξει, να καλά, εντάξει. Σιγά τη μετανάστευση. Καλό βράδυ, εντάξει, αγόρι μου, να είσαι καλά, όπου γουστάρεις. Έλα στον κέντρο να πιούμε καφεδάκι, στα Brothers, όπου θέλεις. Πάμε στο επόμενο. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα, σπουτάνες. Μπράβο, γεια σου, πόρνη πολυτελείας. Θα να πού είσαι εσύ, που... Πληρώνεις κιόλας. Εμείς τα λέμε και έτσι. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Έλα, φίλε μου. Έλα, φίλε μου. Μάλιστα, είμαι εμπειριακός. Τι πειράζει, τι είπε. Είμαι εμπειριακός. Πάμε σαν άλλον. Δεν με ακούτε. Όχι, δεν ακούμε. Γεια σου. Πάμε στο άλλο περιστατικό. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Ωραία, τελειώσαν τα περιστατικά. Τι ωραία. Εμπρός. Θα λέτε και την πάθηση που έχετε. Τι κλινική, είσαστε και αυτά, πρωτού βγαίνετε. Εμπρός. Έλα, αγόρι μου, πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη, καλησπέρα, Άκη. Γεια σου, φίλε μου. Τηλεφωνώ από Δράμα, την Ασπρομαύρη. Ασπρομαύρη, Δράμα. Από πού, από. Τι είναι, ζεμπρά. Ζέμπρα είναι. Είμαι μπάμπερ. Ζέμπρα είναι. Η Δράμα. Ρε, δεν ξέρεις τι συγκίνεται. Τι να είσαι, τι να είσαι, ρε μπουμπούνα. Είσαι παουκτζής. Δεν ξέρεις τι συγκίνεται. Παουκτζής είσαι. Έχεις ανήκει στον Ολυμπιακό, στον μπάσκετ καμία 22 χρόνια. Τι να είσαι, ρε φουκάρα. Πάμε, πάμε σαν. Έλα, αγόρι μου. Πάρ' τη ζέμπρα εκεί πέρα. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ έχει να κερδίσει τον Ολυμπιακό τουλάχιστον 20 χρόνια. Μείνε με τη ζέμπρα, ρε. Πάμε στο επόμενο. Έλα, έχει κι άλλους. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Ναι. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Τάκη. Γεια σου, Άκη. Γεια σου και σένα. Στράτος από Άλυμο. Στράτος από Άλυμο. Ομάδα. Μπάμπεργκ. Μπάμπεργκ. Ας τα διάλο Στράτο και εσύ. Μπράσε με το κάθε μπουμπούνα, το κάθε πικραμένο. Πάμε, καλά το είπα περιστατικό. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Λοιπόν. Ναι, γεια σας. Ένα λεπτό, φίλε, ένα λεπτό. Κοπέλα. Κοπέλα είσαι, για πες. Ναι, γεια σας. Ναι, λέγε.
Εγώ είμαι. Εσείς, εσείς. Ολυμπιακός. Θα το δούμε. Το όνομά σου. Ολυμπιακός. Εγώ θέλω να σταθώ περισσότερο στα μάτς με την Άντερλεχτ. Ναι. Το όνομά σου. Γιώργος από ελληνικό τηλέφωνο. Γεια σου Γιώργο από το ελληνικό. Από το κατακόκκινο ελληνικό. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι, Γιώργο? Τίποτε. Πόσο χρόνο είσαι, αγόρι μου? 18. 18, εντάξει. Πέρασες, πέρασες. Πέρασες. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρουμε ένα χ στο Βέλγιο. Αλλά στον πήρα από τα τρία το μακρύτερο. Άντε, γεια. Χ. Να πάρουμε ένα σκύλο. Τίποτα, αλλά στο ρεκάτι και μαλακία είπε. Λοιπόν, άκου... Χ, άκου, χ, άκου, καλά το είπε. Δεν μπορεί να πει χ, καρφώθηκε. Άκου, σκύλο είπε. Τι σκύλο? Σκύλο είπε, μωρέ. Πάρ' το σκύλο, θα τον βάλει, αλλά δύσκολα βγαίνει ο σκύλος άμα στον εβάλει. Γυρίζει μέσα. Κάτσε, ρε, αυτό είπε. Σκύλο θες. Χ είπε, ρε. Χ, τι είπε. Άκου, ας πω τώρα. Γιατί είπε χ. Γιατί είπε χ. Εγώ σκύλο άκουσα. Πού κατάλαβα ότι είναι άλλη ομάδα. Γεια σα, ναι, άντε, πες. Τι, αφού ακού σκύλου και φωνέ. Γιατί δεν άκουγε. Χι, άκουσε εσύ. Χι, είπε. Θα πάρουμε ένα χι στο Βέλγιο αυτό. Ναι. Δηλαδή, ό,τι ομάδα και να είναι, το χι στο εκτό έδρα είναι επιτυχία. Από εκεί καρφώθηκε. Ναι, αρέ. Έτσι, και δεν είσαι 17 χρόνια. Και πού είσαι λίγο μικρότερο. Λοιπόν. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Σήμερα για το Λιμπιέ. Μπάμπερ, ναι, γι' αυτό σου λέω. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Έλα, τι πάθησε, εξάγορη μου εσύ. Έλα, δεν έχω πάθηση, ρε παιδιά. Εντάξει, κάτσε. Όχι, έτσι θα το πηγαίνουμε και μετά θα το διακρίνουμε εμείς αν είσαστε καλά. Δημήτρης από Αγία Παρασκευή είμαι. Παναθηναϊκός. Ούτε να βρει, ούτε να. Όχι, δεν Δημήτρη. Άλλο, δεν είπαμε για ομάδα, για πάθηση είπαμε. Πάθηση τίποτα. Όχι, όχι, δεν σημαίνει. Πάμε και θα εξαρτηθεί. Έλα, πες Δημήτρη. Λοιπόν, όχι σοβαρά να μιλήσω τώρα, εντάξει. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος καθόλου από την ομάδα μου. Έτσι, να τα λέμε όπως έχουν. Λογικό. Του μπάσκετ. Του μπάσκετ. Μπάσκετ όχι τόσο. Εντάξει, και στο ποδόσφαιρο. Να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Ποδόσφαιρο. Ναι, άλλη μόνη, εντάξει, Ολυμπιακός δεν το. Επειδή μιλάω και με ένα φίλο μου που είναι Ολυμπιακός, φανατικός κτλ. Είμαστε. Κονετάκι πήγαινε εκεί, αλλά αυτά ήταν και. Ονόματα, έτσι. Τα γράφουν και τα σχόλια. Τέλος πάντων. Και εφημερίδες. Τέλος πάντων. Και ξαφνικά η αστυνομία, ο εισαγγελέας, αφού το ανοίξαν, έπρεπε να. Πάνε να πούνε να πούνε να πούνε. Και επεμβαίνει ο τότε υπουργός, ο Παναθηναϊκός κιόλας, ο τότε υπουργός, ο Παπουτσής. Πάει το η δουλειά. Πάει το. Στο αρχείο. Πάει το αρχείο. Πήρε το φάκελο. Το διαβάζει εδώ να του πω. Έλα εδώ πάμε στο δικαστήριο. Ω παλιό παπουτσί, πάρε αυτό το χαρτί. Βάλτε από εδώ κάτω. Πάρε και μηχανές. Πάρε και μηχανές. Πάρε και δωρεά στις μηχανές. Εντάξει, είμαστε μάτια. Κατά μάτια του κόσμου. Εντάξει, όχι, οι μηχανές ήταν. Θα συνεχίσουμε. Μην κάνει άλλο αξιωματικό που είναι όλοι πολύ καλοί στη δουλειά του. Τι έγινε εδώ πέρα, γιατί το κάνει καρδιά, του λέει ο άλλο. Σοπαλέ. Έχουμε πάρει και τις μηχανές, εντάξει, είμαστε τώρα. Αλλάζει η κυβέρνηση. Όσο τίμιο και να είναι, λέει άστο τώρα, είναι από πάνω. Από τον Υπουργό, τι να κάνει ο κάθε αξιωματικός, άμα είναι από τον Υπουργό που μας έχει ωφελήσει τόσο πολύ ο Υπουργός. Και τότε. Και ο συγκεκριμένος και οι υπόλοιποι. Όλα τα οι εφημερίδες και όλες, ο τύπος όλο. Και αυτός αρχίζει η φάμπρικα. Αυτός, η φάμπρικα. Ο εσκεμμένος. Ναι, η φάμπρικα. Που είναι για μένα, είναι, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Ό,τι για το Θωμαίδη, δηλαδή δεν μπορεί ο Θωμαίδης να το ψάξει. Είναι μέλος της ΣΑΠ. Αφού είσαι ήδη. Είναι ρε παιδί μου, είναι μέλος. Θα λέω, μια και το παίζει, ωραίες ώρες, και το παίζει αντικειμενικό. Τι να παίξει είναι βρετάκι μόνο. Το παίζει, δεν το παίζει. Και τι πάει να πει που το παίζει, γιατί όλοι τα αντικειμενικοί δεν το παίζουν. Ναι, αυτό θα σου πω. Γιατί υπάρχει κανείς. Ναι, αλλά εδώ υπάρχουν στοιχεία, δεν είσαι το άλλο. Τα τέσσερα χρόνια ο ΚΑΠΑΜΗ και ο ΤΑΦΝΗ και διατηρείται επί τέσσερα χρόνια το ψέμα, την πουστιά που σας δέρνει. Και τι λέγαμε από εδώ. Κάντε υπομονή. Ό,τι πηγαίνει στο κανονικό δικαστήριο θα πέφτει. Θα πέφτει, θα εκπέφτει. Θα πέφτει. Ό,τι και πέφτει. Θα δούμε πώς θα. Ω, καλά, θα και μετά έρχονται και οι αγωγές. Τι λέμε εδώ πέρα, αυτό είναι ο σκοπός του Ρεμάγκε. Το λέμε για κάποιους, όχι γιατί είμαστε πονηροί και εμείς θα μαθαίνουμε. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι ο σκοπός του. Φωνάζουμε εδώ πέρα, φωνάζουν και άλλοι. Ο σκοπός του είναι να κατασκευάζουν κατηγορίες. Να τις επικοινωνούν. Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση κανονική. Και έχουν πιάσει κορόιδο, έχουν πιαστεί κορόιδο και θεσμικοί φορείς. Για την καλοσύνη τους. Τώρα δεν το βλέπουμε. Φυλάκονται. Γιατί λέει, εδώ είναι κοινοί εγκληματίες αυτοί. Θα ξεφτυλιστεί και ο κάθε θεσμικός φορέας. Σου λέει τι αβαντάρω τώρα εδώ πέρα. Δεν βλέπω αφού πάνε μετά τη μία πράξη μετά την άλλη. Λοιπόν, εμείς για να
για να υπάρχει ισονομία. Θέλουμε να ανοίξουν όλα, ρε παιδί μου, ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται η αμυχή να βγαίνει πρωτοσέλιδο για 10 μέρες επειδή είναι του Ολυμπιακού. Η αμυχή ή έσπασε ένα σπυράκι και να έχουν γίνει πυροβολισμοί και να μην ανοίγει μύτη. Πού είσαστε, ρε? Για πείτε μας, ρε, πού είσαστε? Έχουν γίνει εγκληματικές ενέργειες. Πυροβολισμοί εναντίον του Ζωγράφου, εναντίον του Λίβα, εναντίον του Τσαχιλίδη, εναντίον τόσων ανθρώπων. Με κοινό παρονομαστή. Συγκεκριμένο παρονομαστή. Το ξέρετε εσείς, το ξέρει όλη η Ελλάδα. Δεν τον ονοματίσω εγώ να γίνω ήρωας, έτσι. Γιατί δεν υπάρχει και κανένα κράτος. Εύκολα μπορεί να έχουμε και εμείς την ίδια τύχη. Με κοινό παρονομαστή. Πού είσαστε, ρε, λειτουργεί? Και οι δικαστικοί και οι αστυνομίες και οι υπουργοί που κάνουν. Γιατί εδώ βλέπουμε το παράλογο να βαφτίζουν εγκληματικές οργανώσεις άλλους που δεν υπάρχουν, τους νοικοκυρέους να τους βαφτίζουν εγκληματίες και οι εγκληματίες να αλωνίζουν. Λοιπόν, περιμένουμε εμείς. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη όμως στη δικαιοσύνη, έτσι. Και να, μετά από τέσσερα χρόνια, ανοίξουν οι φάκελοι. Με πήρε αναβολή σήμερα. Ήταν δικηγόροι. Να τα δούμε. Εμείς δεν είμαστε κακόπιστοι. Όχι. Έχουμε, αλλά τρελαινόμαστε. Δεν γίνεται, ρε μάγκες. Δεν γίνεται, δηλαδή, ένα ποτήρι νερό να παίζει σε όλα τα κανάλια και σε όλα τα πρωτοσέλιδα για κανένα μήνα και οι πυροβολισμοί να γίνονται γαργάλα. Από αυτούς που λένε ότι κάνουν λειτουργήμα σε όποια θέση και να βρίσκονται, έτσι, και να γίνεται γαργάρα. Δηλαδή τόσο ένοχη σιωπή δεν υπάρχει. Μια ευαισθησία, πού είσαι, ρε, κύριε Υπουργέ, πες εσύ. Εδώ τι γίνεται, ρε, εγκλήματα, είναι στον χώρο του ποδοσφαίρου. Βγάλετε άκρη, άλλες και άλλες εγκληματικές πράξεις τις καθαρίζει η αστυνομία σε ένα πεντάλεπτο. Πώς τους βρίσκουν αμέσως. Την αφήνει αφού τότε ο υπουργός την έκρυψε. Τώρα μπορούν, λέει. Τώρα μπορούν. Να δείξα, για να δούμε. Εγώ αυτό. Πιστεύω κάτι θα γίνει. Τίποτα, μέχρι εκεί. Εμείς θέλουμε ισονομία και ισοπολιτεία. Έτσι. Από εκεί και πέρα δεν είναι και Ολυμπιακός. Κανένα ρε. Δεν πάνε να μαζεύει. Όλοι δεν σας... έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός και ούτε φοβάται κανέναν. Ναι. Εσείς φοβάστε και τρέμετε. Τι να φοβηθούμε. Και το λαό του Ολυμπιακού και την ομάδα. Για μπάλα μιλάμε. Και τον πρόεδρο. Νοικοκυρέοι είμαστε. Με τον κόσμο μας, με τα λεφτά μας, κάθε Κυριακή στο γήπεδο, με τα λεφτά μας. Διαρκείας πληρώνουμε. Με τα διαρκεία μας, με ούτε τσαμπατζίδες, ούτε τίποτα, με τον πρόεδρο να... Να έχει πάνε 150 εκατομμύρια. Με πρόεδρο με όραμα, έτσι, να ακολουθεί το όραμα το... Να έχει δώσει 100 εκατομμύρια στην εφορία. Πώς είναι το όραμα, το όραμα δεν είναι το παραγκακέ όραμα. Ναι, το όραμα όπως το παράδειγμα, το... όπως εσείς οι αεξίδες, με τον πρόεδρο σας, έξω ποιον έχετε πρόεδρο τέλος πάντων. Μεταγραφές. Αυτό το έγκλημα τι έγινε, πώς πήγε ο Μαλή, κάτσε ρε. Όχι, να πω πρόεδρο. Πώς πήγε στα πόδια. Ναι, βέβαια και αυτό. Μεταγραφές δεν έχετε. Ρε, αυτός ο πρόεδρος που έχετε, που έκανε έτσι. Ήθελε να κάνει και έτσι. Αντί να δείξει τη μούρη του, έκανε έτσι. Έβαλε και τα χέρια. Να σκεφτείτε τι καλός άνθρωπος. Δηλαδή, και να είναι έτσι ο άνθρωπος. Και τι έγινε σε εκείνο το παιχνίδι, δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα σε εκείνο το παιχνίδι. Έδωσε το πέναλτι εκείνο του Βλάκα που τα έριξε. Δεν ήταν πέναλτι. Αυτό θέλει. Αυτή είναι η εξυπηρέτηση. Να καταλάβουν οι άλλοι, οι συνεταιροί του. Αυτό ο πρόεδρος σας. Τι περιμένει και δεν κάνει μεταγραφές. Λεφτά από την νομαρχία περιμένει. Να πέσει ΕΠΟ. Να πάρετε λεφτά από την νομαρχία να κάνετε τις μεταγραφές περιμένει. Ναι, θα πέσει ΕΠΟ. Γιατί είναι η ΕΠΟ του Ολυμπιακού και θα πέσει ΕΠΟ. Δείτε όσους προπονητές θέλουν. Δείτε τους προπονητές που απαρτίζουν τις εθνικές ομάδες. Και άμα βρείτε έναν του Ολυμπιακού, ή μόνο ένα είναι, μου φαίνεται σε κάτι μικρού είναι ο Μαυρογεννίδης. Ναι. Βρείτε, ρε, την κατακόκκινη ΕΠΟ. Όχι, ο Παχατουρίδης. Ο Παχατουρίδης. Δείτε, ποιοι απαρτίζουν την ΕΠΟ, ποιοι διώξανε τον Ρανιέρι, ποιοι τους μαγειρέψανε, ποιοι ήρθανε, ποιοι ξανάρχονται. Καταρχήν τσακώνονται μόνοι τους οι βάζελοι αγκίδες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει πουθενά. Και τσακώνονται μόνοι τους ποιος θα πάρει τη θέση. Ποιος θα πάρει το ψωμί. Το τυρί. Και διαμαρτύρεται και φωνάζει. Για τα μάτια του κόσμου. Τα ψωμιά, πώς το είπε. Λίγο νερό, ρε. Ναι, λίγο. Για τα μάτια του κόσμου. Για τα ψωμιά, πώς το είπε. Ρε, βάλε λεφτά πρώτα. Ρε, βάλε λεφτά πρώτα. Κι ας τα ψωμιά, ρε. Βάλε λεφτά, πάρε παίχτες. Σου ζητάνε ένα εξτρέμ και δεν παίρνει. Εντάξει, άστα τα αγωνιστικά. Εδώ μιλάμε. Όχι, τα λεφτά του. Ναι, θα βάλει τώρα. Αυτό περιμένει την ΕΠΟ. Ρε, εμείς.
επενδύουμε στην ομάδα μας, θα πάρουμε και άλλους παίκτες, άμα χρειαστεί το καλοκαίρι. Με λεφτά 6 εκατομμύρια ο ένας, 5 ο άλλος, 4 ο άλλος, 7 ο άλλος. Ρε, μένα δεν με νοιάζει, ό,τι κάνουν να σου πω και κάτι είναι, αυτοί θα τα ληστούν. Αλλά εγώ. Καλά, εγώ έχω πει ότι εσείς οι αεκτζίδες, ναι, το έχω πει χρόνια αυτό. Είστε οι χειρότεροι, ναι, από τους παίκτες. Εκτός ότι είναι οι χειρότεροι. Σε όλα τα έργα. Ναι, και ψεύτες και ματαιώνες. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Λέμε. 300 εκατομμύρια το ελληνικό κράτος. Δεν με νοιάζει. Άλλο αυτό. Α, και αυτό μας ενδιαφέρει. Όχι. Είναι δικά μας λεφτά. Και κάνουν. Είναι διαφορετικό. Λέει να σε έχετε 200-300 εκατομμύρια το ελληνικό κράτος. Και μου κάθονται και μου βγαίνουν στα ράδια. Άμα πλήρωσε ο Ολυμπιακός τα χρέη, ναι, και γιατί είχαν ευχαριστήσει κάποιοι τόκοι, έρχεται να δώσει. Και του πάω χαριστικά. Το ελληνικό δημόσιο, ναι, άλλο. Και, καλά, και με τον Ολυμπιακό είχαν γίνει τα εγκλήματα. Δεν καδείς έδωσε ο Κοκκάλης. Ναι, κάτσε. Δεν καδείς ξεχρεωμένα. Και ναι, τι θέλανε. Ναι. Θέλανε να τα πάρουν και εντοκά. Και αυτά τα 10 δις τι ήτανε. Ήτανε για παίχτες που είχε φέρει ο Κοσκοτάς και δεν είχαν περάσει ούτε από τον Πειραιά. Όχι από το Καραϊσκάκι να περάσουν. Ούτε από τον Πειραιά απ' έξω δεν είχαν περάσει. Λοιπόν, η απατεωνία σας έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Με τίποτα, δεν με την απατεωνία. Ο άλλος του Παναθηναϊκού εκεί, στον πόλεμο, στη βρωμιά. Διώξατε ένα παίχτη, είχατε διεθνή. Ένα παίχτη διεθνή είχατε. Ένα παίχτη, το εξής ένα, αριθμητικός ένα. Πάρτε όπως θέλεις, γράφτε ένα. Είχατε διεθνή, τώρα πουλήσατε. Ρε πρόβατα που τολμάτε και αποκαλείτε πρόβατα και τους Ολυμπιακούς, νομίζω ότι είναι όλοι το ίδιο. Ρε πρόβατα, ένα παίχτη διεθνή είχατε και τον σκότωσε 2 εκατομμύρια. Αφήστε τα 3-2 εκατομμύρια. Και τον σκοτώσατε. Και το έχετε παρουσιάσει και σαν επιτυχία που έχετε μικρύνει περισσότερο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ναι, εμείς. Παίχτη 2 εκατομμυρίων έχει φύγει από τον Ολυμπιακό. Ο Πιτσιρικάς που είχαμε στους Ερασιτέχνες. Ρε, είχαμε 50 παίχτες και δεν δίναμε τους 5. Ένα παράδειγμα. Ο μικρός που είχαμε που πήγε Ιταλία, ο Φετματζίδης. 5 εκατομμύρια που λέει. Δεν μένουμε εκεί. Δεν όχι, είναι σου... κατάλαβες τι λέω. Όχι, να δέσω αυτό που είπες, ότι ξεπουλάνε, ναι, να μπαλώσετε. Τον ένα παίχτη που έχετε. Τον ένα παίχτη. Και το έχουν παρουσιάσει σαν επιτυχία. Ενώ ο Ολυμπιακός ξεπουλάει που πουλάει, ναι, 10 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια το Φέισα, 17 το Σάμαρι. Ξεπουλάει ο Ολυμπιακός, έτσι. Εσύ και έχει και από πίσω ο Ολυμπιακός. Θα δώσει ένα, βγουν άλλοι δύο. Εσύ ποιον έχετε από πίσω. Και είναι επιτυχία. Όχι, να ξέρετε πώς το πάνε. Δεν το λέμε, δεν μιλάμε για τους βάζαλους, δεν μιλάμε για τις αεξίδες. Εδώ απευθυνόμαστε στον κόσμο του Ολυμπιακού. Για αυτούς που δεν έχουν καταλάβει ή και κάποιους που δεν θέλουν να καταλάβουν. Έτσι. Είναι συγκεκριμένα πράγματα, είναι παραδείγματα συγκεκριμένα. Ανοίξτε το μυαλουδάκι σας να ξέρετε πώς παίζετε το παιχνίδι και με ποιους έχουμε να κάνουμε. Με όλους δηλαδή. Έτσι, με όλους. Πάμε σαν λίγο. Πάμε να πούμε κανένα νερό. Ευχαριστούμε και τους χορηγούς μας. Όλους τους χορηγούς, ευχαριστούμε. Να σου πω, Ρετάκη, έριξε κανένα πρόστιμο, ρίξανε κανένα πρόστιμο για Αγγελόπουλη. Ναι, νομίζω... Πόσους μήνες. Τέσσερις, πέντε. Τέσσερις μήνες, πέντε. Πέντε μήνες σε 5 εκατομμύρια, το βγάλανε τον μπάτζετ, τελείωσε. Ναι, ναι. Αυτά που... καλά, ναι, δεν υπάρχει αυτό τώρα. Το ένα μηνιάτικο πρόστιμο δεν υπάρχει. Ναι. Θα τα δείτε. Σας το λέμε, ό,τι στοίχημα θέλετε. Δεν υπάρχει ένα μηνιάτικο. Τι ένα εκατομμύριο πρόστιμο δεν ξαναγίνει. Άμα το βάλετε, θα διαλύσει η ομάδα. Δεν υπάρχει. Κοροϊδεύουν τον κόσμο, λοιπόν, και εκεί πάλι. Ναι, και καλά. Σας είπαμε πριν αυτό που αναφέρασαμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Αυτό που είχε σημασία για όλους τους Ολυμπιακούς, για το κυνηγητό που τρώει η ομάδα μας, ο πρόεδρος, εμείς οι φιλάθλοι, η ομάδα μας. Οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ρε πρόεδρος, δεν το τρώει για τις επιχειρήσεις. Δεν το τρώει για τις επιχειρήσεις. Το τρώει, τον φωτογραφίζουν, να καταφέρουν να τον απογοητεύσουν. Τι να απογοητεύσετε, ναι, και να πάτε ταλαιπωρία. Πάτε κι άλλα. Έχετε να πάτε ταλαιπωρία. Πάτε καλά, ναι, περιμένετε. Όχι, ο αρχικός σκοπός αυτός ήταν. Είναι εκτός ο πόλεμο. Να επενδύσει κι άλλο. Εσύ. Έτσι πολεμάει ο Ολυμπιακός αντιπάλους. Σου πω. Μάρτυρα. Σου λέει τόσο. Όχι όπως εσείς με κλείσιμο τα φώτα. Τόσο πόλεμο που θα του κάνουμε. Θα απογοητευτεί, καταλαβες. Ναι, θα απογοητευτεί. Εμείς θα βαράμε εκεί. Δεν θα βρίσκει ανταπόκριση από πουθενά, ούτε από κράτος, ούτε από κρατικούς φορείς, ούτε τίποτα. Αλλά τι έγινε τώρα εδώ, βάζουμε τα λεφτά μας και κερατάτες και δαρμένοι και τέτοια. Θα απογοητευτεί. Αυτές οι κρίσεις να τις κάνετε για την πάρτι σας. Που είναι το σκοπό σας μόνο το οικονομικό όφελος. Μάλλον... Ο πρόεδρος είναι άρρωστος Ολυμπιακός, όπως κάθε Ολυμπιακός. Εκεί δεν σας γίνει και η μαγιά. Καλά τα είχατε σχεδιάσει. Οποιοςδήποτε άλλος, αν δεν ήταν Ολυμπιακός, θα απογοητευότανε. Οποιοςδήποτε άλλος. Εδώ τώρα όμως έχει σκυλιάσει περισσότερο. Και όσο προχωράει θα πέφτει και η δικαίωση.
Μάλλον ο πρόεδρος ο δικός σας απογοητευτεί που δεν θα πάρει λεφτά από την Ομαρχία και δεν θα σας φτιάξει το γήπεδο και θα φύγει. Ναι, γιατί είναι εγωιτευμένος και θα απογοητευτεί. Σας πήγε εκεί στα Τάρταρα, σας έκανε ρεζίλι, γήπεδο δεν σας έχει φτιάξει, πρωτάθλημα δεν παίρνετε. Με ποιους θα πάρετε, με τον Πιατέλα. Θα απογοητευτεί ο γοητευμένος, δεν με στην γοητεία. Τέλμη και γοητεία. Τον Ανέστη και τον Βλάχο. Δεν πειράζει, όχι, καλή σας. Εμάς δεν μας νοιάζει ό,τι χάλει. Κυρίως δεν είχαν αυτοί, το βγάλανε το πρωτάθλημα με 7 παίχτες, Στάκη. Και δεν είχαν και... Αυτοί. Ναι. 7 παίχτες. Και χωρίς κανένα τραυματισμό δεν γίνονται αυτά. Ναι. Μακάρι βέβαια να μην τραυματίζεται ποτέ κανείς, αλλά λέμε τι συνέβαινε. Τώρα παίζουν και Ευρώπη. Δεν παίζανε και Ευρώπη. Δεν παίζανε, ναι. Κάτσε να το δούμε και εκεί. Όπως η Ευρώπη παίζει και ο Ολυμπιακός και θα βλέπετε ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά και στην Ευρώπη. Ήδη πάμε για τους 8. Δεν είναι. Βέβαια. Για τους 8 και τα κορίτσια πάνε στους 16. Αυτό και, πέρα... για το βόλεϊ, αυτό και για το βόλεϊ. Τώρα, Δευτέρα παίζουμε στην Κρήτη. Με τον Πλετανιά. Πάμε για τη 18η συνεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού. Άλλο ένα καλό ρεκόρ δικό μας. Το σπάμε και συνεχίζουμε. Απ' την άλλη, τι είχαμε ομορφιές τώρα εδώ πέρα. Είχαμε την κλήρωση Κυπέλλου. Ναι, ρε παιδί μου, πριν την κλήρωση θέλανε και αντιπάλους. Μας θέλανε ο Πάκο και αντιπάλους. Ποιος είπα? Ο Πάκο. Ο Τούντορ, ναι, το διάβασα. Ρε Τούντορ, πας καλά. Δηλαδή, εσύ βιάζεσαι να σε διώξουνε. Σε έχει πιάσει τρεμουλό. Κάτσε να πάει. Κάτσε να πάει. Κάτσε εκεί πέρα. Έτσι, ναι. Τι θες να πας, θες να σου κάνει. Είναι και συμπαθής και τα λέει και στα ίσα. Δηλαδή, ναι. Πώς, τι αναλαμπή ήταν αυτό. Τι μεταγραφές έκανες. Ρε ας τον Τούντορ, δηλαδή τι έκανε πάω. Όχι, είπες και εσύ. Ναι. Είπε ο Τούντορ, θέλω τον Ολυμπιακό. Τι τρεμουλό αυτό που σε έχει πιάσει. Θα φύγεις όταν πρέπει. Κάτσε μέχρι το να παίξουμε. Για το μεταξύ, εκεί είδαμε ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Δύο μέτρα καλυπτόταν ένα παίχτη τη Καλονίστρια. Αποβολή, αυτό ο Βίτολ. Πώ λέγεται ο Βίτολ. Ναι. Ο Βίτολ. Τι ήταν αυτό ο Μούλιο εκεί. Ναι, τίποτα. Δεν τι να είναι. Η κακιά η ΕΠΟ, αυτό είναι. Ρε, το βιολί. Η κακιά η ΕΠΟ. Σταμάτα λίγο, α πούμε. Ναι, α σου πω πώ πάει το τροπάριο. Φωνάζουμε όλοι τρώει η κακιά η ΕΠΟ, η κακιά η ΕΠΟ, η κακιά η διαιτησία, παράγκα και όραμα όλα αυτά. Έχουν τρομοκρατηθεί όλοι οι διαιτητέ. Παίρνουν τα σφυρίγματά τους και είναι τα εγκληματικά. Δηλαδή εδώ έπρεπε να βγει και ο Βίτερ και ο Τζαβέλλας και οι δύο αγωνιές. Ξύλο εκεί και το γονέο. Μες στην περιοχή δεν τρέχει τίποτα. Μου φαίνεται ένα goal offside. Το πέναλτι. Ναι, πέναλτι. Τίποτα, δεν άνοιξε μύτη. Δεν είναι Ολυμπιακός εκεί πέρα, όχι ρε παιδί μου. Δεν διαμαρτύρεστε οι άλλοι για τον ΠΑΟΚ. Δεν διαμαρτύρεστε για το ποδόσφαιρο καν. Ούτε για την ΕΠΟ σας νοιάζει ούτε τίποτα. Θέλετε μέσα στην απόγνωσή σας για να καταλάβετε τι γίνεται. Όχι να καταλάβετε, να καταλάβουν οι Ολυμπιακοί τι γίνεται και να σου πω και κάποια άλλα παραδείγματα για να καταλάβουν τι γίνεται. Μέσα στην απόγνωσή σας θέλετε. Μήπως πάρετε δηλαδή, και καλά με την κακέ την αυτό καταρχήν το λέτε για δικαιολογία, να μην σας κυνηγήσουν οι οπαδοί σας, η κακιά, η ΕΠΟ, η κακιά, η ΕΠΟ. Δεν υπάρχει καμία κακιά ΕΠΟ. Την αβάντα που έχετε, που έχουν οι ομάδες όλες εκτός Ολυμπιακού, βάλτε ένα-ένα τα παιχνίδια. Υπάρχουν σε βίντεο, βάλτε να τα δούμε. Όχι αυτά που λένε ο κάθε τσάτσος και ο κάθε ρουφιάνος και ο κάθε εντεταλμένος. Που οδηγεί τον κόσμο εκεί και καλά. Πρόσφατα με τον Λεβαδιακό. Ναι. Βάλτε όλα τα παιχνίδια γιατί βαθμούς έχει πάρει. Πού έχει πάρει, αν έχει πάρει Ολυμπιακός βαθμούς ή αν έχει πάρει πέναλτι, πού ήταν το σκορ. Γιατί άμα πάρω εγώ πέναλτι στο 2-0, να μου δώσει ένα πέναλτι που πάντα είναι. Πόσες τέλικες έχει εδώ και ο Ολυμπιακός. Πόσα δοκάρια έχει ο Ολυμπιακός. Πόσα πέναλτι, δηλαδή παίζουμε με το Λεβαδιακό. Παίζουμε το Λεβαδιακό. Μετράνε μόνο, λέει πόσα πέναλτι έχει ο Ολυμπιακός. Δεν λένε στην Δεσπού που τα πομπονώνε. Τι κατοχή έχει, λοιπόν, 70-40-30. Τι 70-30, παίζουμε με το Λεβαδιακό, ένα παράδειγμα τελευταίο. Παίζουμε με το τελευταίο παράδειγμα. Στο πρώτο ημίχρονο έχει ο Ολυμπιακός 78% κατοχή. Είχε κάνει πόσες τελικές είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Μία φορά 16 τελικές. Έτσι, δηλαδή, τι πρέπει να γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Έχεις κάνει 16 τελικές, έχεις πατήσει από τις 16 τις 10 φορές περιοχή. Δεν σου λέω εγώ, άντε, βάλε και 6 σούτ απ' έξω από την περιοχή, που δεν είναι τόσα. Έχεις πατήσει περιοχή, δηλαδή, ποιος θα πάρει το πέναλτι. Αυτός που κάθεται ταμπούρι και περιμένει και μπορεί να περάσει και ένα παιχνίδι και να μην πατήσει και περιοχή. Που όλο και κάποια μαγειρέματα γίνονται και παίρνουν κάτι τραγικά. Τους έχουμε δει και του Παναθηναϊκού και τη ΣΑΕΚ. Έτσι, λοιπόν. Όλο το βιολί, όλο το παραμύθι είναι να πάρουμε και καλά την ΕΠΟ, την κακή ΕΠΟ. Ναι.
Όχι, λοιπόν, αυτό κάνουμε και προετοιμασία. Για να γίνει το ποδόσφαιρο, κοιτάξτε, θα γίνει, ποδόσφαιρο. Μετά θα γίνει όλο των Ελλήνων, ναι. Όλων των ομάδων. Το κρίσιμο στα φώτα, ναι, στην Πλαβέτσια. Ναι. Και αυτό το διαφυλάξει. Κρίσιμο τα φώτα. Ναι, αυτό μπορεί να το διαφυλάξει, ας πούμε, ο πρόεδρος έντιμος βίος των προέδρων που το υποστηρίζουν, έτσι, και το διατυμπανίζουν. Δηλαδή, ποιοι είναι? Είναι ο κύριος Μελισανίδης, άγιος άνθρωπος, έτσι, θα κοιτάξει όλες τις ομάδες και τον Παναθηναϊκό, ναι, και τον ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, αφήστε τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός θα καθαρίσει για πάρτι, δεν έχει ανάγκη ούτε διαιτησίες, ούτε τίποτα, σας καθαρίζει με ό,τι γουστάρετε, όπως καθάριζε και πάντα. Λοιπόν, καλώς ο Μελισανίδης. Μετά, ακούτε ρε ΠΑΟΚτζίδες, τύπνοι που είσαστε με τον Ολυμπιακό αντίπαλοι, μετά θα έρθει ο Αλαφούζης με τα κανάλια και τέτοια, θα κοιτάξει και αυτός και τον ΠΑΟΚ και τον... Γιατί ίδιους στόχους έχετε. Τι να πρωτοκοιτάξετε, λες και είμαστε στην Premier League που βγαίνουν τέσσερις ομάδες στο Champions League. Τι να πρωτοκοιτάξετε, ρε απατεώνες, θα πέσει το φάγωμα, όπως πέφτηκε τώρα. Μην κοιτάτε που σας είστε ακόμα αγαπημένοι για τα μάτια του κόσμου. Μόλις πέσουν τα συμφέροντα και σφίξουν και οι κόλλοι και είναι να βγει ο δεύτερος στο Champions League, να πάτε κανένα τελικό κυπέλλου, καλά, και αυτά κοιτάτε να τα αποφύγετε, τέλος πάντων. Για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Όπως επίσης σήμερα, Τάκη, είχαμε και το δικαστήριο. Πήρε αναβολή λόγω των δικηγόρων, τότε που ξυλοκόπησαν κάποιοι το Βασάρα. Αυτοί οι κάποιοι δεν είναι κάποιοι, είναι συγκεκριμένοι. Τα έχει καταγράψει η αστυνομία μέσω και τις συνομιλίες και τα στίγμα και το που ήταν οι εγκληματίες αυτοί που κάναν αυτή την πράξη. Δεν ενδιαφέρονται όμως οι εγκληματίες. Κάτι άσχημο τώρα. Ναι. Λοιπόν. Αυτά φαίνονται μέσα από τα κινητά. Δηλαδή είχε πάει ο άνθρωπος, είχε πάει στο σπίτι της πεθεράς του στα Καμίνια. Τον πήραν κάποιοι από πίσω, από εκεί που, από το γήπεδο, και τον εξυλοφορτώσανε. Αυτά υπάρχουν συνομιλίες των δραστών με τον ηθικό αυτουργό, έτσι, ο οποίος ηθικός αυτουργός ήταν ο τότε πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο πατέρας. Υπάρχουν συνομιλίες. Και όλη αυτή η υπόθεση. Διαβάσαμε και εμείς, ναι, γι' αυτό τα λέμε. Ξαφνικά μπήκε στο αρχείο πριν 4 χρόνια. Ναι. Γιατί, Άκη? Μπήκε στο αρχείο γιατί ο ηθικός αυτουργός, Τάκη μου, είχε. Γιατί σε όλη αυτή την επικίνδυνοτητα, σε όλο αυτό το που σας λέω τώρα, το επικίνδυνο, η λιγότερη επικίνδυνη είναι οι δράστες. Αυτοί που δώσανε το ξύλο. Οι πιο επικίνδυνοι από όλους. Και αυτοί που καλυφθήκανε και καλύψανε είναι ο τότε υπουργός Δημοσίας Τάξης, ο Παπουτσής, έτσι, με τον τότε πρόεδρο του Σωτήρα, του Παναγκού, τον πατέρα, έτσι. Υπάρχει εντολή. Υπάρχουν, είναι διασταυρωμένα όλα. Τα γράφει, πάρτε τον γάβρο, το χθεσινό γάβρο, να τα διαβάσετε χαρτί και καλαμάρι. Έτσι. Αυτά είναι τα στοιχεία. Από εκεί και πέρα. Να πω γιατί έγινε αυτό, να πούμε γιατί έγινε. Αυτό το παιχνίδι που έγινε με που λέει ο Άκης τώρα για το Βασάρα, παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-1, χάσαμε εμείς. Ακούστε να δείτε πώς δουλεύουνε, πώς το δουλεύουν. Να δείτε πώς δουλεύει το βρώμικο μυαλό. Μια παρένθεση να κάνω. Για αυτό που λέμε τώρα είναι ακριβώς το παράδειγμα το τι γίνεται εδώ και 5 χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο εναντίον του Ολυμπιακού. Από συγκεκριμένους, οι οποίοι σε ονόμασα προηγουμένως. Όλοι αυτοί οι συγκεκριμένοι είναι αυτοί που θέλουν να φτιάξουν το ποδόσφαιρο και ο Ολυμπιακός είναι που θέλει να το διαλύσει. Έτσι. Και αυτό το παράδειγμα που αναφέρουμε τώρα είναι το χαρακτηριστικότερο του στισήματος που γίνεται εναντίον του Ολυμπιακού από εντολοδόχους δημοσιογράφους, από ρουφιάνους και από θεσμικούς φορείς, ακόμα και από πολιτικούς φορείς. Έτσι. Γιατί κολλησιεργούνε. Πώς γίνεται, δηλαδή τώρα πώς ανασύρθηκε από το αρχείο, ρε Τάκη? Άλλαξε κυβέρνηση. Άλλαξε κυβέρνηση, και ανασύρθηκε από το αρχείο άλλος υπουργός τώρα. Λέει, εντάξει, άλλαξε κυβέρνηση. Α, είχαμε δώσει και κάτι μηχανές τότε. Ο πατέρας είχε κάνει κάτι δωρεές τότε. Ναι. Δεν γίνεται τώρα δηλαδή. Πολύς φρένα. Να βγαίνουν λάδι οι πραγματικοί εγκληματίες και να χαρακτηρίζουμε, να κατασκευάζουμε άλλους εγκληματίες. Έτσι, στην προηγούμενη περίπτωση του Ολυμπιακού. Γιατί έγινε αυτό, Τάκη? Τι είχε γίνει σε εκείνο το παιχνίδι, λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Διευθυντής ο Κάκος. Ναι, διευθυντής ο Κάκος, να δείτε πώς δούλεψε το σαλεμένο, σακατεμένο, βρώμικο μυαλό του Προέδρου του Παναθηναϊκού τότε. Ο Ολυμπιακός είχε αδικηθεί εκείνη τη μέρα. Ολοφάνερα, έτσι είχαμε προηγηθεί με τον Μυραλάς, έτσι θυμάστε. Και γίνει το 2-1. Μπράβο. Στο ημίχρονο κάποια στιγμή, μετά τον αγώνα. Στο τέλος του αγώνα. Ναι, μετά τον αγώνα, στο τέλος.
Ο Μαρινάκης, σαν πρόεδρος του Ολυμπιακού, πάει να προστατέψει, μα του λέει τι, πώς έπαιξε. Όχι, έκανε τα παράπονα, τη αμαρτυρόταν στον κάκο. Μόνο έτσι, τίποτα. Ναι. Έτσι, καλά και αυτά. Τίποτα. Όχι, τι είναι αυτά που έκανε και τέτοια. Αυτός όμως, ο άλλος. Όχι, εκείνη την ώρα μπαίνει και ο Βασάρας στη μέση. Ναι. Μπαίνει και ο Βασάρας, να ηρεμήσει λίγο, λέει. Και του λέει, σας παρακαλώ, μην μιλάτε και αυτά. Πρέπει να μην μιλάτε και αυτά. Έτσι, τελειώνει εκεί. Ο άλλος όμως το παίρνει. Φεύγει ο Βασάρας. Φεύγει ο Βασάρας. Ο άλλος όμως, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, σου λέει, τι έγινε εδώ. Κάτσε να δεις τι θα πάθουν. Μια που διαμαρτυρηθήκανε. Ναι. Μια που διαμαρτυρηθήκαμε. Κατασκευάζονται εύκολα. Κατασκευάζει, βέβαια. Κατασκευάζει με το επιχείρημα, με το πρώτο Ολυμπιακό να διαμαρτύρεται. Κατασκευάζει εδώ και το μυαλό του, το βρώμικο. Όταν θα φύγει ο Βασάρας και πάει στην περιοχή του Πειραιά, στα Καμίνια, μια χαρά έχει δει στο έργο. Τίποτα, όχι πιο απλό. Ναι, να το πω έτσι. Κάτσε να το πει και εσύ, αν έχω κάνει κάτι λάθος. Μια χαρά έχει δει στο έργο, φεύγει από εδώ αντικειμένος ο Ολυμπιακός, διαμαρτύρεται ο Μαρινάκης, φεύγει αυτός, θα πάει στον Πειραιά. Πού, στα Καμίνια. Μια χαρά έχει δει στο γλυκό. Ποιος έδινε το Βασάρα, αυτός που διαμαρτυρόταν. Όταν ακούστηκε. Αυτός που διαμαρτυρόταν. Σε ποια περιοχή, α, στα Καμίνια. Α, στα Καμίνια. Α, εκεί μένει, δεν είναι τίποτα. Και ο Ολυμπιακού. Ποιος, ο Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός, Καμίνια. Το σενάριο. Πώς είχε φτιαχτεί το σενάριο. Αλλά όμως, ο Θεός αγαπάει τον νοικοκύρη, αγαπάει και τον, πώς το λέει, και τον νοικοκύρη. Να σας πω, τι γίνεται μετά. Μιλάει αυτός, πήγαινε από εκεί. Στους δικούς του, τους δύο, τρεις πώς ήταν. Πήγαινε από εκεί. Πάρτε τον άνθρωπο. Τηλέφωνα πριν την επίθεση, στο συγκεκριμένο άτομο, στον ειδικό αυτούργο. Τηλέφωνα μετά την επίθεση. Γιατί έχει σίγουρο το μυαλό του, μέχρι εκείνη την ώρα, ότι αφού πάει στον Πειραιά και στην περιοχή των Καμινίων θα φάει ξύλο και όλοι θα πούνε ο Τάκης τον έδιρε, ο Τάδε τον έδιρε, ο Ολυμπιακός τον έδιρε και θα δέσει και το γλυκό. Πήγε να τη ρίξει στο Μαρινάκι δηλαδή, μάγκες μου, σε μια κόλλα χαρτί. Ναι, αυτές οι υποθέσεις όμως, Τάκη, ήταν πρωτού πάει ζωσμένος με τους κοριούς ο Μαρινάκης με τον Πιλάβιο που πήγαν. Α, ναι, πες αυτό. Ο πατέρας με τον Πιλάβιο που πήγαν να στήσουν, που πήγαν στο ακούστε και αυτό. Του Προέδρου με στημένες ερωτήσεις. Δηλαδή, σαν να σου λέει. Άσχημη Βασιλιάδου. Άσχημη τα πέσει. Άσχημη, την όμορφη. Ναι. Πώς να σου πω, το κολλάει το άσχημη κάπου αλλού. Ναι. Το παίρνει λέξη. Γίνεται η συναφή εκεί, τέλος πάντων. Όχι, είναι σημαντικό αυτό που λες. Λοιπόν, αυτή ακριβώς. Και αφού γίνεται αυτό το. Αυτοί έχουν αθωθεί. Και αφού, αφού τη τρώει ο Βασάρας. Έχει δέξει το γλυκό. Ολυμπιακοί τον έδιρανε. Ναι, αλλά έλα όμως που είναι καταγεγραμμένα στα τηλέφωνα. Ανοίγουν τα τηλέφωνα. Αυτό λέμε, ότι παλιά ανοίγανε και τίποτα άλλα τηλέφωνα, αλλά μετά ξανακλείσανε. Ξανακλείσανε και 4-5 χρόνια. Ναι, κλείσανε αμέσως. Μετά, μόλις πήγε ο προστατευόμενος μάρτυρας, αυτός ο ζωσμένος, ναι, με τα μικρόφωνα, που ήταν ο μεγαλύτερος μάγειρας, έγινε αυτό απεριστερά. Και βγήκανε και φταίνε αυτοί που μόλις μπήκαν στο ποδόσφαιρο. Δεν φταίει αυτοί που ήταν, που έχουν και κατομολογία, έχουν πει έχουμε καθαρίσει και την μπουγάδα. Αυτοί του δεν κάνει ρουφιανιά. Κάνει ρουφιανιά σου, προστατευόμενο μάρτυρα. Πώ πάνε κάτι μαφιόζι που είναι ο μεγαλύτερο εγκληματία και δίνει του άλλου και καλά. Ναι. Εδώ αυτό δεν υπήρχαν άλλοι και κατασκευάσαμε άλλου. Καταλάβατε. Λοιπόν, του κάθεται καλά. Βόλευε και με τον Ολυμπιακό να τον κατασκευάσουμε, να τον στήσουμε τον Ολυμπιακό και τον πρόεδρο του. Του κάθεται καλά μέχρι και στιγμή, αλλά έχει μιλήσει τηλέφωνο.